Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Και καλό μήνα. Παιδιά, υπομονή έχει ακόμα μέχρι να φύγει το 2020 αυτή η καταπληκτική χρονιά. Δύο μήνες μείναν. Έτσι, ναι. Υπομονή. Να δούμε τι άλλο θα μας βρει. Και Δεκέμβριος. Να δούμε τι άλλο θα μας βρει. Γιατί εδώ που τα λέμε δεν μας έχει αφήσει έτσι παραπονεμένος. Δεν έχουμε πλήξει το 2020. Όλα μας έχουν βρει. Ο μετεωρίτης λείπει. Έτσι. Από κακές ειδήσεις, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλές. Και δυστυχώς έχουμε μόνο κακές. Και από στενοχώριες. Και από στενοχώριες και από έτσι μια πίεση αισθανόμαστε όλοι μέσα μας. Μια θλίψη, τα συναισθήματα δεν είναι καλά. Θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε παρέα όσο το δυνατόν να προσεγγίσουμε έτσι τα γεγονότα πιο ψύχρεμα. Έτσι. Αυτό έχει σημασία. Ήταν ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο και με το σεισμό στη Σάμο και στην Τουρκία, στη Σμύρνη. Με τους νεκρούς, με τα δύο παιδιά που χάσαν τη ζωή τους τόσο άδικα. Την Άρη και τον Κλέρι αγκαλιασμένοι κάτω από τα συντρίμια του νησιού. Έτσι. Βήθησε στη θλίψη ο θάνατός τους ολόκληρη τη χώρα, αλλά και τους νεκρούς στη Σμύρνη, εκεί όπου χάσανε 67 ανθρώπους. Ακόμα δεν έχει κλείσει ο αριθμός του απολογισμού. Ακριβώς, γιατί είναι αρκετοί και οι αγνοούμενοι, πάρα πολλοί, δεκάδες οι τραυματίες. Ένα σεισμός που δεν περιμέναμε να δώσει τόσο πολλά θύματα, η αλήθεια είναι. Σωστά. Αρχικά. Τελικά όμως η Σμύρνη δοκιμάστηκε σημαντικά με πάρα πολλούς νεκρούς. Γι' αυτό και η αρχική εκτίμηση ήταν ότι η Σάμος άντεξε, όμως είχαμε την τραγωδία με τα δύο παιδιά που γύριζαν από το σχολείο τους αμέριμνα, Παρασκευή, μεσημέρι, εκεί που προγραμμάτιζαν το Σαββατοκύριακό τους και ήρθε η κακιά η ώρα και τους έκοψε το νήμα της ζωής, βυθίζοντας το πέδος και τη θλίψη και τον πόνο τις οικογένειές τους. Πόσο κρίμα τα συλληπιτήριά τα δύο παιδιά. Τα συλληπιτήριά μας τώρα, στην οικογένεια των δύο παιδιών. Τα βαθιά μας συλληπιτήρια και στους άλλους νεκρούς. Και στους άλλους νεκρούς, βεβαίως. Δηλαδή δεν έχουν πολλά να τους χωρίζουν. Άλλα πράγματα μας χωρίζουν. Οι πολιτικές επιδιώξεις, η αμετροέπεια, η προκλητικότητα, το θράσος, η ασυνδοσία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι δεν έχουν πολλά πράγματα να μοιράσουν. Τώρα, πριν πάμε στα του κορονοϊού, άλλη μια εικόνα που έχει συγκλονίσει είναι αυτή του Πρίτανη, της ΑΣΟΕ. Είναι φοβερή η εικόνα αυτή. Είναι ομοί βία, είναι ντροπή, είναι ξεφτελισμός, είναι διαπόμπευση. Είναι ντροπή για όλους μας. Να ανεχόμαστε, να συζητάμε οτιδήποτε άλλο και να το παρακολουθούμε αυτό το πράγμα. Για αυτόν τον προπυλακισμό, ο οποίος νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία είπες είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της πράξης, της βίαιης και αποτρόπαιης πράξης, αλληλεγγύης, της καταλήψης, η ταμπέλα που κρέμασαν στο λαιμό του Πρίτανη της ΑΣΟΕ, επικηρύχθηκαν με 100.000 ευρώ οι δράστες και λίγα είναι. Θα πω εγώ. Και βρήκαμε να τσακωθούμε. Και λίγα είναι, βρήκαμε να τσακωθούμε με αφορμή. Ναι. Βρήκαμε να τσακωθούμε. Την δήλωση της κυρίας Γκαρά, της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είπε ότι τι είναι, πρέπει να μας καλούν, είμαστε καταδότες. Ναι. Αν μπορεί η κυρία Γκαρά να εντοπίσει τους δράστες αυτής της πράξης, ας τους βρει και ας τους φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης, γιατί πραγματικά μας γυρίζει δεκαετίες πίσω αυτό. Έτσι. Αυτό είναι μια εικόνα ντροπής. Και για να μην πούμε, σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Για να μην πούμε αιώνες, αν σκεφτεί κανείς πότε ξεκίνησε η διαπόμπευση. Το αφήσαμε αυτό να συμβεί με τα ναι μεν αλλά μας και τις αντιπαραθέσεις μας και τους αστερίσκους μας και τις χαραμάδες μας. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Να μπορούν να πούνε κάποιοι να διαπομπεύσουν, να διασύρουν, να εξευτελίσουν με αυτόν τον τρόπο έναν άνθρωπο ο οποίος βρέθηκε να κάνει τη δουλειά του σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μιλάμε για ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Αν αυτά τα πανεπιστήμια θέλουμε. Έτσι. Ή κάποιοι θέλουν αυτά τα πανεπιστήμια. Μπράβο, παιδιά. Τότε ας στηρίξουν αυτές τις δράσεις και τις πρακτικές. Τώρα, από τις 12 το βράδυ ξεκινάνε τα νέα μέτρα. Ναι. Όχι 12.30. Όχι, 12 πλέον. 12 πλέον, μια νέα πραγματικότητα στη ζωή μας, χωρισμένη στα δύο η χώρα, με τις επικίνδυνες περιοχές. Η Βόρειος Ελλάδα είναι κατακόκκινη όλοι, σχεδόν όλοι, με εξαίρεση ελάχιστες περιοχές. Η Νότιος Ελλάδα, πλην της Αττικής, είναι σε καλύτερη κατάσταση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και εκεί δεν θα εφαρμοστούν τα έκτακτα μέτρα που αποφάσισε η κυβέρνηση και τίθεται σε εφαρμογή από αύριο στις 6 το πρωί. Εδώ είναι οι αριθμοί. Χθες, γιατί στο Σάββατο που ξεπεράσαμε τις 2.000, χθες με λιγότερα τεστ. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι με λιγότερα τεστ έχει 1.678 νέα κρούσματα, 40.000 κρούσματα συνολικά, 40.929, 140 στις ΜΕΘ, αριθμός σοκ που ταυτόχρονα σηματοδοτεί και το γενικευμένο συνεγερμό, την πίεση που υφίσταται το σύστημα μας, υγείας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, 635 νεκροί συνολικά, 9 θάνατοι εχθές. Ρεκόρ και πάλι δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη, έτσι, με πολύ λιγότερο πληθυσμό επαναλαμβανόμαστε διαρκώς
αλλά έχουμε 449 κρούσματα στη Θεσσαλονίκη και 300 στην Αττική. Βλέπουμε ότι στη Θεσσαλονίκη εδώ είναι η πορεία των κρουσμάτων. Από τις 26 Δεκάτου φτάσαμε 31 Δεκάτου να έχουμε 839, ο αριθμός ρεκόρ στην πόλη. Δεν είχαμε νεότερη το Σάββατο. Ναι, ναι. Δεν έχουμε τη χθεσινή καταμέτρηση, η οποία έχει δώσει λιγότερα κρούσματα. Νομίζω ότι αύριο πλέον, Τρίτη, θα φανεί σωστά η πραγματική εικόνα, όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη. Σήμερα ανεβαίνει ο κύριος Χικίλιας πάνω για έκτακτες συσκέψεις με τα νοσοκομεία. Εξασφαλίζονται νέες κλίνες μεθ. 43. Σωστά. Διότι θεωρούν ότι τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη θα αργήσουν να επανέλθουν σε μια κανονικότητα, να αποσυμφορηθούν, να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Έτσι λοιπόν εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη. Μπορεί δηλαδή σε ολόκληρη τη χώρα να μην έχουμε ολικό lockdown, mm-hmm, αλλά μπορεί στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm, αν η κατάσταση συνεχιστεί να είναι τόσο βεβαρημένη. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Σωστά. Επίσης, το πιο πιθανό είναι να δούμε και αεροδιακομιδές ασθενών από τη Θεσσαλονίκη με 130 σε νοσοκομεία της Αττικής, ακριβώς για το λόγο ότι το ΑΧΕΠΑ και τα νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδος δεν αντέχουν αυτό τον όγκο των ασθενών. Έτσι, έτσι θα έχουμε το σχέδιο των αεροδιακομιδών. Σάββατο πρωί ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε, έκανε το τηλεοπτικό του μήνυμα, όχι διάγγελμα, εξαιτίας, αναβλήθηκε, ήταν την Παρασκευή το μεσημέρι, αναλύθηκε εξαιτίας του φωνικού σεισμού, mm-hmm, στη Σάμο και τη Σμύρνη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός. Βάλετε να θέσω εκ νέου την υγεία και την ασφάλεια των Ελλήνων πάνω από κάθε άλλη επιλογή. Αυτό είναι το χρέος που έχω και αυτό υπηρετώ. Τα κρούσματα αυξάνονται εκθετικά και στη χώρα μας. Και οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι σύντομα η νέα επέλυση της πανδημίας θα κλονίσει τις αντοχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μάλιστα. Θα κλονίσει τις αντοχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας και χθες πάνω σε αυτό ήταν φοβερό αυτό που είπε ο κύριος Δερμιτζάκης στο Open. Ναι, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι μπορεί να φτάσουμε σε σημείο πλέον. Μάλιστα. Να δούμε εδώ στη χώρα μας αυτό που συνέβη στην Ιταλία, δηλαδή οι γιατροί να επιλέγουν ποιος ασθενής θα νοσηλευτεί και ποιος όχι, ποιος θα μπορέσει να εξασφαλίσει ένα κρεβάτι, μια θέση σε μονάδα εντατικής θεραπείας για διασωλήνωση, για να επιβιώσει για τη ζωή του έναντι άλλου. Πάμε να τον ακούσουμε. Λοιπόν, να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι μπορεί να φτάσουμε στην κατάσταση που έζησαν οι Ιταλοί όταν επέλεγαν ποιους θα βάλουν στις εντατικές και ποιους δυστυχώς θα αφήσουν έξω σε κοινούς θαλάμους. Εντάξει, θέλω να είμαι ειλικρινής σε αυτό και πρέπει νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες να το συνειδητοποιήσουν. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει περίπτωση, είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να τη δεχτούμε και ηθικά και κοινωνικά, είναι δύσκολο, να υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα μπορέσουν να έχουν την κάλυψη της μονάδας εντατικής θεραπείας, άνθρωποι κυρίως οι οποίοι έχουν μικρή πιθανότητα να επωφεληθούν από αυτή, ώστε να μείνει αυτή ανοιχτή για κάποιο ως νέο άνθρωπο υγιή, ο οποίος θα επωφεληθεί. Είναι ένα πραγματικό σενάριο μπροστά μας. Αυτό μπορεί να χρειαστεί να το αντιμετωπίσουμε τουλάχιστον στις επόμενες 2-3 εβδομάδες μέχρι τα μέτρα να πιάσουν. Αυτό ήδη συμβαίνει σε άλλες χώρες. Το βλέπω και στην Ελβετία, αλλά το βλέπουμε και στο Βέλγιο που στέλνουν και ασθενείς σε άλλες χώρες. Στη Γερμανία, βεβαίως. Φοβερό. Τραγική πραγματικότητα. Και αποκαλύπτει και το πόσο τραγική είναι η κατάσταση τώρα. Μιλάγαμε για τα δύο παιδιά στη Σάμο. Χθες έγινε η κηδεία τους. Του Άρη και της Κλέρης. Συγκλονιστικές στιγμές, πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Και για τον διευθυντή του Πυθαγόριου Γενικού Λυκείου, τον κύριο Τζανί, ο οποίος είπε ο άνθρωπος ότι είναι η χειρότερη στιγμή. Αποχαιρέτησε μαθητές του, δεν του είχε ξανασυμβεί ποτέ. Τα παιδιά. Να τον ακούσουμε. Είμαι στην εκπαίδευση 40 χρόνια. Αυτό το οποίο μου συμβαίνει τώρα είναι για πρώτη φορά. Δεν έχω θάψει παιδιά. Είναι η χειρότερη στιγμή που έχω ζήσει στη ζωή μου. Ο Άρης, ο οποίος τελείωνε, ήταν τρίτη λυκείου με όνειρα στη ζωή του. Η Κλέρη ήταν πρώτη λυκείου. Ένα παιδί ζωντανό, ένα παιδί ευχάριστο. Μάλιστα. Πόσο δύσκολο. Πολύ, πολύ. Τώρα μένουμε στη Σάμο. Πάμε να ακούσουμε. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Γιώργος Τάντζος, ο δήμαρχος της Ανατολικής Σάμου. Γιατί δεν μας φτάνει αυτό που δοκιμάστηκε τόσο πολύ το νησί από την Παρασκευή. Έχουμε και επεισόδια στο ΚΙΤ τη Σάμο, εκεί όπου ξέσπασε φωτιά. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Τάντζο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, δημαρχέ.
η δήλωση του να επανέλθω. Η Σάμος Τρινή, ο κύριος Τζανής, ο αρχαιότερος διευθυντής μεγάλης σχολικής μονάδας, τα είπε όλα, είναι κατάθεση ψυχής, τίποτα άλλο. Η Σάμος Τρινή, το κίτ όμως καίγεται αυτή τη στιγμή, είναι σε ύφεση βέβαια η φωτιά, είναι ότι η δυτική του πλευρά. Τι άλλο θα συμβεί σε αυτό το νησί, κύριε Παυλόπουλο και κυρία Κουτροκόη, ο πληθυσμός είναι σε ασφάλεια, έχει εκενωθεί αυτό το τμήμα, υπήρξε πυρκαγιά γύρω στις 4 η ώρα το πρωί, με πολύ μεγάλη ταχύτητα μετάδοσης, δεν γνωρίζω πώς προκλήθηκε, δεν θέλω να αναλογήσω διάφορα. Mm-hmm. Πάντως η ανησυχία μας είναι πολύ μεγάλη, έχουμε μετασεισμούς, έχουμε κόσμο έξω στο δρόμο, οι καταγραφές συνεχίζονται, μεγάλα κομμάτια οικισμών βγαίνουν ακατάλληλα προσήκηση. Τι άλλο να πω για να... Δήμαρχε, να περιγράψετε την κατάσταση. Ακούσατε εσείς, ενημερωθήκατε, έγιναν αναφορές για εκρήξεις μέσα στο ΚΙΤ. Είμαι από την πρώτη στιγμή εδώ μαζί με τους συναδέλφους, πάρα πολλές εκρήξεις και γρήγορη μετάδοση πυρκαγιάς. Ναι. Δεν είναι μέσα στον επίσημο καταβλισμό, ενώ επίσημο, στο δομημένο καταβλισμό με τις εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Του κέντρου είναι στην κατασκήνωση, στο χώρο της κατασκήνωσης, ο οποίος έχει αναπτυχθεί περιμετρικά. Είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζω πώς θα εξελιχθεί, επεισόδια δεν υπήρξαν, ναι. Μικροεντάσεις, εδώ είμαστε, αυτή είναι η φωτογραφία της στιγμής. Πώς θα εξελιχθεί η μέρα δεν το γνωρίζω, πάντως ήδη υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν έχει κατάλημα αυτή τη στιγμή και το μόνο, και θα το πω, είναι να φύγει ο κόσμος από το νησί. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε να ανοίξουμε ξενοδοχειακές μονάδες, να φιλοξενήσουμε οικογένειες οι οποίες έχουν πληγεί, έχουν χάσει το σπίτι. Δεν μπορεί να διαχειριζόμαστε τοπικά όλο αυτό, το οποίο πολλαπλασιαστικά καταλαβαίνουμε όλοι τι μπορεί να σημαίνει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε. Ας ελπίσουμε. Κουνάει, Δήμαρχε, έχουμε δεκάδες μετασεισμούς. Κουνάει συνεχώς. Σύεται η γη, διαρκώς. Αλλά ακόμη δεν έχουμε αυτό το μεγάλο μετασεισμό που θα... Όλοι τον περιμένουμε όμως. Θα καθησύχαζε λίγο τους επιστήμονες. Έτσι, όλοι τον περιμένουμε. Υπάρχει φροντίδα της πολιτείας, είναι εδώ τα συνεργεία του οργανισμού. Δεν λέω, τον περιμένουμε όμως. Τον περιμένουμε ψύχρεμα, αλλά δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες, ναι, όταν έρθει. Δήμαρχε, καλημέρα. Να μην ανοίξει άλλη πληγή η Σάμο. Να μην ανοίξει. Καλημέρα. Έχει πληγωθεί πολύ ήδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ελευθερία της Πιάκινας. Να καλημερίσουμε τους συναδέλφους μας. Και στην Ελευθερία και ο Χρήστος Νικολαίδης στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε την μεγάλη εικόνα. Γιατί χθες είχαμε και επεισόδια στο... Καλημέρα και στους δύο. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλημέρα, παιδιά. Να είναι καλύτερη η εβδομάδα αυτή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και από Θεσσαλονίκη. Είχαμε και κρούσματα σε γυροκομείο στον Πειραιά και επεισόδια στο Γαλάτσι σε καφετέρια μεταξύ αντιεξουσιαστών και δυνάμεων της αστυνομίας. Έλα, Ελευθερία, καλημέρα. Πάμε. Καλή σας ημέρα. Δεν ξέρω με τι θα θέλατε να ξεκινήσουμε. Πρώτα θέλετε να ξεκινήσουμε με τα επεισόδια. Πάντως, πάμε, η αλήθεια είναι πάμε στα κρούσματα στο γυροκομείο. Και... Στα κρούσματα, λοιπόν. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει σημάδι συναγερμό στο γυροκομείο Πειραιά όπου βρισκόμαστε, διότι εντοπίστηκαν 20 κρούσματα κορονοϊού, 18 σε ηλικιωμένους και 2 στο προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό. Να ξεκινήσουμε με ότι η όλη περιπέτεια για το συγκεκριμένο γυροκομείο και για τους ηλικιωμένους αλλά και τους νοσηλευτές ήταν ότι κατά τη διάρκεια των τεστ που διενεργήθηκαν στο συγκεκριμένο γυροκομείο, στη συγκεκριμένη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, 2 άτομα από το νοσηλευτικό προσωπικό εντοπίστηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Τότε, μετά από τεστ που διενερήθηκαν από τον ΕΟΔΗ, πρέπει να σας πω ότι στο συγκεκριμένο γυροκομείο έχουν γίνει 900 τεστ από τον Αύγουστο, δηλαδή γίνονται ανατακτά διαστήματα. Έτσι λοιπόν, όταν βγήκαν τα 2 θετικά κρούσματα του νοσηλευτικού προσωπικού, σήμανε συναγερμός, ξεκίνησε η χνηλάτιση, ξεκίνησαν τα τεστ και για τους ηλικιωμένους. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι 18 ηλικιωμένοι οι οποίοι έχουν προσβληθεί από τον ιό και 2 νοσηλευτές. Ήδη 4 άτομα χθες, 4 ηλικιωμένοι, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο αναφοράς. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, αλλά και με την ανακοίνωση την οποία εξέδωσε το γυροκομείο αργά χθες το βράδυ. Τώρα, στο Γαλάτσι, τι έγινε, Ελευθερία? Θα συνεχιστεί, βέβαια, η διαδικασία της συχνηλάτησης. Βέβαια, θα συνεχιστεί. Λοιπόν, στο Γαλάτσι, τι έγινε? Απόγευμα, λοιπόν, ναι. Χθες το απόγευμα και στο Γαλάτσι και στο Νέο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση από άτομα
που πρόσκειται στο αντιεξουσιαστικό χώρο. Ήταν μια ωστόσο συγκέντρωση την οποία είχε απαγορεύσει η ελληνική αστυνομία με ανακοίνωση της αργά το βράδυ του Σαββάτου. Ωστόσο, κάποιοι προφανώς και δεν άκουσαν τις εντολές της αστυνομίας συγκεντρώθηκαν στα δύο σημεία. Ξεκίνησαν επεισόδια μεταξύ των ατόμων αυτών με τους αστυνομικούς. Μάλιστα, ακολούθησε και ανθρωποκυνηγητό. Να πούμε ότι στο Γαλάτσι προσήχθησαν 14 άτομα και στο Νέο Ηράκλειο 10. Κάποιες προσαγωγές έχουν μεταφράσει. Νομίζω ότι στο Νέο Ηράκλειο δεν ήταν αντίθετη. Ήταν άλλη συγκέντρωση. Ναι, ο λόγος της συγκέντρωσης. Για ποιο λόγο συγκεντρώθηκαν. Ήταν το μνημόσυνο. Των δύο παιδιών, των δύο παιδιών από τη Χρυσή Αυγή που είχαν δολοφονηθεί έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο. Ήταν μέλη του κόμματος του κυρίου Κασιδιάρη, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω. Απαγορεύτηκε η συγκέντρωση και εκεί, ναι, είχαμε επεισόδια. Ναι. Στο Γαλάτσι είχαμε με αντιεξουσιαστές. Ναι, απλά σε καφετέρια, έξω από την καφετέρια, έτσι, μέσα από την καφετέρια. Απλά σας τονίζω. Ναι, ναι. Ναι, και μάλιστα στο Γαλάτσι είχαμε και τον τραυματισμό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όπως προκύπτει, είχαμε και τον τραυματισμό ενός παιδιού 5 χρονών και της μητέρας του. Πάντως, σας το ξαναλέω και να ολοκληρώσω με αυτό, ότι και οι δύο συγκεντρώσεις από το Σάββατο το βράδυ είχαν απαγορευτεί. Μάλιστα. Και γι' αυτό υπήρξε η συγκεκριμένη ένταση. Καλημέρα, Ελευθερία. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στο Χρήστο. Πάμε στη Θεσσαλονίκη να δούμε τι γίνεται εκεί, πώς ξύπνησε η πόλη σήμερα. Έλα, Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Εμείς εδώ πρέπει να σας πω ότι έχουμε έτσι μια ήσυχη νύχτα τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα. Αλλά εκεί που πραγματικά περιστρέφονται όλες οι συζητήσεις, αλλά και η προσοχή μας και η βαρύτητά μας και αυτό το οποίο μας απασχολεί περισσότερο από όλα είναι αυτή όλη η φημολογία που έχει ξεσπάσει από χθες το βράδυ σε σχέση με ένα νέο γενικευμένο lockdown για την περιοχή της Θεσσαλονίκης ή της Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό. Η αλήθεια είναι, Ντόρα και Άκη, ότι πραγματικά από χθες το βράδυ λαμβάνουμε πληροφορίες από ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μέσα στην κρατική μηχανή, οι οποίοι μας περνάνε αυτό το κλίμα, ότι δηλαδή επειδή ακριβώς η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή, είναι εξαιρετικά ανησυχητική σε ό,τι αφορά τη διασπορά του ιού στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, κάτι το οποίο άλλωστε αποδεικνύεται όχι μόνο από τη σειρά των κρουσμάτων, αλλά και από τις εισαγωγές στα νοσοκομεία που είχαμε τις τελευταίες ημέρες. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, ενδεχομένως να έχουμε εντός της διάρκειας της σημερινής ημέρας την ανακοίνωση νέων και πολύ πιο αυστηρών μέτρων για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τώρα θα φτάσουμε μέχρι το ολικό lockdown ή θα υπάρχει κάτι άλλο σε σχέση με μέτρα περιοριστικά. Αυτό δεν το ξέρουμε μέχρι αυτή την ώρα. Αυτό το οποίο όμως ξέρουμε και μπορώ να σας το πω, καθότι το παρακολουθούμε. Τις 43 κλίνες, και είναι σημαντικό αυτό, σε μονάδες εντατικής θεραπείας επιπλέον μόνο για τη Θεσσαλονίκη, και αυτό αποδεικνύει και τη σοβαρότητα της κατάστασης. Τώρα, είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι από χθες μπήκε σε εφαρμογή το έκτακτο σχέδιο κάλυψης σοβαρών περιστατικών, το οποίο ανάμεσα στα άλλα προβλέπει και την πρόσθεση κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας, κλινών ουσιαστικά εντατικής θεραπείας, πρόσθετων από αυτές τις οποίες έχουν διατεθεί, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες, εφόσον αυτές υπάρξουν μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτό το οποίο παρακολουθούμε από την Παρασκευή και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, είναι ότι στις εφημερίες των μεγάλων νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης, ένα έχουμε την Παρασκευή, ένα το Σάββατο και ένα την Κυριακή, εκεί εντοπίζουμε πολύ μεγάλο αριθμό εισαγωγών. Και νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Την Παρασκευή από τις 8 το πρωί μέχρι το Σάββατο το πρωί, 8 η ώρα το πρωί, εφημέρευε το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, μας έλεγαν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι εκεί του ιατρικού προσωπικού, ότι είχαν διατεθεί πριν από την εφημερία 52 κρεβάτια για να καλύψουν ακριβώς αυτές τις ανάγκες. Δηλαδή, περιστατικά κορονοϊού ή ύποπτα για κορονοϊό. Μέσα στη διάρκεια της εφημερίας, σε λιγότερες από 24 ώρες, αυτές οι 52 κλίνες καλύφθηκαν. Ακριβώς το ίδιο είχαμε και στην επόμενη εφημερία στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο νοσοκομείο σε κλίνες σε όλα τα Βαλκάνια. Για να δούμε, Χρήστο, τι θα ανακοινώσει σήμερα. Χρήστο, για να δούμε τι θα ανακοινώσει σήμερα ο κύριος Κικίλιας. Περιμένουμε τον κύριο Κικίλια. Ναι, 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 που θα ανέβει πάνω. Και να δούμε αν θα θεθεί σε εφαρμογή αυτό το σχέδιο έκτασης της ανάγκης ή θα πάμε σε περαιτέρω μέτρα μέσα στην ημέρα
Γιατί φαίνεται ότι η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Καλημέρα, Χρήστο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε στη διάρκεια τη εκπομπή. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στην. Εδώ είναι η Δήμητρα η Μανιαβού, είναι κοντά μα. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Αμήν. Να ξεκινήσουμε με ένα βίντεο το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες από την πόλη Νιμ της Γαλλίας, όπου φαίνονται δόκιμοι αστυνομικοί στον προαύλιο χώρο της Εθνικής Αστυνομικής Σχολής της χώρας, ναι, να έχουν οργανώσει παράνομο πάρτι υπό τους ήχους δυνατής μουσικής. Βλέπετε συνωστισμό. Οι περισσότεροι από αυτούς φορούν τη μάσκα όχι σωστά. Στην ουσία, το συγκεκριμένο βίντεο είναι από τις 28 Οκτωβρίου, όταν δεν είχε ακόμη επιβληθεί γενικό lockdown στη Γαλλία. Όμως, στη συγκεκριμένη περιοχή υπήρχε νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας, η οποία δεν τηρήθηκε όπως φαίνεται. Ήταν... Ναι, λοιπόν, κλήθηκαν οι αρχές. Κλήθηκαν οι αρχές. Κλήθηκαν οι αρχές να διαλύσουν το πλήθος και φυσικά διενεργείται εσωτερική έρευνα όπου καλούνται τώρα οι δόκιμοι αστυνομικοί να δώσουν κατάθεση για το τι έγινε. Πάμε τώρα στη Σμύρνη. Πάμε να δούμε τις θλιβερές και τραγικές εικόνες από τη Σμύρνη και από τα συντρίμμια, εκεί όπου περισσότεροι από 60 άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τη ζωή τους. Στους 69 λοιπόν ανέρχονται οι 69. Νεκροί στη Σμύρνη από τον ισχυρό σεισμό της Παρασκευής. Όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών της Τουρκίας στο νεότερο απολογισμό, οι τραυματίες στους 949. Όπως βλέπετε, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα κατεστραμμένα κτίρια, στα συντρίμια, συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Καταβάλουν 5.500 μέλη των σωστικών συνεργείων υπεράνθρωπες προσπάθειες να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες. Δυστυχώς όμως, όσο περνούν οι ώρες, αυτές οι ελπίδες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων εξανεμίζονται. Τη φέτα αυτού του κοριτσιού, της διασώστριας που κατάφερε να διασώσει την 16χρονη, νομίζω ότι αξίζει να το ακούσουμε όλοι μαζί, να το δούμε. Για πάμε. Έτσι. Αμα, çok korkuyorum. Tamam, hiç korkma. Korkacağın hiçbir şey yok. Elimi tutar mısın? Ver, tabii ki tutarım. Oh, 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 στιγμές, παιδιά. Και λοιπόν, μετά τη δείχνει που μιλάει, ναι, και λέει τα συναισθήματά της της διασώστριας όταν έβγαλε το κορίτσι, κατάφερε να το βγάλει μετά από 24 ώρες ζωντανό. Είναι τεράστια η χαρά λοιπόν των διασωστών, πραγματικά, όταν καταφέρνουν έστω και μία ανάσα ζωής να βρουν κάτω από τα, κάτω από τα χαλάσματα. Ναι, ναι. Πάμε τώρα να δούμε στη Σλοβακία, όπου έχει ξεκινήσει μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε μαζικός έλεγχος για κορονοϊό σε όλο τον πληθυσμό της Σλοβακίας. Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται ένα τέτοιο πρόγραμμα τέτοιου μεγέθους σε μια τέτοια χώρα. Ναι, 5,5 εκατομμύρια κάτοικοι. Εχθές Κυριακή συνεχίστηκε, όπως βλέπετε, αυτός ο έλεγχος για κορονοϊό. Έχουν συνολικά ελεγχθεί πάνω από 3,2 εκατομμύρια πολίτες. Πολύ σημαντική αυτή η κίνηση. Πριν σας χαιρετήσουμε, μια εικόνα από το χωριό που σε πληρώνουν για να μείνεις εκεί, παιδιά. Υπάρχει ένα πανέμορφο χωριό στην Ιταλία. Σε πληρώνουν για να πας να μείνεις εκεί, για να το δούμε. Γραφικότατο χωριό. Ναι. Πώς το λένε αυτό? Σαν το Στέφανο Ντι Σεσάνιο. Σαν το Στέφανο Ντι Σεσάνιο. Μεσαιωνικό, ναι, χωριό με λιθόστρωτα, όπως βλέπετε, μέσα στα βουνά. Ναι. Πόσο δίνουν να πάμε εκεί? Με τύχη στο Αμπρούτσιο. Στο Αμπρούτζο. Εκεί λοιπόν σου δίνουν οι Ιταλικές αρχές, επειδή είναι χωριό το οποίο κατοικείται κυρίως από ηλικιωμένους, 115 κάτοικοι μόνο. Στην ουσία, σου προσφέρουν, ναι, αν θες να μετακομίσεις και να ξεκινήσεις μία επιχείρηση εκεί, ναι, τα κριτήρια είναι... Δέσκασες, πόσο δίνουν, δηλαδή. Λοιπόν, δεν λέει το ποσό. Όχι, λέει, μηνιαία αμοιβή για 3 χρόνια έως και 8.000 ευρώ. Λοιπόν, ευρώ. Άμα καμιά μέρα... Κατά ανώτατο όριο ετησίως. Το χρόνο. Άμα καμιά μέρα δεν έρθω... Ναι, στο Σισεσάντιο θα είμαι. Καλημέρα, Δημητρούλα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και 8.000 ευρώ το χρόνο σου λέει. Σαν το Στέφανο. Σου δίνουμε, κυρία τώρα μου. Θα μπορώ να το πού είναι. Να μείνει στο Σαν το Στέφανο. Κλέαρχος Παρουσάκης. Καλημέρα σας. Πες μας ότι ο καιρός θα είναι καλός τουλάχιστον. Εντάξει, ήπιος καιρός. Με ήπιο καιρό θα ξεκινήσει η νέα εβδομάδα. Δώσε μας κάτι καλό. Βέβαια, όσο περνούν οι μέρες, θα πηγαίνουμε σε πιο ψυχρές καταστάσεις και τώρα κάνει αρκετό κρύο νωρίς το πρωί. Ναι. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της εβδομάδας θα είναι οι βοριάδες, κυρίως από Τετάρτη και μετά, ενώ θα έχουμε και λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια, χωρίς όμως να είναι σε θέση να δημιουργήσουν προβλήματα. Η θερμοκρασία θα πέσει. Αυτό το τελευταίο μας φτάνει. Ακριβώς. Θα πάμε σε πιο φθινοπορεινές έτσι θερμοκρασιακές τιμές. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα αναλυτικά την εξέλιξη. Ας ξεκινήσουμε από τις θερμοκρασίες
που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Θα δείτε λοιπόν ότι κάνει πολύ κρύο προς τη Βόρεια Ελλάδα. Για πρώτη φορά έχουμε και θερμοκρασίες κάτω από το 0. Παρατηρήστε λοιπόν ότι στο κάτω νευροκόπι της δράμας είμαστε στους μείον 2 βαθμούς Κελσίου. Άρα λοιπόν δείχνουμε πολύ μεγάλη προσοχή και στο σχηματισμό παγετού κατά την οδήγηση. Επίσης στην Ορεστιάδα κάνει πολύ κρύο, είμαστε κοντά στο 0 στους 2 βαθμούς Κελσίου. Επίσης στα Ιωάννινα και εδώ βρισκόμαστε στους 2 βαθμούς Κελσίου, στους 4 με 5 στη Φλόρινα. Και καθώς βέβαια πηγαίνουμε πιο νότια, ο υδράργυρος ανεβαίνει, όχι όμως πολύ. Είμαστε κοντά στους 8 με 14 βαθμούς Κελσίου, με τις μεγαλύτερες βέβαια θερμοκρασιακές τιμές προς την πλευρά του Αιγαίου. Νότιότερα, και εδώ κάνει αρκετό κρύο τώρα νωρίς το πρωί, στην Τρίπολη ξεκινάμε μόλις από τους 5 βαθμούς Κελσίου, λίγο πιο νότια προς τα Χανιά της Κρήτης είμαστε στους 12 βαθμούς Κελσίου, αλλά και στο Ηράκλειο της Κρήτης είμαστε κοντά στους 16 και στο κέντρο της Αθήνας κάνει αρκετό κρύο αυτή τη στιγμή. Τα θερμόμετρα δείχνουν 12 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερες θερμοκρασιακές τιμές συναντούμε προς τα βόρεια προάστια, είμαστε στους 8 με 10 βαθμούς και μέσα στο Αιγαίο προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο ακόμα οι θερμοκρασίες διατηρούνται σχετικά σε καλά επίπεδα. Είμαστε κοντά στους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Άρα λοιπόν, τώρα νωρίς το πρωί, όσοι ξεκινάτε τις δραστηριότητές σας, δείχνετε πολύ μεγάλη προσοχή στο σχηματισμό παγετού, ιδιαίτερα προς τα βορειότερα τμήματα της χώρας μας, γιατί πλέον ο υδράργυρος έχει αρχίσει και προσεγγίζει πολύ χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές, εξαιτίας βέβαια και των θερμοκρασιακών αναστροφών που παρατηρούνται νωρίς το πρωί και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Να δούμε λίγο τώρα και την εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου. Έχουμε απουσία νεφώσεων στη χώρα μας, δεν παρατηρούνται αξιόλογα νεφικά συστήματα. Παρ' όλα αυτά όμως, από τα βόρεια Βαλκάνια παρατηρήστε τις νεφικές μάζες που σιγά σιγά μετατοπίζονται προς τα νότια και έτσι λοιπόν από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά θα έχουμε λίγες τοπικές συννεφιές κατά τόπους στη χώρα μας, χωρίς όμως να είναι σε θέση να δημιουργήσουν προβλήματα. Ο υδράργυρος το μεσημέρι θα προσεγγίσει και πάλι θερμοκρασίες κοντά στους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου, με την ηλιοφάνεια βέβαια να κυριαρχεί. Και όπως είπαμε, βέβαια θα έχουμε και λίγες τοπικές συννεφιές προς το απόγευμα. Πάμε λοιπόν να τα δούμε τώρα αναλυτικά στους επόμενους μας χάρτες, να δούμε λοιπόν με τι καιρικές συνθήκες ξεκινάει η νέα εβδομάδα. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό μέχρι και το μεσημέρι. Από το μεσημέρι όμως και μετά θα αρχίσουν να αναπτύσσονται λίγες τοπικές συννεφιές από τα βόρεια προς τα νότια. Βοριάδες ή άνεμοι μέσα στο Ιόνιο με εντάσεις κοντά στα 4 τοπικά και 5 μποφόρ. Διατηρούνται οι βοριάδες και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο κοντά στα 5 με 6 μποφόρ. Για λίγο όμως θα επικρατήσει νοτιάς στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου κοντά στα 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι κοντά στους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Πάμε τώρα να δούμε για την περιοχή της Αττικής, όπου και εδώ σημερώνει μια πολύ καλή ημέρα με ηλιοφάνεια. Θα έχουμε όμως και λίγες τοπικές συννεφιές από το μεσημέρι και μετά. Εδώ οι άνεμοι στα δυτικά θα πλύνουν από διάφορες διευθύνσεις με μέτριες εντάσεις. Διατηρείται το βοριαδάκι στα ανατολικά τμήματα με εντάσεις στα 4 τοπικά και 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία βέβαια σιγά σιγά έχει αρχίσει και υποχωρεί. Και εδώ θα είμαστε κοντά στους 20 με 22 βαθμούς. Πιο χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές θα συναντήσουμε προς τα βόρεια τμήματα της Αττικής. Και στη Θεσσαλονίκη πολύ καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές συννεφιές. Κυρίως από το μεσημέρι και μετά, ο υδράργυρος το μεσημέρι κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις στα 3 τοπικά, ακόμη και 4 μποφόρ. Προς την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο-βορειοανατολικό Αιγαίο, και εδώ περιμένουμε καλές καιρικές συνθήκες, με λίγες όμως τοπικές συννεφιές προς το μεσημέρι, απόγευμα και μετά. Οι άνεμοι και εδώ θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με μέτριες εντάσεις. Πολύ κρύο τώρα νωρίς το πρωί σε μονοψήφιες θερμοκρασιακές τιμές, όμως αργά το μεσημέρι σε αρκετές περιοχές θα προσεγγίσουμε τους 18 τοπικά ακόμη και 19 βαθμούς Κελσίου. Προς το νότιο-νοτιοανατολικό Αιγαίο, εδώ θα κυριαρχεί η ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι προς το νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με μέτριες και τοπικά ισχυρές εντάσεις. Για λίγο στα βορειότερα τμήματα αυτών των γεωγραφικών διαμερισμάτων θα επικρατήσει μέτριος νότιας και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα παραμείνει σε καλές, έτσι τιμές θα είμαστε κοντά στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες στα πιο νότιο-ανατολικά τμήματα του Αιγαίου μας. Να δούμε τώρα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη, είπαμε ότι κυρίως από Τετάρτη και μετά θα έχουμε μία αλλαγή στον καιρό. Θα σχηματιστεί αυτό που λέμε στη μετεωρολογία ο μέγα εμποδισμός, δηλαδή ένας αντικυκλώνας θα καλύψει μεγάλο τμήμα της κεντρικής Ευρώπης, με αποτέλεσμα πλέον τα συστήματα καυγερίας, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά, να μετατοπίζονται από τα βόρεια-βόρειο-ανατολικά τμήματα της Ευρώπης
προς τη χώρα μας. Άρα λοιπόν Τετάρτη και μετά και κυρίως θα λέγαμε το Σαββατοκύριακο, περιμένουμε βοριάδες στο Αιγαίο κυρίως με εντάσεις στα 6 τοπικά ακόμη και 7 μποφόρ. Θα πέσει η θερμοκρασία, θα κάνει πολύ κρύο, ιδιαίτερα τη νύχτα και νωρίς το πρωί και θα έχουμε και λίγες τοπικές βροχές, κυρίως σε περιοχές που βρέχονται από το Αιγαίο και λίγα χιόνια επίσης σε ορεινές περιοχές από υψόμετρα πάνω από τα 1500 μέτρα. Μέγα εμποδισμός. Ωμέγα. Όχι ο άρθρο. Όχι. Ωμέγα. Ωμέγα, γιατί σχηματίζεται. Ωμέγα. Σχηματίζεται το γράμμα ωμέγα της ελληνικής αλφαβήτου. Γι' αυτό βλέπετε έχουμε χαμηλές πιέσεις στα άκρα. Και στο κέντρο υπάρχει αυτός ο αντιγυλώνας που υψώνεται σαν βουνό και εμποδίζει τα αισθήματα καλοκαίρι να περάσουν από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Για να το λες. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Χρυαρχή. Άμα το λες, έτσι θα είναι, εσύ ξέρεις. Πάμε. Πάμε στο γρηγορή διατρίβη να δούμε τι γίνεται με τα αθλητικά μας. Κάτσε να πάρω. Όχι, δεν θέλω να πάρω. Τίποτα, ήθελα να πάρω ένα σκονάκι. Το μετάνιωσε. Θα το πάρω μετά. Καλημέρα, καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε γρήγορα. Πάρα πολλά γκολ. Πρώτα από το ελληνικό πρωτάθλημα, ο Άρης, με συγχωρείτε, κατάφερε να κερδίσει στην έδρα του υποδεχόμενο στον Αστέρα Τρίπολης και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας. Έχει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στη σεζόν. Το γκολ που έχει κρίνει την αναμέτρηση είναι το αυτογκολ του Πασαλίδη, το οποίο είδαμε μόλις τώρα στο 55, με τους κίτρινους να πανηγυρίζουν και στα αποδυτήρια για το γεγονός ότι παίρνουν την νίκη και παραμένουν στην πρώτη θέση. Έχει βγάλει φτερά ο Άρης. Ναι, ισχύει. Εξαιρετικό ξεκίνημα. Η ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο, που είναι στην δεύτερη θέση, κατάφερε να κερδίσει τον Όφη με ανατροπή. Πολύ νωρίς η κριτική, στο έκτο λεπτό κατάφεραν να προηγηθούν με τον Στάτζεον, ωστόσο αυτό δεν φαίνεται ότι πτώησε την ένωση, η οποία με τον αμυντικό της τον Ντελτσεάρου εκμεταλλεύτηκε μια στημένη μπάλα, ισοφαρίζει αρχικά στο 32. Και θα πάμε να δούμε και το γκολ του Σάκοφ, το οποίο έχει κρίνει την αναμέτρηση υπέρ των κυτρινόμαυρων. Δείτε πόσο ωραία αποφεύγει τους αντιπάλους του. Πλασάρι με μια εξαιρετική ατομική ενέργεια στο 74. Ο Σάκοφ θα κάνει το 2-1, τελικό αποτέλεσμα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πάμε και στο Αγρίνιο. Εκεί ο ΠΑΟΚ, έστω και αν έκανε τα εύκολα δύσκολα, γιατί ήταν καλύτερος, αλλά δεν το έδειξε αυτό με γκολ στο πρώτο ημίχρονο, κέρδισε τον Πανετολικό. Το 1-0 ο Σφιντέρσκι, τρίτο τέρμα του Πολωνού στην σεζόν στο 18. Ο Πανετολικός ισοφαρίζει με τον Αριγίμπη, το δεύτερο του σε 6 συμμετοχές στο φετινό πρωτάθλημα στο 54. Ωστόσο, δείτε εδώ ένα χτύπημα φάουλ από τον Νινούα. Το πρώτο του γκολ με τον ΠΑΟΚ, πάρα πολύ εντυπωσιακό, λόγος για τον οποίο έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη αυτά τα χτυπήματα. Και ο Δικέφαλος θα καταφέρει με τον Τσόλα, και αυτός ανοίγει λογαριασμό στις καθυστερήσεις, να κάνει το 3-1. Φεύγουμε από το ελληνικό πρωτάθλημα και γρήγορα πηγαίνουμε στην Ιταλία. Εκεί ξεκινήσουμε, αν γίνεται, από το παιχνίδι της Μίλαν, που έχει φοβερή πορεία. Δεν πειράζει. Βλέπουμε την Μίλαν. Ναι, είναι σημείο αναφοράς για τους Ρωσονέρι και με την assist που δίνει. Στη συνέχεια υπάρχει ένα πέναλτι το οποίο βάζει ξανά. Έμεινε 19 ημέρες εκτός λόγω κορονοϊού. Ξεκουράστηκε. Θα δείτε τι έκανε με το που μπήκε 3 λεπτά μετά. Προηγήθηκε η Γιουβέντους με τον Μωράτα πολύ νωρίς. Κατάφερε να ισοφαρίσει προσωρινά η Σπέτσια με τον Πομπέγκα. Και δεύτερο γκολ για τον Ρονάλντο, εντυπωσιακό χτύπημα πέναλτι. Καταφέρνει έτσι στην επιστροφή του να είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα του. Ήθελε να το δείξει κιόλας. Καλά, εννοείται αυτό. Είναι πολύ εγωκεντρικός. Πάμε το στο τελευταίο παιχνίδι που θα δούμε είναι η νίκη της Arsenal μέσα στην έδρα της Manchester United. Spike United 15 στην βαθμολογία. Εξόρκησε το κακό. Στο 100ο παιχνίδι του Solskjaer. Ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Μην ξεχνάτε το μεγάλο διαγωνισμό μέσω του Open από την Domo Group. 20.000 ευρώ η αξία του δώρου για την ανακαίνιση είτε του σπιτιού σας είτε της επιχείρησής σας. Με ελληνική ξυλία 100% και μιλάμε για παιδικά δωμάτια, για καφετέρειες, έπιπλα μπάνιου, ντουλάπες, για την κουζίνα σας, ακόμη και για ανακαίνιση του καφέ σας, του εστιατορίου σας. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, μέσω του 14999 διεκδικείτε τα προϊόντα αυτά αξίας 20.000 ευρώ. Πάμε. Διάλειμμα και έπεσε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλό μήνα, κύριε Καραφίλη, κυρία Τατιάνα, στον Άγιο Δημήτριο, κύριε Παρασκευόπουλο, στον κύριο Παυλίδη, στον κύριο Έξαρχο, στην κυρία Αλεξανδράκη, στην Πάτρα μας, στον κύριο Μαλαφούρη, στον κύριο Κάτσικα, στην κυρία Βαλεντίνα, στον κύριο Μαργαρίτη, στον κύριο Χατζηρίζο, στην Καρδίτσα, στον κύριο Μαυροκεφαλίδη, στον κύριο Παράσχο, στον κύριο Φίλιππο, στην κυρία Καγγελή, στην κυρία Βασιλοπούλου, στο Γήθιο, στην κυρία Καρακασόνη, καλημέρα, στον κύριο Τσουνή. Δεν ψάχνουμε, λέει, τις καλές ειδήσεις, γι' αυτό δεν τις βρίσκουμε. Στείλτε μας κι εσείς καλές ειδήσεις, να ψάξουμε κι εμείς, να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα, να πούμε και τις καλές ειδήσεις.
στον κύριο Θάνο, στην κυρία Διαμαντούλα, στον κύριο Λουλετζόγλου, στην κυρία Καραπροήμου, στον κύριο Μαθιούδη, στην κυρία Δροσινού, στον κύριο Παλαμίδα, στον κύριο Μαλούση, στον κύριο Γαλάνη, στην κυρία Όλγα Βλάχου. Καλημέρα και στον κύριο Βασιλείου και στον κύριο Σεμί και στον κύριο Βιβιλάκη. Να προσέχουμε, λένε οι φίλοι μας εδώ. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Και να είμαστε όλοι καλά γενικότερα. Λοιπόν, να προσπαθούμε έτσι, τουλάχιστον. Να προσπαθήσουμε να είμαστε όλοι καλά. Αν γίνεται, πάμε. Παιδιά, γιατί περνάμε δύσκολη φάση. Πάμε στον Δημήτρη το Φρέσκο, πάμε ξανά στη Σάμο. Ναι. Να δούμε τι γίνεται και με τη φωτιά στο ΚΙΤ. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα. Τι γίνεται και με τη φωτιά στο ΚΙΤ, τι γίνεται και στην. Καλημέρα, καλημέρα. Και στην πληγωμένη Σάμο. Ναι, νομίζω ότι η εικόνα που μας μεταδίδει ο Δημήτρης ο Φρέσκος είναι χαρακτηριστική. Ακόμη να σας δείξω την εικόνα. Εκεί. Πάμε να δούμε την εικόνα. Πάμε, δώρα, πάμε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Λοιπόν, κοιτάξτε, να δείτε πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον 30 παραπήγματα τα οποία βρίσκονται σε αυτόν εδώ το χώρο. Είναι το σημείο συνήθως που βλέπουμε το τελευταίο χρόνο να γίνονται, να υπάρχουν συνεχώς φωτιές. Από άγνωστη λοιπόν μέχρι στιγμής αιτία. Λίγο μετά τις 4 εκδηλώθηκε πυρκαγιά που μεταδόθηκε πολύ γρήγορα σε αυτό το χώρο, από σκηνή σε σκηνή, από τα παραπήγματα μάλλον που στείνουν εδώ πέρα ακριβώς δίπλα από την κεντρική δομή του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης στο βαθύ, βρίσκεται, να σας θυμίσω, στα όρια της πόλης ακριβώς. Αμέσως μετακινήθηκαν, όπως καταλαβαίνετε, οι περίπου 100 άνθρωποι, πρόσφυγες και μετανάστες που διέμεναν στο χώρο, έχουν συγκεντρωθεί ακριβώς απέναντι και τους παρέχονται οι πρώτες βοήθειες, αν μπορεί να πει κάποιος. Δεν έχει τραυματιστεί κανείς, αυτό είναι το θετικό. Αυτό δεν είναι το κύριο σκίτ, να το πούμε έτσι. Έχει δύο κίτες όμως. Είναι αυτό που είναι στα όρια της πόλης που βλέπετε εδώ και είναι και ένα ακόμα που είναι περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά από εδώ, ναι, που είναι το κεντρικό, αν θέλετε, το, ναι, μεγάλο κιτ του νησιού. Ναι, ναι. Μας έλεγε ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, ο κύριος Στάντζος, και μαρτυρίες, ναι, εκεί ανθρώπων, ότι ακούγονταν εκρήξεις, Δημήτρη. Εσύ τώρα έχεις μιλήσει σίγουρα με τους επικεφαλής της πυροσβεστικής. Οι εκρήξεις, να σας πω, γιατί έχω μιλήσει και με το Υπουργείο, έχω μιλήσει με όλες τις αρμόδιες αρχές. Όπως κατανοείτε, οι εκρήξεις προέρχονται κυρίως από τις φιάλες υγραερίου που χρησιμοποιούν αυτοί οι άνθρωποι για να μαγειρεύουν σε αυτούς τους χώρους τους. Μάλιστα. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν τα γκαζάκια κάνουν, είναι με στη φωτιά, γίνονται συνεχώς εκρήξεις. Μέσα μέχρι στο σημείο που βρισκόμαστε, που είναι αρκετά, αν θέλετε, είναι σε ένα ύψομα περίπου 100 μέτρα μακριά, έχουμε μπροστά μας φιάλη υγραερίου, η οποία έχει φτάσει μέχρι αυτό εδώ το σημείο. Το καλό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι ο συγκεκριμένος χώρος, ο συγκεκριμένος χώρος υποδοχής και ταυτοποίησης βρίσκεται περίπου 200 μέτρα από το αρχηγείο της πυροσβεστικής στο νησί. Εκεί είναι όλα τα οχήματα τα οποία ήρθαν κατευθείαν εδώ. Ήταν τουλάχιστον 10 με δεκάδες άνδρες που επιχειρούσαν και επιχειρούν για ακόμα αυτή την ώρα, όπως βλέπετε, για να σβήσουν και τις τελευταίες μικροαιστείες. Πάντα υπάρχει ο φόβος μιας νέας μόριας, γιατί και όλοι πάντα ερευνούν αν υπάρχει κάποια σκοπιμότητα πίσω από τέτοιες πυρκαγιές, αν δηλαδή έχουν προξενηθεί από εμπρισμό. Αυτό βεβαίως θα το δείξει το ανακριτικό της δύσκολες ώρες, δύσκολες μέρες για αστυνομική δύναμη εδώ. Γιατί Σάμο. Καλημέρα, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Δημήτρη μας. Λοιπόν, με τον Δημήτρη θα συνδεθούμε και πάλι, ούτως ή άλλως, να δούμε και όλα τα νεότερα με το σεισμό. Να μας δώσει και την εικόνα από εκεί για το πώς προσπαθούν να μαζέψουν τα ασημάζευτα οι κάτοικοι εκεί με τις περιουσίες που έχουν χαθεί και πώς πέρασαν τη νύχτα τους. Να δούμε πού μένουν οι οικογένειες αυτές που έχασαν το βιός τους. Και αν φοβούνται να επανέλθουν και να επιστρέψουν γιατί μέσα στα ακόμα σπίτια, δεν γιατί έχει γίνει πολύ. Θα μας τα πει και ο κύριος Παπαδάχος στη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα, από τις 12 το βράδυ. Ναι, τα νέα μέτρα. Επειδή ρωτάει πολλοί κόσμος τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται. Για πάμε να το δούμε, να λοιπόν τα δούμε και να τα διευκρινίσουμε λίγο. Και να ξεκινήσουμε από τις μετακινήσεις που επιτρέπονται εκτός του νομού. Mm-hmm. Έτσι, δεν είναι κάτι που απαγορεύτηκε τελικώς. Χωρίς αποστολή SMS πλέον οι μετακινήσεις μας. Δεν θα στέλνουμε δηλαδή το γνωστό SMS. Δεν θα είναι η καραντίνα της πρώτης φάσης δηλαδή. Δεν θα χρειάζεται να στέλνουμε SMS. Εδώ τώρα είναι η κάρτα. Πάμε, πάμε να δούμε τι κλείνει από την Τρίτη. Πάμε. Μπαρ, καφετέριες, εστιατόρια, κινηματογράφοι. Τα μουσεία, τα θέατρα και φυσικά κλειστά τα γυμναστήρια. Ενώ ανοιχτά παραμένει το λιανικό εμπόριο, ναι, θα μείνει ανοιχτό. Τα σχολεία θα μείνουν ανοιχτά. Mm-hmm. Τα ξενοδοχεία. Και μπας και σώσουμε κάτι από το χειμερινό τουρισμό. Ναι. Και τα κομμωτήρια. Και τα κομμωτήρια. Αυτά, μάλιστα, θα λειτουργούν κανονικά. Μάλιστα. Στις περιοχές του αυξημένου κινδύνου έχουμε νέα μέτρα στις μετακινήσεις μας. Έχουμε μόνο δύο χρωματικές διαβαθμίσεις. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι η μεγαλύτερη διαφορά. Και αυξημένου κινδύνου. Αυξημένου κινδύνου. Αυτό μπορεί να αλλάξει έτσι, ανάλογα με τα κρούσματα που θα έχουμε στις περιοχές. Άρα λοιπόν, στις περιοχές αυξημένου κινδύνου, μόνο ένας επιβάτης στα ταξί.
Αναστολή λειτουργίας των παιδότοπων. 50% των πολιτών στις λαϊκές αγορές. Στους χώρους λατρείας έχουμε αλλαγή. Θα επιτρέπονται μόνο 9 άτομα στους χώρους λατρείας. Βλέπουμε ότι στις περιοχές αυξημένου κινδύνου θα είναι κλειστά τα θέατρα και τα γυμναστήρια. Mm-hmm. Τα δύο επίπεδα που είπες, το πρώτο που είναι αφορά στην επιτήρηση, στο κίτρινο χρώμα, στο κόκκινο χρώμα οι περιοχές με αυξημένο τον κίνδυνο. Η διαφορά είναι ότι θα έχουμε μέτρα και σε ζώνη της, και στη ζώνη της επιτήρησης και στη ζώνη Α. Σε όλη την επικράτεια χρήση μάσκας παντού. Ναι, να το πούμε απλά. Μέσα, έξω, χρήση μάσκας παντού. Ναι, έτσι. Ο περιορισμός, η απαγόρευση της κυκλοφορίας είναι... Και αυτή αφορά σε ολόκληρη την επικράτεια. Από τις 12 και όχι τις 12.30, να το Μάλιστα. προσέξουμε αυτό το μισάωρο μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στο 50%. Αυξήθηκε το ποσοστό από το 40% που είχαμε μέχρι σήμερα. Τηλεκπαίδευση στα πανεπιστήμια και μόνο τηλεκπαίδευση στα πανεπιστήμια. Σωστά. Και, έτσι και απαγόρευση φυσικά των συναθρήσεων. Mm-hmm. Το επόμενο μέτρο σε ολόκληρη την επικράτεια και αυτό είναι το τελευταίο. Όπου και αν χρειαστεί, τα μέτρα θα αυστηροποιηθούν. Μένει να δούμε τι θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Και μένει να δούμε τι θα γίνει και με τις δραστηριότητες των παιδιών. Ναι. Απαγορεύτηκαν. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Πρέπει να το διευκρινίσουν αυτό. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί είναι κλειστές οι δραστηριότητες στα γυμναστήρια και σε κλειστούς χώρους. Αλλά οι γονείς αναρωτιούνται τι γίνεται με τα αθλήματα στους εξωτερικούς χώρους. Με τις δραστηριότητες. Θα το ρωτήσουμε στους καλεσμένους μας, αλλά είναι κάτι το οποίο διευκρινίστηκε. Πάρα πολλές σχολές με πολεμικές τέχνες. Τα παιδιά πηγαίνουν το καράτε τους, τον τζούτο τους. Βρήκανε εξωτερικούς χώρους σε συνεργασία με τους Δήμους. Στα πλάβια των σχολείων δηλαδή. Κάποια κομμάτια τους είναι στεγασμένα, ώστε να κάνουν τα παιδιά έξω την προπόνησή τους σε αεριζόμενους χώρους. Έχεις δίκιο, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη και αυτά που ήταν ήδη σε ανοιχτούς χώρους. Δηλαδή το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το τένις. Τι θα γίνει. Εάν θα συνεχίζουν τα παιδιά να πηγαίνουν ή όχι. Ναι. Πάμε. Λοιπόν, θα το δούμε. Πάμε να μας περιμένει ο Νίκος ο Γιαπρακάς στην Πάτρα να δούμε. Πάμε στον. Πάμε στο Μιχάλη τον Ιγνατίου. Εντάξει, πάμε στο Μιχάλη Ιγνατίου. Ναι. Διότι είμαστε στην τελική ευθεία για τις αμερικανικές εκλογές. Το Open θα είναι εκεί. Το Open θα είναι εκεί. Εκεί και με εκτακτή ονονύχτια εκπομπή και με τη σφραγίδα του Μιχάλη να μεταδίδει τα όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ, στις κάλπες. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μετράτε αντίστροφα, Μιχάλη. Έφτασε μεγάλη στιγμή. Με ρεκόρ ψηφοφόρων, έτσι, που έχουν προσέλθει στις κάλπες. Μέχρι τη στιγμή, ναι. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι θα σπάσει όλα τα ρεκόρ. Ναι. Θα φανεί. Είναι από τις πιο κρίσιμες εκλογές των τελευταίων πολλών ετών, έτσι δεν είναι, και από τις πιο πολλωμένες εκλογές. Εγώ νομίζω ότι είναι οι πιο κρίσιμες. Οι πιο κρίσιμες. Είναι οι πιο κρίσιμες. Και δεν επηρεάζουν οι εκλογές αυτές μόνο το μέλλον των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και του πλανήτη. Κοιτάξτε, συναδελφοί, φτάσαμε στο σημείο 0. Αυτή τη στιγμή η ανησυχία είναι τι θα συμβεί όταν αρχίσουν να ανακοινώνονται αποτελέσματα. Υπάρχει μια πληροφορία που έσπευσε να διαψεύσει ο κύριος Τραμπ και έχει σημασία ότι έσπευσε ο ίδιος ότι πριν ακόμα ολοκληρωθούν τα αποτελέσματα θα ανακηρύξει την νίκη του. Βεβαίως οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι που το μετέδωσαν είναι πολύ σοβαροί επαγγελματίες και προφανώς κάποιος τους το είπε. Νομίζω ότι σε τούτη η πληροφορία για τον τρόπο που θα αντιδράσει ο κύριος Τραμπ νομίζω ότι είναι οι ίδιες οι πληροφορίες από όλους τους δημοσιογράφους. Περιμένουν ότι στην περίπτωση που δεν θα είναι καλό το αποτέλεσμα για τον ίδιο, θα αντιδράσει. Αντιδράσει με διάφορους τρόπους. Ο πρώτος τρόπος βέβαια είναι ότι δεν θα αναγνωρίσει το αποτέλεσμα. Όμως, πριν από λίγο μας ενημέρωσαν ότι οι πιο στενοί του συνεργάτες από τον Υπουργό Εξωτερικών τον Πομπέο, ο οποίος είναι ο πιο βασικός συνεργάτης του, αλλά και άλλοι του επίπεδου του κ. Πομπέου, διαφωνούν με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο πρόεδρος Τραμπ και του έχουν πει ότι ακόμα και αν χάσει με ελάχιστη διαφορά, πρέπει να αποδεχθεί το αποτέλεσμα.
Θεωρώ ότι είναι πολύ γενναίο από την πλευρά του κυρίου Πομπέο να μπει σε αυτή την κουβέντα σε ένα άνθρωπο, σε ένα πολιτικό, σε ένα πρόεδρο, σε ένα επιχειρηματία. Και να μην βυθίσει τη χώρα σε ακυβερνησία ουσιαστικά, αυτά που λένε. Αυτό του ζήτησε. Αυτό του ζήτησε. Ναι. Του ζήτησε ότι πρώτα απ' όλα του είπε ότι είμαστε η μεγαλύτερη δημοκρατική χώρα. Μάλλον φέρεται να του είπε ότι είμαστε η προστάτηδα της δημοκρατίας αυτή τη στιγμή για των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει να δείξουμε το καλό παράδειγμα. Τώρα, τι θα συμβεί, δεν μπορώ, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ. Τραμπ είναι αυτός. Πάντως, οι πληροφορίες οι περισσότερες συγκλίνουν. Συγκλίνουν ότι θα αντιδράσει. Είναι και ο χαρακτήρας του, όπως ξέρετε. Αλλά μας κάνει εντύπωση και ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν και τα παιδιά του. Έχουν γίνει στην κυριολεξία, και να βάλουμε τη λέξη σε εισαγωγικά, έχουν γίνει στην κυριολεξία Ταλιμπάν της ακροδεξίας. Α, ναι. Ιδιαίτερα ο μεγάλος στουδιός και κυκλοφορούν και φήμες ότι στην περίπτωση που χάσει ο κύριος Τραμπ ο μεγαλύτερος στουδιός θα εισέλθει τότε αυτό στην πολιτική για να αντικαταστήσει σιγά σιγά τον για πατέρα να διεκδικήσει τον προεδρικό δόκο. Μιχάλη, ναι, θα δούμε. Πληθαίνουν οι ανακοινώσεις για συγκεντρώσεις που μας έλεγες ότι... Βεβαίως. Ναι, θα είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος. Δεν ξέρουμε πρώτα απ' όλα αν ο πρόεδρος Τραμπ το βράδυ της Τρίτης καλέσει τους οπαδούς τους να κατέβουν στους δρόμους. Όλοι ελπίζουν ότι δεν θα το κάνει. Και οι αντίπαλοι του, αυτοί που έκαναν όλες τις διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις της Αμερικής, θυμάστε, από τον Απρίλιο μέχρι και το καλοκαίρι, θα αντιδράσουν μόνο αυτοί στην περίπτωση που ο κύριος Τραμπ δεν δεχτεί το αποτέλεσμα. Έχουν αρχίσει και έρχονται στην πόλη, αλλά νομίζω ότι το βράδυ της Δευτέρας και στη διάρκεια της Τρίτης θα έρθει ο όγκος ο μεγάλος. Σε συνδυασμό με τον κορονοϊό αυτό, Μιχάλη μου, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα με τον κορονοϊό γίνεται ο χαμός. Τώρα, πάλι απόψε ο αριθμός των κρουσμάτων ήταν, ξεπέρασαν, αν δεν κάνω λάθος, στις 80.000. Οι νεκροί ξεπέρασαν τις 230.000. Είναι τεράστια αριθμή, είναι μιλάμε για ανθρώπους. Είναι σημαντικό να σας πω ότι οι 230.000 ήταν η πρόβλεψη που έκανε το Πανεπιστήμιο των Τζον Χόπκινς γύρω στις 15 Σεπτεμβρίου. Είναι απίστευτο. Βέβαια, ο κύριος Τραμπ, λόγω... Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Αυτών των προβλέψεων κατηγόρησε τους γιατρούς ότι δίνουν ψεύτικους αριθμούς των κρουσμάτων και των θανάτων για να του δημιουργήσουν πρόβλημα. Είχαμε και την άγρια σύγκρουση με τον κύριο Φάουτσι, το έχετε ακούσει και αυτό. Εδώ δεν είχε πρόβλημα τώρα να πει. Είναι πολύ τεταμένη όπως καταλαβαίνετε. Ναι, δεν είχε πρόβλημα να πει μην πιστεύετε τους επιστήμονες. Είναι φοβερό πράγμα ένας... τόσο σημαντικός πολιτικός άνδρας, ο ηγέτης της υπερδύναμης, να στέλνει το μήνυμα και σε ξέρεις, Άγγι, ότι και στον πλανήτη εδώ αλλά είναι... και στη χώρα του. Μην πιστεύετε, παιδιά, λέει τους επιστήμονες. Οι επιστήμονες εδώ είναι πάρα πολύ σοβαροί άνθρωποι, έτσι. Δεν παίζουν με την ιατρική στην Αμερική. Εν τω μεταξύ, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με ένα από τους εξαιρετικούς αυτούς επιστήμονες. Είναι Ελληνοαμερικανός και είναι σημαντικό ότι έχει γίνει σημαντικό στην Αμερική αλλά σπούδασε ιατρική στην Ελλάδα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ακόμη καλύτερος. Και αρκετοί από τους επιστήμονες που έχουμε εδώ έχουν σπουδάσει ελληνικά πανεπιστήμια. Και αρκετοί από τους επιστήμονες δυστυχώς, Μιχάλη, τους καλούς που έχουμε εμείς έρχονται εκεί σε εσάς. Που φεύγουν τα μυαλά μας και έρχονται εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, όπως το λες, ναι. Και μου είπε λοιπόν ότι είναι πολύ κοντά στο... οι έρευνες τους για το εμβόλιο. Το τελευταίο διάστημα έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικά αισιόδοξο, μου είπε, για το αποτέλεσμα. Και όταν του είπα πότε το βλέπεις, μου είπε, εγώ είμαι από αυτούς που το βλέπουν αρχές του χρόνου. Ναι. Όταν λέει αρχές του χρόνου, όταν λένε στην Αμερική αρχές του χρόνου, εννοούν τους τρεις πρώτους μήνες. Ναι. Μακάρι.
Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, η Αμερικανική στον... Τώρα τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα και εκεί. Πάντως, το φοβερό είναι ότι στην ιστορία του κορονοϊού θα μείνει και ένας ηγέτης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που μέσα σε τρεις μέρες ξεπέρασε με αυτό το κοκτέιλ φαρμάκων, το COVID. Τελείωσε, παιδιά. Βγήκε παντού, έκανε τις περιοδίες του. Μπορεί να κόλλησε 5-6 εκατομμύρια. Έτσι. Αγκαλιές, φιλιά, χωρί, μην πιστεύετε τίποτα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε στην Πάτρα που έλεγες. Πάμε στον Νικόλα. Όχι, εφημερίδες. Εντάξει, παιδιά. Πάμε εφημερίδες. Εντάξει, παιδιά, καλή Δευτέρα. Καλό ξεκίνημα. Τσακ, καλό Δευτέρα. Έλα. Μετά με τις ψήφους, ο ένας είναι ρεπουμπλικανός, είναι δημοκρατική και αντίστροφα. Να τσακωθούμε για τα πολιτικά στις ζούμε πολιτικές. Να δούμε τα νέα. Δεν τελειώσαμε με τους εχθρούς της δημοκρατίας. Φασισμός. Γιατί η διαπόμπευση του πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου συνιστά διαπόμπευση του πολιτεύματος. Αναδρομικά νέος γύρος, ποιες 5 κατηγορίες θα πάνε στο ταμείο. Στην εφημερίδα των συντακτών, σπασμωδικά, χαοτικά και με λίγα λεφτά, ακτινογραφία των νέων μέτρων για την πανδημία. Δικαιοσύνη, όχι φορέων στο νομοσχέδιο Ταφόπλακα για τον νόμο Κατσέλη. Ελεύθερος τύπος. Οι αλλαγές στο πακέτο στήριξης όλη η Ευρώπη στο ρυθμό του lockdown. Θετικό στον ιό ο Μητροπολίτης Ιερισσού. Τον βλέπαμε στην τοξολογία στον Άγιο Δημήτριο χωρίς μάσκα. Έπεσε από την Ακρόπολη ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσβολή στα αμαία ή δήθεν ευαισθησία. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, φασίστες της αριστεράς ιδού το πραγματικό πρόσωπο των δήθεν προοδευτικών με τις κουκούλες. Στην Κόντρα, σοκ και δέος, 250.000 άνεργοι από το lockdown κλείνουν οριστικά 50.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στην εφημερίδα Εστία, μείζων υποχώρησης του ελληνικού σε Αιγαίο και Μεσόγειο θάλασσα. Ο Ροζάκης, η Άγκυρα δεν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάς δεν έχει φυσικό δικαίωμα επί της υφαλοκρηπίδος της. Στην Εσπρέσο, η άφαντη Άρτεμις και ο Ασιάτης. Το περίεργο SMS πριν χαθεί η κοπελίτσα, ο άνδρας με τις διευθύνσεις κατοικίας φαντάσματα. Στην Star Press, ληστεία στη μασονική στο ΑΚ, ακουργηματική υπεξαίρεση 2 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ μασόνων. Και στην αυτεμπορική, ανάσχεση της ύφεσης με μέτρα 2,3 δις ευρώ, πακέτο 9 παρεμβάσεων οικονομικής στήριξης για επιχειρήσεις και εργαζομένους. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε γρήγορα τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Στυλιανό Λουκίδη, τον καθηγητή πνευμονολογίας, αλλά και τον Νικόλα τον Γιαπακά στην Πάτρα, να τον καλημερίσουμε, τον συνάδελφό μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλημέρα Νικό. Καλημέρα σας. Για πάμε πρώτα στην Πάτρα να δούμε τι ένα περιστατικό που έγινε, διότι ένας άνθρωπος έμεινε άταφος, έφυγε από τη ζωή, έμεινε άταφος, πρέπει να βγει το δεύτερο τεστ του κορονοϊού. Θα μας πει ο Νίκος το γιατί. Έλα, Νίκο. Ένας άνθρωπος ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο και συγκεκριμένα σε κλινική του Γενικού Νοσοκομείου, του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου της Πάτρας, ο Άγιος Ανδρέας, ο οποίος την Πέμπτη το βράδυ διαγνώστηκε στον θάλαμο που νοσηλευόταν ένα άτομο θετικό στον κορονοϊό. Έτσι λοιπόν οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να γίνουν τεστ και στους υπόλοιπους ασθενείς οι οποίοι βρίσκονταν στο συγκεκριμένο θάλαμο. Ένας από αυτούς τους τρεις ήταν και ο συγκεκριμένος άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος υποβλήθηκε στο τεστ, ελήφθη τεστ μάλλον για να γίνει ανίχνευση του κορονοϊού την Πέμπτη το βράδυ. Δυστυχώς όμως, από ό,τι φαίνεται, το τεστ βγήκε ψευδώς αρνητικό, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν είχε ληφθεί σωστά το τεστ, με αποτέλεσμα οι γιατροί να χρειαστεί να ξαναπάρουν δείγμα από το συγκεκριμένο ασθενή. Όμως, την Παρασκευή, ο άνθρωπος αυτός κατέληξε, με αποτέλεσμα οι γιατροί να μην έχουν προλάβει να του πάρουν το δείγμα για να κάνουν το τεστ. Αποτέλεσμα ήταν στη συνέχεια να κρατήσουν τον άνθρωπο αυτό, αν και νεκρό, προκειμένου να γίνει η διενέργεια του τεστ για τον κορονοϊό. Το αποτέλεσμα αυτό βγήκε αρνητικό τελικά το Σάββατο, την Κυριακή το βράδυ, με αποτέλεσμα την Κυριακή το απόγευμα, με αποτέλεσμα σήμερα να μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν τον άνθρωπό τους και να τον κηδέψουν κανονικά. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή μέσα σε μια τέτοια συγκυρία να έχεις τον πόνο σου και να πρέπει να σκεφτούν και οι γιατροί βέβαια να κάνουν το καθήκον τους για τον κορονοϊό, αλλά και οι συγγενείς να δουν το τι θα ακριβώς θα γίνει. Να σας πω πάντως ότι από εκεί και πέρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην περιοχή έχει αρχίσει και δέχεται και εδώ πίεση, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε 26 άτομα νοσηλεύονται σε κλινικές COVID και στις ΜΕΘ και στα δύο νοσοκομεία, και στο ΡΙΟ και στον Άγιο Ανδρέα.
με τον περισσότερο κόσμο να αφορά το Ρίο. Εκεί 17 άτομα βρίσκονται στην κλινική COVID, 2 διασωληνωμένοι στην ΜΕΘ και 1 άτομο είναι στον θάλαμο SARS. Από την άλλη πλευρά, στο νοσοκομείο της Πάτρας Άγιος Ανδρέας είναι 4 τα περιστατικά τα οποία νοσηλεύονται στην κλινική και 2 στον θάλαμο της ΜΕΘ. Το ευχάριστο είναι, και να ολοκληρώσω με αυτό, ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι επιστρέφουμε στα κανονικά επίπεδα δειγμάτων για τον κορονοϊό, στα θετικά κρούσματα δηλαδή, σε αριθμούς που είχαμε συνηθίσει και τις προηγούμενες ημέρες. Μιας και το Σάββατο είχαμε μία απότομη αύξηση στα 30 κρούσματα. Φαίνεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα ανακοινωθούν σήμερα λιγότερα κρούσματα, εκεί γύρω στα 10, λίγο πάνω από τα 10 κρούσματα θετικά, όπως ήταν και την προηγούμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα Νίκο πολύ. Νίκο μας, καλημέρα. Καλημέρα στην Πάτρα. Καλημέρες. Καλό ξεκίνημα, παιδιά. Καλή εβδομάδα σε όλους στην Πάτρα. Τώρα, κύριε καθηγητά, ένα πράγμα που μου είχε κάνει εντύπωση και το βλέπω να σχολιάζεται επίσης και θέλω να μου πείτε αν είναι έτσι, είναι ότι έχει μειωθεί ο χρόνος διπλασιασμού των κρουσμάτων. Δηλαδή, ενώ στην αρχή είχαμε ένα δεκαήμερο, δεν θυμάμαι αν τόσο χρειαζόταν, πάντως αρκετές ημέρες, τώρα μέσα σε λίγες ημέρες έχουμε πάρα πολλά κρούσματα, σχεδόν το διπλασιασμό της προηγούμενης καταγραφής. Ναι, δεν κάνετε καθόλου λάθος. Είναι σαφέστατο αυτό, γιατί μπορεί να το δει κανένας και από τον αριθμό των τεστ που γίνονται καθημερινά και ποιο ποσοστό περίπου βγαίνει θετικό. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά στην Ελλάδα και σε πολλές περιοχές και κυρίως σε περιοχές που βλέπετε τώρα ότι βρίσκονται στο λεγόμενο κόκκινο. Έχει αιτίες όμως αυτό το πράγμα. Υπάρχει υπερμεταδότες που φαίνεται ότι δεν μπορούν εύκολα να απομονωθούν. Και το δεύτερο είναι ότι όσο ανεβαίνουν τα περιστατικά είναι πολύ δύσκολο να γίνονται χνηλατήσεις. Βλέπετε λοιπόν ότι και χθες και προχθές έλεγε στο στατιστικό κομμάτι του ΕΟΔΗ ότι βρέθηκαν 3 που είχαν σχέση με γνωστές ηρωές, 10 που είχαν γνωστές ηρωές και είναι 2.000. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, οι χνηλατήσεις δεν είναι πάρα πολύ εύκολες πλέον, διότι υπάρχει υπερμετάδοση και σαφέστατα αυτό είναι κάτι που αποτυπώνεται με τα στατιστικά που μόλις και εσείς αναφέρατε. Είναι αποτέλεσμα λοιπόν της υπερμετάδοσης αυτό. Τώρα, τα μέτρα που έχουν ληφθεί, όλοι έχουμε συμφωνήσει, νομίζω ότι είναι αρκετά, ούτως ώστε να βάλουμε ένα φρένο. Η μάσκα θα βοηθήσει σε ολόκληρη την επικράτεια. Το θέμα είναι αν καθυστερήσαμε. Και αν ίσως πρέπει να προχωρήσουμε και σε πιο αυστηρά μέτρα, όπως βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για να το προλάβουμε. Δηλαδή, ότι για τη μάσκα θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι ένα πράγμα το οποίο έπρεπε να είχε γίνει πολύ πιο νωρίτερα. Αλλά τουλάχιστον να γίνει και να γίνει σωστά. Αυτό είναι νομίζω το πιο βασικό. Να εφαρμοστεί. Να εφαρμοστεί σωστά. Αυτό είναι το πρώτο και πιο βασικό πράγμα. Και καλό είναι που έχει γίνει σε όλη την επικράτεια, γιατί καταρχάς υπάρχουν μικρομετακινήσεις. Τα είδατε και στο τρίμερο της 28ης. Έτσι. Οπότε λογικά είναι ότι έπρεπε να υπάρχει σε όλη τη χώρα, ακόμα και αν στην περιοχή που είσαι, το ποσοστό των περιστατικών είναι πολύ μικρότερο. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και πολύ, θα έλεγε κανένας ότι ίσως να είναι και το πιο σωστό μέτρο από όλα όσα υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέσα. Διότι, παραδείγματος χάρη, αν θέλει κανείς να σκεφτεί κάτι άλλο, έκλεισε η εστίαση, κλείσαν τα υπόλοιπα. Αυτά θα τα δούμε σε λίγο καιρό, δεν μπορούμε να τα δούμε άμεσα. Η μάσκα όμως είναι κάτι το οποίο νομίζω έχει πολύ άμεση εφαρμογή και πάρα πολύ άμεση προστασία. Και είναι ίσως από ό,τι φαίνεται και διεθνώς το μόνο ιδανικό μέτρο. Έτσι. Μην ξεχνάτε ότι οι λαοί της Νοτιοανατολικής Ασίας το έχουν κουλτούρα αυτό το πράγμα. Το φοράνε καθημερινά, είτε υπήρχε κορονοϊός είτε όχι. Από τον SARS και πολύ παλιότερα. Ναι. Και μια τη ρήπαση του περιβάλλοντος. Ναι. Κύριε καθηγητά, σε πολλά πράγματα. Επειδή η Θεσσαλονίκη φαίνεται να έχει να βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και σε σχέση με τον πληθυσμό της, θα βλέπατε έκτακτα μέτρα στη Θεσσαλονίκη για να μαζευτεί, περαιτέρω έκτακτα μέτρα στη Θεσσαλονίκη για να μαζευτεί η εικόνα εκεί πέρα. Δηλαδή μέτρα που θα αφορούσαν και στα σχολεία, αν είχατε να αποφασίσετε. Από ό,τι φαίνεται τα σχολεία μέχρι στιγμής, ακολουθώντας το στατιστικό κομμάτι και την καθημερινή ανακοίνωση, δεν φαίνεται να είναι πηγή πρόκλησης υπερμετάδοσης και αυξημένων περιστατικών. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν μία πόλη αρχίζει και δέχεται πίεση στο σύστημα υγείας,
είναι λογικό ότι θα υπάρχει μια πιο αυστηροποίηση των μέτρων που πιθανόν να οδηγήσει και σε πλήρη αναστολή όλων των λειτουργιών. Ήδη είδατε ότι στα πανεπιστήμια ξεκίνησε άμεσα... Δεν το αποκλείω αυτό. Γιατί είναι πιεσμένο το σύστημα. Είναι αρκετά πιεσμένο το σύστημα. Θα είχε μεγάλη σημασία να μας πείτε τι θα κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε τελικά, γιατί έχουμε μπερδευτεί και εμείς οι γονείς με τις δραστηριότητες των παιδιών. Δηλαδή τα σχολεία ανοιχτά, αλλά με μάσκες στις δραστηριότητες και στους εξωτερικούς χώρους, επειδή αθλούνται τα παιδιά, βγάζουν τη μάσκα. Τι κάνουμε εκεί? Ας μην πάρθουν αποφάσεις, ας περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει το Υπουργείο. Εμείς οι γονείς, τι μας προτείνετε να κάνουμε? Νομίζω ότι όσο μπορεί ο καθένας πρέπει να αναλάβει ένα κομμάτι σαν αυτό που λέμε την ατομική του ευθύνη και να δει πώς μπορεί να διεκπεραιώσει αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Τώρα, αν αυτό το πράγμα, αυτή η αθλητική... Όχι, άλλο σας ρωτάει. Άλλο σας ρώτησε, τώρα να το διευθυνήσω, με συγχωρείτε. Σας ρώτησε αν, κατά τη γνώμη σας, υπάρχει κίνδυνος όταν τα παιδιά πάνε στο ανοιχτό ποδόσφαιρο. Αυτό δεν ρώτησες, με συγχωρείς, που παρεμβαίνω για να το διευκρινίσω. Αυτό απαντούσα και εγώ. Εντάξει. Ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αναστείλεις 100%. Πρέπει όμως να γνωρίζεις ότι έχει και αυτό ένα ρίσκο. Γιατί στο ρίσκο αυτό μέσα δεν είναι μόνο το παιδί, είναι και ο ενήλικας πολλές φορές που το συνοδεύει. Ο οποίος είναι εκεί και κάθεται και περιμένει. Δηλαδή, δεν κύριε Λουκίδη, να το ρωτήσω πολύ πιο απλά, επειδή σας εμπιστευόμαστε. Εσείς το παιδί σας θα το στέλνετε στις ανοιχτές δραστηριότητες μαζί με στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο τένις? Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο να το απαντήσει κανείς εύκολα αυτό το πράγμα, γιατί και το παιδί είναι παιδί, θέλει, και ειδικά μα είναι ένα μικρό παιδί, θέλει και αυτό κάπου να πάει να ξεσκάσει, δεν μπορεί να το κλείνει συνέχεια μέσα. Ναι. Θα το έστελνα με την προϋπόθεση όμως ότι αυτό το πράγμα θα γινόταν με ένα πιο περιορισμένο αριθμό άθλησης. Δηλαδή, αν πήγαινα να το στείλω με άλλα 20-25 άτομα, θα μπορούσα να το στείλω με 4-5. Τι να πάει μόνος που να παίζει? Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Είναι ένα πράγμα τώρα, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το απαντήσει κανένα. Ναι, πάρα ναι, πολύ δύσκολο. 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 Ναι, δύσκολο. Όλα δύσκολα. Γιατί δεν υπάρχουν και στοιχεία που να μπορούν να συνηγορήσουν στο ναι ή όχι. Ναι. Να σας πω κάτι τώρα. Δεν υπάρχει το ναι. Στην πρώτη και το φάση όχι. Λέγαμε, αφού μπορούμε και κάνουμε χνηλάτιση, έχουμε την κατάσταση υπό έλεγχο. Τώρα που εσείς οι επιστήμονες μας λέτε ότι σε αυτούς τους αριθμούς, παιδιά, η χνηλάτιση δεν είναι δυνατή, συνεπάγεται ότι είναι πια ανεξέλεγκτη η κατάσταση? Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε. Είναι δύσκολα ελεγχόμενη. Διότι η χνηλάτιση παίζει μεγάλο ρόλο. Είχε προχθές μια πολύ ωραία δημοσίευση στο εξωτερικό το πώς γίνεται η χνηλάτιση ανάλογα με τα περιστατικά. Και έβλεπες, ας πούμε, ότι η Ταϊβάν κάνει 17 χνηλατήσεις για κάθε περιστατικό. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 1,1. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο μεγάλη διαφορά υπήρχε ακόμα και σε πολύ προηγμένες χώρες στο πολύ χαμηλό αριθμό χνηλάτησης. Και όταν τα περιστατικά αυξάνονται, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπεις στη διαδικασία και να καταφέρεις να βρεις όλο το περιβάλλον ιχνηλάτησης που είναι γύρω από ένα περιστατικό. Νομίζω ότι όταν περνάνε έναν αριθμό, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει κανείς αυτό. Κάτι τελευταίο. Πότε θα δούμε αν αυτά τα μέτρα που έχουμε λάβει τώρα αποδίδουν και δεν θα χρειαστεί να λάβουμε αυστηρότερα? Αυτό να μου επιτρέψετε να έχω μια διαφορετική γνώμη. Δεν μπορώ να πω ότι με σιγουριά ότι αυτό θα είναι το δεκαήμερο και το δεκατετραήμερο, γιατί αυτό θα εξαρτηθεί και από διάφορες άλλες παραμέτρους. Οι παράμετροι αυτοί μπορεί να είναι το σύστημα υγείας και πόσο πίεση μπορεί να νιώσει. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Προχθές η Βρετανία ανακοίνωσαν ότι ο μέσος όρος από τη στιγμή που νοσεί κάποιος και φτάνει στην εντατική μπορεί να είναι και οι 17 με 18 μέρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η νόσηση έχει σημασία, την βλέπουμε εμείς σαν αριθμό σήμερα, αλλά οι επιπλοκές της ή οι επιπτώσεις της είναι κάτι που είναι πολύ πιο μακρό. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να βάλουμε χρονικό όριο ανταπόκρισης των μέτρων. Το έχουμε ξανακάνει πολλές φορές και βλέπετε ότι δεν είμαστε πάντα μέσα στις προβλέψεις. Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Σας και εγώ. Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ για τις επισημάνσεις σας. Λοιπόν, καλημέρα στον Σπύρο Φρεμεντίτη. Καλώς τον και στον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, διότι εδώ ξεκινάει μια καινούργια περιπέτεια. Καλά είμαστε. Περιπέτεια, μεγάλη περιπέτεια. Ξεκινάει. Γεια σας, κύριε Μητρόπουλε. Με νέα μεταστήριξη, με αγωνία για την συνεργασία, με δυσμενείς προβλέψεις για την οικονομία. Ξαναγράφει το προϋπολογισμό. Έλεγα χθες το Σπύρο το Δημητρέλη στο δελτίο ειδήσεων του Open. Ουσιαστικά. Καλύτερα να τον έβλεπε. Να μάθει η ψυχή μου που τον έβλεπε. Ξαναγράφουν τον προϋπολογισμό. Δεν φταίει ο άνθρωπο. Είχαμε την πρόβλεψη. Όχι, ο Σπύρος έχει καλό. Είχαμε την πρόβλεψη, παιδιά, για το 8%.
Και ναι. Τώρα πάμε στο 10% για το 20%. Ναι. Έχουμε μια πρόβλεψη για ένα 7%. Αυτό είναι 4 δις επιβάρυνση. Ακριβώς. Και αυτό δεν είναι απλά 4 δις επιβάρυνση. Είναι αρκετός κόσμος ο οποίος δεν θα έχει την οικονομική δυνατότητα. Δεν θα είναι επιχειρήσεις σε βιώσιμη κατάσταση και δεν θα είναι και οι εργαζόμενοι. Κάπου είδα ένα πρωτοσέλιδο που διαβάσατε νωρίτερα. 50.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο, 250.000 εργαζόμενοι. Στον επισητισμό. Ακριβώς. Αυτό τα στοιχεία, γι' αυτό σας λέω ότι δηλαδή είναι απλά νούμερα αριθμών, δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έχουν δουλειά, δεν θα μπορούν να πληρώσουν υποχρεώσεις, δεν θα μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Και θα πρέπει να ζήσουν με τα 5,34 και πάλι. Δυστυχώς, ολόκληρες οικογένειες. Ακριβώς, με τα 5,34, γι' αυτό τελικώς και όσοι έχουν κάτι τις να περιμένουν να πάρουν, πρέπει να το πάρουν. Για παράδειγμα, υπάρχει αυτή η υπόθεση που είχε ανοίξει και η επιστημονική ομάδα της ΕΝΠΕ και ο καθηγητής ο κ. Μητρόπουλος θα μας το φέρει μπροστά, ότι 1,5 εκατομμύριο περίπου χαμηλό συνταξιούχοι του πρώην ΕΚΑΣ, συντάξεις αναπηρίας, χειρίας, αγρότες, δεν έχουν πάρει τα 800 ευρώ των δώρων, ενώ βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τους δικαιώνει, δεν τα έχουν πάρει και αυτοί πρέπει να κάνουν μια απλή αίτηση θεραπείας προκειμένου να τα διεκδικήσουν. Το λέω αυτό γιατί τελικώς μπαίνει το ερώτημα να διεκδικήσω το μικρό, πρέπει να το διεκδικήσω γιατί δεν θα υπάρχει το μεγάλο. Έτσι. Γιατί τα περιμένουν ακόμη αυτά, κύριε Μητρόπουλε? Γιατί τα περιμένουν ακόμα? Γιατί το δικαστήριο, κύριε Παυλόπουλε, κυρία Μητρόπουλε, όπως τα ανέλησε πολύ σωστά ο κ. Σεμεντίδης, επεδίκασε και στα 2,5 εκατομμύρια κόσμου τα δώρα. Τα δώρα του 11 μήνου είναι 800 ευρώ. 400 το δώρο Χριστουγέννων και από 200 το επίδομα Πάσχας και το επίδομα Δίας. Η κυβέρνηση αποφάσισε να καλύψει μόνο το κομμάτι των περικοπών στο 11μηνο και να μην δώσει τα δώρα. Και έτσι απέκλεισε 4 κατηγορίες της κοινωνικής κακουχίας, είπε ο κύριος Εφρεμέτητης. Ποιοι είναι? Όλοι οι πρώην δικαιούχοι του ΕΚΑΣ που κατήργησε το ΕΚΑΣ η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί δεν πήραν τίποτε, 400.000. Η δεύτερη κατηγορία από τους αγρότες μας, 600.000 συνταξιούχοι, λόγω χαμηλότητας σύνταξης, πήρανε μόνο 10.000 από τους 600.000. 9 στους 10 συνταξιούχους αναπήρους δεν πήρανε και 9 στις 10 χήρες δεν πήρανε. Γιατί το 1,5 εκατομμύριο αυτό προσδοκούσε να εφαρμοστεί η απόφαση, έτσι πιστεύουμε εμείς που χειριστήκαμε το θέμα στο Συμβούλιο Επικρατείας, να πάρουν το 800. Άρα τώρα η κυβέρνηση, τώρα που μιλάμε, για 1,5 εκατομμύριο κόσμου κροστάει το 800 και λένε, αντί να πάνε στα δικαστήρια, όπως είπε ο κ. Σφραμεντίδης, να κάνουν μια αίτηση και να πούνε, κάναμε καινούργια αίτηση, όχι αυτή που δείξαν προχθές και χαίρομαι που μεγάλες εφημερίδες στα νέα το έχουν πρωτοσέλιδο, το ένθετο, ως ένθετο, την αίτησή μας, που λέει ότι όχι μόνο αυτοί που πήραν ψαλιδισμένα, που κάναμε άλλη αίτηση προχθές, αυτοί που δεν πήραν καθόλου, επειδή παρενόμησε η κυβέρνηση και δεν τους έδωσε τα δώρα των 800 ευρώ στον καθένα, να κάνουν μια αίτηση μέχρι η κυβέρνηση να τα δώσει, κυρία Κουτροπόη και κύριε Παυλόπουλο. Ναι. Είναι μια αδικία. Ναι. Τώρα, τι έχεις σπίτι να δούμε? Τώρα έχουμε ετοιμάσει όλη αυτή τη λίστα των μέτρων στήριξης ουσιαστικά της οικονομίας και εδώ θέλουμε πάει και τη βοήθεια του καθηγητή για να τα σχολιάσουμε και να τα δούμε λίγο στην πράξη. Ουσιαστικά είναι μέτρα υποστήριξης, στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Να δούμε τη σχετική κάρτα. Για πάμε. 534 ευρώ θα πάρουν όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται πλέον σε αναστολή. Αυτό δηλαδή θα εξακολουθεί σαν ένα βασικό μέτρο για να μπορέσουν να βγουν μέσα από την περιδίνηση που οι περισσότεροι βρίσκονται. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες αναστέλλεται τη λειτουργία τους, σε αυτούς αναστέλλεται η καταβολή του ΦΠΑ για τον Νοέμβρη μέχρι και 30 Απριλίου, δηλαδή του 2021. Ναι. Το τρίτο μέτρο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Για τις επιχειρήσεις τώρα που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, αναστέλλονται και όλες οι δόσεις. Φορολογικές, ασφαλιστικές, ρυθμισμένες. Ναι. Που είναι να πληρωθούν τώρα τον Νοέμβριο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί φεύγει ένας βραχνάς, ένας καρκίνος, να το πούμε έτσι πολύ απλά, από αυτούς τους ανθρώπους. Το τέταρτο στοιχείο είναι για τους εργαζόμενους, οι οποίοι τελούν τώρα σε αναστολή σύμβασης εργασίας, ότι και για αυτούς τους ανθρώπους αναστέλλεται η πληρωμή όλων των φορολογικών οφειλών που ήταν ρυθμισμένοι για τον Νοέμβριο. Το πέμπτο στοιχείο είναι ότι εξακολουθεί να αναστέλλονται οι πληρωμές των δόσεων των τραπεζικών δανείων έως το τέλος του έτους. Θυμίζουμε όμως ότι εδώ έχουμε το μεγάλο ζήτημα του πτωχευτικού που ξεκινά από 1η του Γενάρη, σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση του 2021. Εδώ θα πρέπει να το δει και αυτό η κυβέρνηση. Γιατί αν είναι να υπάρξει μια κοινωνική αντίδραση, τέλος πάντων. Θα το δει όμως, γιατί. Ίσως θα πρέπει να το πάει πιο πέρα. Δηλαδή, αυτό είναι ένα θέμα. Λέω.
που μπορεί και πολιτικά να συζητηθεί στα τραπέζια που ανοίγουν μετά στην εκπομπή με τα πάνελ τα πολιτικά. Το επόμενο έχει να κάνει με τα επιδόματα ανεργίας. Εδώ ξέρουμε για τις παρατάσεις τις δίμηνες. Θα δοθεί παράταση δίμηνης όσους έχουν το επίδομα ανεργίας. Και πάμε στο επόμενο σημείο που έχει να κάνει με το πολύ σοβαρό θέμα της επέκτασης της τηλεργασίας. Και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό ακριβώς, τομέα. Ακριβώς τώρα, όπως το είπες. Ήταν στο 40%, θυμίζουμε, ήταν για τις κόκκινες περιοχές, θυμίζουμε την Αττική. Τώρα είναι σε όλη την επικράτεια. Στο 50% θα πάει. Και να θυμίσω ότι αυτό θα γίνει μέσω του συστήματος Εργάνη. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις. Μέχρι αύριο, νομίζω, θα εξειδικευτεί αυτό το μέτρο να μπουν στη διαδικασία να δηλώσουν το προσωπικό το οποίο θα μπει σε αναστολική. Επίσης, θα χορηγηθεί μέσα στον Εύριο. Καλό εργαλείο είναι αυτό. Πολύ σημαντικό εργαλείο. Είναι το εργαλείο που υπάρχει μια πληροφορία. Για πάμε μάλλον, να πάρουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Μητρόπουλο. Μάλλον θα ενωθεί αυτό το 4 και 5. Για να το δούμε τώρα. Το 4 και 5. Και ένα σημαντικό ποσοστό θα είναι μη επιστρεπτέο. Ναι, κύριε Μητρόπουλο. Ποια είναι η τρύπα του πακέτου, λοιπόν? Είναι η καφεστίαση. Ναι. Οι άμεσα απασχολούμενοι 330.000, οι έμεσα απασχολούμενοι 500.000, αν δεν στηριχτούν με το αναγκαστικό κλείσιμο που κάνουν, θα γεννήσει ανεργία και κοινωνική επιδήλωση. Το πακέτο έχει δύο πυλώνες, κύριε Παυλόπουλε, κυρία Κουτροπόη. Ναι. Έχει τον πυλώνα της αναστολής για τους εργαζομένους. Όταν σπρώχνει στην αναστολή μέχρι το Δεκέμβριο, για 7 μήνες όσοι μπήκαν ή για 8 ή για 6, πήρανε τους μισούς μισθούς. Με ονομαστικό μισθό 1.000 ή 1.200 ή 1.500, για 5 ή 6 ή 8 μήνες κάποιοι θα παίρνουν 5.34. Οι ίδιοι θα πάρουν μισθό δώρο. Γιατί? Γιατί με πρόσφατη ρύθμιση, την εξηγήσαμε και ο κύριος Φερμεντίτης, θα υπολογιστεί το δώρο για τους μήνες της αναστολής επί το 5.34 και έχει, όχι επί το ονομαστικού. Και το δεύτερο είναι, που αφορά επιχειρηματίες, είναι η αναστολή, το σπρόξιμο προς τα πίσω τον Απρίλιο όρων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι υγιές στο πακέτο. Πρέπει κάτι να κουρέψεις, πρέπει κάτι να περιορίσεις και πρέπει να ενισχύσεις, κύριε Παυλόπουλε και κυρία Κουτροπόη, αυτή είναι η θέση μας, αυτούς που θα πούνε 5, 6 έως 8 μήνες μέχρι το Δεκέμβριο στην αναστολή, να τους δώσεις μια ενίσχυση εισοδήματος. Θα βρεθούν. Και σκεφτείτε με ότι τέσσερις... αυτός ο εργαζόμενος μπορεί να είναι το μοναδικό μέλος της οικογένειας που εργάζεται. Και οι μακροχρόνια άνεργοι. Σε αυτό που σας είπε ο κύριος Φρεμπεντίτης, δεν υπάρχουν μακροχρόνια άνεργοι. Λέει σωστά η κυβέρνηση. Έληξε η ανεργία σου τον Σεπτέμβριο, θα πάρεις 2 μήνες ακόμα. Έληξε τον Οκτώβριο άλλους 2. Δεν υπάρχει στο πακέτο το τελευταίο η θέση για τους μακροχρόνια ανέργους. Σας θυμίζω ότι με πρόσφατα στοιχεία του ΑΕΔ, 1.030.000 για Σεπτέμβριο μήνα, 1.030.000 οι άνεργοι, 150.000 μόνο οι επιδοτούμενοι. Δηλαδή, το 10%. Οι μακροχρόνια άνεργοι ήταν και αυτοί που προς το τέλος και αυτοί εξασφάλισαν το βοήθημα. Σωστά. Στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Σωστά. Άρα λοιπόν και τώρα δεν πρέπει να τους αφήσουν έξω. Είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Έχει γκρίζες, έχει σωστά στοιχεία, κύριε Παυλόπουλε. Να μην τα λέμε. Έχει και σωστά στοιχεία. Αλλά υπάρχουν και περιοχές που πρέπει να προσεχθούν. Έχει ζώνες που πρέπει να προσεχθούν περισσότερο. Έχει και κρίζες. Καλημέρα, κύριε Μητρόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό ξεκίνημα. Το θέμα των τεκμηρίων, τα οποία του χρόνου θα φορολογηθούμε άπαντες. Σκεφτείτε αυτοί οι οποίοι για 8 μήνες, 9 μήνες έχουν πάρει τα 5.34, ότι αυτοί θα έχουν τα τεκμήρια και θα τους λένε ότι θα πρέπει να φορολογηθούν. Έχει το αύριο και να έχουμε και τα ενίκια αύριο. Γίνεται χαμός με τα ενίκια. Ο κύριος Μίχαλος έχει πάρει θέση γι' αυτό και υπό. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα. Ευχαριστούμε και τον Σπύρο τον Φερμεντίτη για το ρεπορτάζ του και τις πληροφορίες του. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε. Να δώσουμε το δώρο μας. Να δώσουμε και κάτι καλό. Ντόμο Γκρουπ, παιδιά, μέσω του Open. 20.000 ευρώ. 20 μεγάλο δώρο. Για τα πάντα όλα. Για το σπίτι, για την επιχείρηση. Ντουλάπα, κουζίνα, έπιπλα μπάνιου, πέργολες, παιδικά δωμάτια, εστιατόρια, καφέ, τα ανακαινίζετε όλα, πώς το λες, με 100%. Ελληνική ξυλία. Ελληνική ξυλία. Μέσω του 14-9-9-9. Είπαμε. Από σταθερό κινητό, στείλτε το μήνυμά σας, γράψτε όπεν, αφήστε ένα κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Μπορεί να είστε εσείς ένας από τους τυχερούς. Διάλειμμα, επιστρέφουμε. Γιάννη Σανατάκος κοντά μας με τις πληροφορίες του.
Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα από εμάς που σήμερα. Σε λίγο. Δύο του μηνός σας καλημερίζουμε. Συγγνώμη. Σε λίγο, Γιάννη Σαντάκος με πληροφορίες για το τι θα γίνει, παιδιά, με τη γυμναστική στα σχολεία, με τις δραστηριότητες των παιδιών. Τι θα κάνουμε με τα αθλητικά μας και τα υπόλοιπα, αν είναι έξω, τα μέσα κλείσανε. Ρωτάτε τα έξω, για τα ανοιχτά κολυμπητήρια, για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ. Να δούμε όλες τις πληροφορίες του Γιάννη σε λίγα λεπτά. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος είναι σε πολύ μεγάλη αβεβαιότητα και πολύ μεγάλη αγωνία. Λοιπόν, πάμε όμως πριν. Γρήγορα να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Παπαζάχο, τον σεισμολόγο, τον καθηγητή σεισμολογίας. Καλημέρα, κύριε Παπαζάχο. Καλημέρα, κύριε Παπαζάχο. Καλημέρα. Τώρα, δεν έχει γίνει ο μεγάλος μετασεισμός από ό,τι βλέπουμε. Πόσο σας ανησυχεί αυτό και αν ενεργοποιήθηκε το περιβόητο ρήγμα της Ανατολίας. Το ρήγμα της Ανατολίας, κύριε Παπαζάχο, για να ξεκινήσω από το εύκολο, είναι πολύ πιο βόρεια. Μάλιστα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία περίπτωση να έχουμε κάποιοι αποσεκείς από το συγκεκριμένο σεισμό. Δηλαδή, είναι πολύ μεγάλη απόσταση για να υπάρχει κάποια ενεργοποίηση, κάποια διέγερση. Σε σύγχρονο μετασεισμό, να εξηγήσω ότι δεν είναι ότι έχουμε βάλει κανένα στοίχημα και περιμένουμε να γίνει σόνι και καλά κάποιο ισχυρό μετασεισμό. Το θέμα είναι ότι η εμπειρία και στην περιοχή αλλά και γενικότερα από αντίστοιχου σεισμού λέει ότι η μετασεισμική ακολουθία είναι μεγάλη, έχει διάρκεια και κάνει και ισχυρού μετασεισμού. Η ανησυχία μα δεν είναι λοιπόν αν θα γίνει ο σεισμό, αλλά πώ εν τω μεταξύ δημιουργείται η ψευδέστηση τη εθνική ασφάλεια στου κατοίκου τη περιοχή. Δηλαδή, επειδή έχουν περάσει μία μισή-δύο μέρε, οι κάτοικοι να πιστέψουν, δύο μέρε να πιστέψουν ότι έχει τελειώσει το φαινόμενο, ότι είναι μικρή η μετασυσμή, δεν τρέχει τίποτα και ξαφνικά να γίνει μετά από τέσσερις μέρες ένας ισχυρός μετασυσμός, να είναι κάποιοι κάτοικοι σε σπίτια τα οποία δεν πρέπει να κατοικηθούν γιατί έχουν βλάβες, δεν έχουν ελευθερία από μηχανικό, δεν τους έχουν βεβαιώσει ότι μπορούν να μπουν και να έχουμε προβλήματα. Αυτή είναι η ανησυχία μας. Η ψευδέστηση ότι έχουμε τελειώσει. Δεν τελειώνει κανείς με ένα σεισμό 7 μέσα σε 2 και 3 μέρες, ούτε σε 1 και 2 εβδομάδες. Mm-hmm. Άρα να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί μας λέτε οι κάτοικοι, γιατί είναι ήδη επιβαρημένη η περιοχή, τα σπίτια από αυτές τις, και από τον ισχυρό μεγάλο σεισμό, αλλά και από τη μετασεισμική ακολουθία που παρατηρείται τα δύο τελευταία 24 ώρα. Τώρα, στην περιοχή δεν είχε δοθεί έτσι, τόσο μεγάλος σεισμός στο παρελθόν. Ναι, φυσικά η περιοχή είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Είναι γνωστή. Ο σεισμός στην περιοχή περιγράφεται το μείον 200 π.Χ. Το 1904 το ίδιο ρήγμα είχε ένα σεισμό 6,8 με τρεις ισχυρούς μετασεισμούς 5,8, 5,9 και 5,8. Μία μέρα, 7 μέρες και 2 μήνες μετά τον κύριο σεισμό. Το 55 νότια της Σάμα είχε ένα σεισμό 6,9 με αντίστοιχο τσουνάμι 2 μέτρα που μπήκε μέσα στη στεριά. Το 1904 ο σεισμός είχε και θύματα, είχε και τραυματίες. Πολλά κτίρια καταστραμμένα στην περιοχή. Το 1992, πρόσφατα σχετικά, πιο βόρεια, σε ένα ρήγμα στο Τόρμπαλ προς τη Μικρά Ασία, είχαμε ένα σεισμό 6,2. Αργότερα στην περιοχή του Χρυσίγκα και μια ομάδα από σεισμούς. Είναι σεισμογενής η περιοχή. Από την αρχαιότητα είναι γνωστό αυτό το θέμα. Απλά εμείς ξεχνάμε για κάποιο λόγο ότι αυτές οι περιοχές που για να σεισμούν. Ή δεν θέλουμε να θυμόμαστε. Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Δεν έχουμε τελειώσει, λέει ο κύριος Παπαζάχος. Προσοχή πάρα πολύ στους κατοίκους των περιοχών και της Σάμμου και των γύρω περιοχών και ειδικά στη Σάμμου που είναι καταπονημένα τα κτίρια να προσέχουν πάρα πολύ να μην έχουν την ψευδέστηση ότι τελείωσε. Καλημέρα στον Γιάννη Σάρτα. Καλημέρα. Γεια σου, Γιάννη. Καλώς ήρθατε. Καλό μήνα. Θα είναι καλύτερο ο Νοέμβριος από το δίκαιο του Οκτώβριου. Δεν ξέρω. Θα βάλουμε κανένα στοίχημα. Δεν ξέρω. Αισιοδοξός. Πολύ. Θα είναι όλα διαφορετικά. Όλα. Τους τελευταίους δύο μήνες, δηλαδή, πάμε για μεγάλη ρελάνς. Δηλαδή, θα είμαστε... Πάμε για rebound. Όλα θα αλλάξουν, έτσι. Πάμε για rebound. Μάλιστα, λοιπόν, μεγάλα ερωτήματα, τι θα γίνει με τις... Έχονται σοριδών τα μηνύματα. Ναι. Με τις δραστηριότητες των παιδιών. Τι θα γίνει με τη γυμναστική στα σχολεία, έξω στο προαύριο. Γιατί είπαμε, τα γυμναστήρια κλείσανε. Τα υπόλοιπα. Μεγάλο θέμα είναι τι θα γίνει με τις παιδικές χαρές, θέλω να σας πω επίσης. Μάλιστα. Όπου και εκεί είναι ένα θέμα, είναι με ένα ανοιχτός ο χώρος, αλλά είναι και εστία συνωστισμού. Έτσι. Mm. Άμα πάνε οι μαμάδες και οι μπαμπάδες με τα παιδιά τους, ξαφνικά γίνεται ένα πάρτι συσσαγωγικά. Έτσι. Πρώτον, να πούμε ότι σήμερα θα δοθούν διευκρινήσεις. Από τον κύριο Χαρδαλιά. Με νέα συνέντευξη τύπου από την πολιτική προστασία του κύριου Χαρδαλιά, διότι είναι πάρα πολλά και ποικίλα τα ερωτήματα, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει και μια κατηγορία μόνος του είναι ο καθένας. Ναι. Και έχει πάρα πολλές υποκατηγορίες, στις οποίες πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις. Άρα ο κύριος Χαρδαλιάς με ένα μέλος της Επιτροπής θα μας ανακοινώσει όλα αυτά. Θα μας εξηγήσουν τι ακριβώς γίνεται. Βεβαίως, προσέξτε, για να είμαστε απόλυτος ειλικρινείς. Όλα αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Είναι προφανές ότι κάποιοι δεν θα καταλάβουν. Κάποιες διευκρινήσεις δεν θα είναι απόλυτα καθαρές.
Στην εφαρμογή θα βρούμε την άκρη και σε αυτό το θέμα. Μην περιμένουμε ότι θα βγει ένα χαρτί και όλα θα λειτουργήσουν αυτοματοποιημένα, έτσι, μην το ελαφούμε. Η γενική αρχή είναι ότι ό,τι είναι σε κλειστό χώρο, στην πραγματικότητα στις κόκκινες περιοχές απαγορεύεται. Μάλιστα. Είτε λέγεται γυμναστήριο, είτε λέγεται κολυμπητήριο, είτε λέγεται γυμναστική μόνο σου. Ναι. Εκτός αν το κλείσει όλο το γυμναστήριο και πας μόνο σου. Μάλιστα. Λέω παράδειγμα τώρα. Ναι. Αλλά αν ο γυμναστής, αν το γυμναστήριο βγάλει το διάδρομο έξω, αν έχει χώρο και πει: εγώ, παιδιά, έχω ένα υπόστεγο, σκεπασμένο χώρο και ο διάδρομος είναι έξω. Ναι. Μπορεί ο άνθρωπος να πάει να κάνει. Η ειδική περίπτωση είναι έξω. Μάλιστα. Θα μπορούσε να μετακομίσει τους διαδρόμους και το βράδυ για να μην τους κλέψουν, να τους ξαναβάλει μέσα. Ό,τι ναι, θέλει ό,τι, να κάνει. Ναι. Ό,τι μπορεί ο άνθρωπος. Ακριβώς, να πηγαίνει έξω να γυμνάζεται κάποιος. Ό,τι είναι όμως σε κλειστό χώρο, είτε λέγεται αυτό για να τα πω με συγκεκριμένα, μπάσκετ, είτε λέγεται κολύμβηση, είτε λέγεται καράτε. Βόλεϊ, ναι. Είτε λέγεται πολεμικές τέχνες, απαγορεύεται στις κόκκινες περιοχές. Ένα. Δύο. Περιμένουν τα σχολεία διευκρίνηση για το αν οι αθλητικές δραστηριότητες εντός σχολείου ναι. θα επιτρέπονται ή δεν θα επιτρέπονται. Μάλιστα. Διότι ουσιαστικά είναι αυτό που επιτρέπεται έξω να μην επιτρέπεται μέσα. Ναι. Άρα, αν η γυμναστική των παιδιών, επίσης υπάρχουν σχολεία που επιλέγεις τι θα κάνεις. Έτσι δεν είναι. Ναι. Επιλέγεις μπάσκετ, επιλέγεις ποδόσφαιρο, επιλέγεις τένις. Όπως επίσης δόθηκε χθες το πράσινο φως, μετέδωσε εκτάκτωση η Γεωργία Ελαγού στο δελτίο μας ότι. Πλέον θα υπάρχουν διαλύματα μάσκας για τους μαθητές, ολιγόλεπτα μαθήματα μάσκας, για να παίρνουν ανάσα τα παιδιά, κατ' επιλογή του δασκάλου. Δηλαδή, όταν ο δάσκαλος κρίνει ότι τα παιδιά είναι έξω, είναι λίγα, είναι σε απόσταση, δεν μπορεί να τους λέει να βγάλουν λίγο τη μασκούλα τους, να παίρνουν μια ανάσα για λίγα λεπτά και να την ξαναφοράνε. Για να μην είναι στο 8ωρο μέσα 7ωρο με τις μάσκες όλη την ώρα. Με ειδοποιούν εδώ, γιατί είναι μια διαδραστική. Ναι, βεβαίως. Ότι και οι παιδικές χαρές θα κλείσουν. Και οι παιδικές χαρές κλείνουν. Και οι παιδότοποι κλείνουν. Και οι παιδότοποι ανοιχτοί κλείνουν. Και οι ανοιχτοί. Μάλιστα. Ναι, διότι είναι πηγή συνωστισμού. Αν πάμε εμείς οι τρεις και άλλοι τρεις, έξι και τα παιδιά μας, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα υπαίθριο πάρτι. Ακριβώς. Ναι. Αυτή είναι η εικόνα. Σε γενικές γραμμές το λέω για να μπορεί να γίνει εύληπτο από όλους. Ό,τι είναι σε κλειστό χώρο δεν θα γίνεται από αύριο στις 6 το απόγευμα. Μάλιστα. Άρα 6 το πρωί. Μάλιστα. Μεγάλο θέμα για την κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι οι πληροφορίες μου λένε ότι στο τραπέζι είναι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, μήπως πάει και γενικό lockdown η πόλη. Όταν λέμε γενικό lockdown, θυμίζω πέρσι την άνοιξη, μόνο η Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Δηλαδή, τέλος στην οικονομική δραστηριότητα, τέλος στην κυκλοφορία. Να πάμε με SMS δηλαδή στη Θεσσαλονίκη. SMS και υποχρεωτικό και μόνο οι έκτακτες περιστάσεις να μπορούν να κυκλοφορούν στον δρόμο. Τους έχει ανησυχήσει πάρα πολύ. Τους έχει ανησυχήσει η αναλογία ελέγχων κρουσμάτων. Δηλαδή, μιλάμε σε επίπεδο, το είπε και ο κ. Βενιζέλος αυτό. Ότι είναι χειρότερα από την Αθήνα. Ανάλογα, βέβαια, ναι, αυτό λέω. Ότι ο πληθυσμός μικρότερος της Αθήνας, περισσότερα κρούσματα. Νομίζω ότι είναι θέμα εβδομάδας, αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, να πάει σε γενικό lockdown. Επίσης, αντιλαμβάνεστε, το γενικό lockdown επηρεάζει και τις μετακινήσεις. Θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλη ανάγκη για να φύγει κάποιος από τη Θεσσαλονίκη και να πάει σε κάποια άλλη πόλη της χώρας. Ναι. Διότι αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί κινδυνεύει η μετάδοση του ιού. Πάντως, αυτό σημαίνει και lockdown και στο αεροδρόμιο. Ναι. Γιάννη μου, το Σάββατο το πρωί έκανε το διάγγελμα του Μητσοτάκης, το ανέβαλε εξαιτίας του φωνικού σεισμού στη Σάμμο. Έγινε το συνωστισμού, το κάγκελο σε μπαρ, μέσω Σαββατοκύριακο. Και στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια προάστια είχαν κορονοπάρτι. Είχαμε συνηθίσει, είδαμε κορονοπάρτι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στην Αριστοτέλειο. Τώρα βλέπουμε σε μαγαζιά. Και στη Θεσσαλονίκη στα Λαδάδικα που είχαμε τα κορονοπάρτι την περασμένη εβδομάδα. Βλέπουμε τώρα και τα πλάνα από το κορονοπάρτι που είχαμε, παιδιά, χθες. Με κάλεσμα κανονικό. Στην Αθήνα. Με SMS, ελάτε παιδιά, ανοίγουμε. Κανονικό κάλεσμα πάρτι από επιχειρηματίες και παρέες σε κλειστά μαγαζιά, έτσι. Στο παραπέντε των νέων μέτρων όπως γράφουμε και στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια προάστια. Ναι. Αυτά είναι χθεσινοβραδινά τα πλάνα. Ναι. Ενώ είμαστε όλοι σε έναν πανικό για το τι μέλγενέστε, έχει χωριστεί η χώρα στα δύο. Προσπαθούμε να σώσουμε τις κίτρινες περιοχές και να δούμε πώς θα ελέγξουμε την κατάσταση στις κόκκινες περιοχές, στη Βόρεια Ελλάδα και στην Αττική. Έχεις αυτές τις εικόνες. Βλέπουμε στην Αθήνα να συμβαίνουν αυτά στο κέντρο της πόλης. Αυτός ο άνθρωπος που είχε τον μπαρ. Μη ελεγχόμενο. Θα έχεις πάλι εισαγγελική παρέμβαση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ωραίο μπαρ, μάλιστα, να σου πω. Δηλαδή, ωραίο μπαρ. Αυτός ο άνθρωπος από αύριο.
κινδυνεύει με αυτοφόρο, έτσι. Το καταλαβαίνουμε αυτό όλοι. Ναι. Έτσι. Είναι προφανές. Γιατί δεν θα συλληφθώ, δεν και καλά, εγώ που θα πάω, που είμαι ανεύθυνος, αλλά θα φύγω. Ναι. Αυτός όμως που θα μου ανοίξει την πόρτα να πάω και θα μου σερβίρει το ποτό, εμένα και σε άλλους 500, θα συλληφθεί. Στα πλάνα που δείξαμε στη Θεσσαλονίκη, είχαμε μετά εισαγγελική παρέμβαση στα μαγαζιά στα Λαδάδικα. Το ίδιο θεωρώ και θεωρώ ότι θα γίνει και εδώ σήμερα. Και δεν σε αυτά πια τα μαγαζιά. Δεν νομίζω τώρα ότι υπάρχει πια εισαγγελική παρέμβαση. Αν γίνει αυτό από αύριο το βράδυ. Για τα χθεσινά, λέω. Ναι, ναι. Γιατί και χθες απαγορευόταν αυτό το πράγμα που έγινε. Προφανώς, και νομίζω ότι αυτά τα πλάνα θα μαζητηθούν, γιατί είναι πλάνα που κατέγραψε η κάμερα του Όπεν, που είναι δικά μας πλάνα, έτσι. Θα ζητηθεί το υλικό αυτό. Και θα επιληφθούν οι αρχές. Να πει όποιος συντάκτης έχει πάει, ποιο είναι το μαγαζί και να πει. Ακριβώς. Ναι, απλά τα πλάνα είναι το αποδεικτικό. Ξέρεις, γιατί ζητάνε τα πλάνα. Πάντως είναι σε πολύ κεντρικό σημείο της Αθήνας, με πάρα πολλή αστυνομία, Γιάννη. Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Λες ότι κάποιος θα το είδε. Σωστό. Ότι δεν έγινε τίποτα. Δεν ακούγεται σε πέντε γειτονιές τώρα το μα για όνομα του Θεού τώρα. Αλλά να σου πω κάτι. Όποιος συντάκτης έχει πάει, ένα όνομα να πει ότι είναι του κ. Χαραντάκου Ιωάννη, να πάει και να περάσει τη διαπόθεσή του από το αστυνομικό τμήμα. Γιατί δεν πήραν. Είναι δολοφονία αυτή. Καλά τώρα. Προφανώς. Γιατί δεν πήραν τα μέτρα ένα μήνα πριν, μπορείς να μου εξηγήσεις. Αυτό είναι το. Γιατί δεν πήραμε τα μέτρα, ρε παιδιά. Έστω τη μάσκα. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Πια δεν υπάρχει. Η απάντηση είναι. Η εύκολη απάντηση είναι ότι φοβήθηκαν το θέμα της οικονομίας. Θεωρούν ότι θα είναι σίγουρα διψήφια. Θα μου πεις τι συζητάμε τώρα. Αυτό ήταν η σκέψη η αρχική στην κυβέρνηση, γι' αυτό καθυστέρησαν και πράγματι έχει δίκιο ο Άκης ότι υπάρχει καθυστέρηση σε αυτό το πράγμα. Όσο ταχύτατα και προληπτικά κινήθηκε η κυβέρνηση στην πρώτη φάση της πανδημίας, τώρα καθυστέρησε. Και γι' αυτό η απάντηση είναι ότι φοβήθηκαν ότι η οικονομία πάνω που. Ότι θα χάσουν ουσιαστικά την ανάκαμψη του 21. Να σας το πω. Και θεώρησαν, πίστεψαν ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό που λέμε η πιστή τήρηση των μέτρων. Αλλά όπως είδαμε και με τα πλάνα πριν από λίγο, δεν υπήρχε αυτό το θέμα. Όταν εδώ ανακοινώνεις τα νέα μέτρα την Παρασκευή και το Σάββατο γίνει αυτό το πράγμα. Η ουσία λοιπόν είναι ότι υπήρχε αυτή η καθυστέρηση και λοιμοξιολόγοι το έχουν παραδεχθεί αυτό και μέλη της κυβέρνησης το έχουν παραδεχθεί. Η ουσία είναι, η απάντηση είναι ότι έπαιξαν έστω για ένα μήνα το χαρτί της πιστής στήρησης των μέτρων. Δεν τους βγήκε. Για να σώσουν την παρτίδα. Δεν θα τους βγει. Δεν θα τους βγει. Και θα δείτε ότι θα πάμε πια σε μεγαλύτερη αστυνόμευση επιτήρηση των μέτρων. Θυμηθείτε με, από αύριο τη νύχτα θα κυκλοφορούν περισσότεροι αστυνομικοί από τις πολίτες. Δεν το λέω με το δημοκρατικό. Πάντως αστυνόμευση. Αλλά θα υπάρχει επιτήρηση πολύ σοβαρή. Μάλιστα. Ναι. Αυτή την εντολή έχουν οι αστυνομικοί τουλάχιστον από τον κύριο Ξοχοίδη, ο οποίος είναι συνεννόηση με τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι, την ίδια ώρα είδαμε και τα πλάνα πάλι με συνωστισμό σε αστικές συγκοινωνίες. Παρότι. Βγαίνουν 100 λεωφορεία σήμερα. Να το πούμε σήμερα, μακάρι να βγουν, να λειτουργήσουν. Θα ενισχυθούν συγκεκριμένες γραμμές. 200 νομίζω από το Σεπτέμβριο και μετά. Εντάξει. Συγκεκριμένες γραμμές, αλλά και πάλι ακόμη παραμένει αυτό το μεγάλο αγκάθι και το μεγάλο πρόβλημα, γιατί ο κόσμος πρέπει να πάει στη δουλειά του. Αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει. Αυτό δεν είναι ότι θέλω να πάω να διασκεδάσω. Πρέπει να πάω στη δουλειά μου. Δεν εσύ έχω άλλο τρόπο να πάω στη δουλειά μου. Να αποφύγεις τώρα να πας στον κλέαρχο. Πριν από αυτό, να δούμε μια φράση αν μπορώ να πω. Μια φράση, ένα ξεχωριστό κεφάλαιο είναι, πρέπει να το πω. Επειδή θα χτυπηθεί πάρα πολύ ο πολιτισμός αυτή την περίοδο. Ήδη πολλοί καλλιτέχνες, ηθοποιοί και τραγουδιστές και άλλοι έχουν ένα λογικοφανές ερώτημα ότι γιατί να κολλάει στα θέατρα ο ιός και να μην κολλάει στις εκκλησίες. Εκεί όμως και από την πλευρά των καλλιτεχνών και από την πλευρά των ανθρώπων του πολιτισμού θα πρέπει να είναι λίγο πιο επιεικοί στις κρίσεις τους, διότι είναι μια πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Ναι. Και τα θέατρα, εν πάση περιπτώσει, αν θα πρέπει να λειτουργήσουν, θα πρέπει να λειτουργήσουν με μισή αίθουσα γεμάτη, για να μην πω η Ειρήνα ή λέει 9 άτομα στις εκκλησίες. Αντί να φορούν μάσκα και οι ιερείς. Θέλω να πω ότι στο θέατρο δεν μπορούν να πάνε μόνο 9 άτομα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα θέατρο με 9 άτομα. Πραγματικότητα δεν λειτουργεί. Δεν φτάνουν τα χρήματα για να πληρωθεί το προσωπικό η παραγωγή, και τα έξοδα λειτουργία και τα λοιπά. Βεβαίως. Στον κλέαρχο. Αντί να φοράνε μάσκα και οι ιερείς. Καλά. Γιατί ο Μητροπολίτη Θεόκλητο είδε στην επαφέτσι και λέει με τώρα εγώ δεν κόλλησα, λέει, τον κορονοϊό σε τόπο λατρεία. Νομίζω έβαλε μάσκα και το είπε. Κάνω λάθος. Λοιπόν, κλέαρχε, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, με ήπιες καιρικές συνθήκες ξεκινάει η εβδομάδα και αρκετό κρύο. Βροχές θα έχουμε από Τετάρτη και μετά, κυρίως στα ανατολικά κοινότητα. Αλλά όχι έντονα φαινόμενα. Αλλά όχι μας έντονα είπες. Φαινόμενα. Πολύ ζωστά τώρα, γιατί θα πρόκειται για καιρό βορείου ρεύματος. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν να δούμε την εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου, όπου παρατηρούμε ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχουμε απουσία
νεφικών συστημάτων. Παρ' όλα αυτά όμως, νεφικές μάζες από τα Βόρεια Βαλκάνια σιγά σιγά μετατοπίζονται προς τα νότια και έτσι λοιπόν θα έχουμε ένα πέρασμα από συννεφιές από το μεσημέρι απόγευμα και μετά και από τα Βόρεια προς τα νότια. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά στους επόμενους μας χάρτες. Για σήμερα λοιπόν Δευτέρα, ηλιοφάνεια θα επικρατεί μέχρι και το μεσημέρι σε ολόκληρη τη χώρα. Στη συνέχεια θα έχουμε λίγες τοπικές συννεφιές, κυρίως στα επιρροτικά, από τα βόρεια προς τα νότια δήματα, όπως είπαμε λοιπόν και προηγουμένως. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με μέτριες και προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο ισχυρές εντάσεις. Για λίγο θα επικρατήσει μέτριος νοτιάς στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι, κοντά στους 20 με 23 βαθμούς, στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Κάνει όμως πολύ κρύο τώρα νωρίς το πρωί. Πάμε τώρα να δούμε για την περιοχή της Αττικής, όπου σήμερα θα κυριαρχεί η ηλιοφάνεια, με λίγες όμως αραιές συννεφιές από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι εδώ στο Σαρονικό θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με μέτριες εντάσεις. Θα επιμείνει το βορειαδάκι στα ανατολικά τμήματα με εντάσεις στα 4 τοπικά ακόμη και 5 μποφόρ. Και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Είμαστε κοντά στους 12 αυτή τη στιγμή. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, εδώ περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια, όμως και εδώ θα έχουμε ένα πέρασμα από αραιές συννεφιές προς το μεσημέρι απόγευμα. Εδώ οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις στα 3 τοπικά ακόμη και 4 μποφόρ και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Αρκετό το κρύο όμως και εδώ τώρα νωρίς το πρωί. Ανατολικότερα τώρα προς την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και εδώ περιμένουμε ήπιες καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές συννεφιές προς το απόγευμα. Μεταβλητών διευθύνσεων οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο με μέτριες εντάσεις και ο υδράργυρος κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου. Βλέπετε και εδώ χαρακτηριστικά αργά το μεσημέρι. Όμως τώρα έχουμε μονοψήφιες θερμοκρασιακές τιμές σε αρκετές περιοχές. Προς το νότιο-νοτιοανατολικό Αιγαίο δεν περιμένουμε συννεφιές, θα κυριαρχεί ηλιοφάνεια μέχρι και το τέλος της ημέρας. Παραμένει το βορειοδυτικό ρεύμα προς τον νοτιοανατολικό Αιγαίο με μέτρες και τοπικά ισχυρές εντάσεις και ο υδράργυρος στους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου. Σε ό,τι αφορά τώρα την εξέλιξη, θα δούμε στους κάρτες των βαρομετρικών συστημάτων ότι θα εσχηματιστεί ένας εμποδιστής, ο μέγα εμποδιστής, όπως λέμε στη μετρολογία στην κεντρική Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι τα βαρομετρικά χαμηλά από τα δυτικά προς τα ανατολικά δεν θα μπορούν να μετατοπίζονται και έτσι λοιπόν αναμένουμε ο καιρός, ο άσχημος καιρός, ο κακός καιρός να μας έρχεται από τη βόρεια-βόρειο-ανατολική Ευρώπη, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά στους δέκτες σας. Έτσι λοιπόν, όπως θα δούμε τώρα και στους τελευταίους μας χάρτες με τις βροχοπτώσεις, περιμένουμε βροχοπτώσεις από Τετάρτη και μετά, κυρίως όμως στα ανατολικά προσύνεμα, όπως λέμε στη μετρολογία, δηλαδή από την οροσειρά της Σμύρνης και πιο ανατολικά, Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο και Βόρεια Κρήτη. Και οι βροχές αυτές θα είναι περισσότερες κυρίως το διήμερο Σάββατο και Κυριακή, συνοδεία βοριάδων και σχετικά χαμηλών θερμοκρασιακών τιμών. Ιδιαίτερα τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα κάνει αρκετό κρύο. Κλειάρχη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Κλειάρχη. Είναι ο Μέγα εμποδιστή, συγγνώμη. Είναι ο Μέγα. Είναι ο Ωμέγα. 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 Ωμέγα σχηματισμό. Όχι Ωμέγα. Ωμέγα. Ο Μέγα εμποδιστή. Ναι, ναι, ναι. Αν τα λέει έτσι περίεργα, μπορεί να μα προβληματίζει. Ναι, αλλά βλέπω ότι δεν έχει προσέξει το μάθημα. Τον ρώτησα νωρίτερα και σε περίμενα να βάλω. Δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι δίκαιο. Γιατί μα είπα Ωμέγα εμποδιστή και δεν το καταλάβαμε. Άρα το ρωτήσαμε. Ήταν παγίδα. Εμεί τα λέμε Ωμέγα εμποδιστή. Πάμε, πάμε, παιδιά, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε και αποφάσει για τα πανεπιστήμια. Ακριβώ γι' αυτό. Θα συζητήσουμε και αυτό. Θα βγουν αποφάσεις σήμερα, έχουμε ρεπορτάζ, μπορούμε να το πούμε μετά. Έτσι, γιατί ήταν φοβερό αυτό που σημαίνει. Να δώσουμε γρήγορα, γρήγορα το διαγωνισμό μας από την Domo Group με προϊόντα αξίας 20.000 ευρώ. Μέσω του είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός στον κλάδο των κατασκευών που έχει γίνει ποτέ. Πανελλαδικό το δώρο, το διεκδικείτε από ολόκληρη την επικράτεια και συμμετέχετε. Αφορά σε κουζίνες, σε ντουλάπια, σε έπιπλα μπάνιου, πέργολες, παιδικά δωμάτια, ανακαινήσεις στα εστιατόρια, στα καφέ, στα καταστήματά σας, στις επιχειρήσεις σας. Μέσω του 14999 από την Domo Group. Τηλεφωνείτε από σταθερό ή κινητό ή στέλνετε μήνυμα open κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Διάλειμμα και έπεισε. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πολύ, καλημέρα. Πολύ καλημέρα σε όλους. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και πάρα πολλές οι αντιδράσεις για τα μέτρα που άργησαν, για τα μέτρα που δεν ήρθαν όταν έπρεπε. Αλλά αντιδρούν και εκείνοι που δεν θέλουν τόσο πολλά μέτρα και είναι στις κατηγορίες αυτές που πλήττονται πάρα πολύ από όλη αυτή την ιστορία, κυρίως οι εργαζόμενοι στον επιστημό, οι επιχειρήσεις, έτσι, και ότι δεν φτάνουν τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί για εκείνους. Επίσης, πάρα πολύ. Τα μέτρα στήριξης. Τα μέτρα στήριξης, ναι. Επίσης, να πούμε αυτό, να επαναλάβουμε αυτό που μας έλεγε ο Γιάννης Σαραντάκος νωρίτερα, ότι περιμένουμε σήμερα νέες ανακοινώσεις για τη Θεσσαλονίκη, που δεν αποκλείεται η πόλη να οδηγηθεί σε ένα ολικό lockdown
ναι, ναι, πλέον, γιατί είναι άσχημα τα νέα από εκεί. Έχω να σας πω από αυτού ότι ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Ζέρβας, ο οποίος είχε προειδοποιήσει πράγματι πολύ νωρίτερα για το πρόβλημα που έχετε, δεν ήταν από εκείνους που είχε φυσυχάσει επειδή ήταν πολύ χαμηλός ο αριθμός των κρουσμάτων. Προσπαθεί να αποφύγει το γενικό lockdown. Θα εισηγηθεί, πληροφορούμε προς την κυβέρνηση, δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι θα εισακουστεί, να κλείνει η πόλη από τις 8 το βράδυ, έστω από τις 9, για να, και η απαγόρευση μετακινήσεων. Είναι δύο μέτρα για να αποφύγει το γενικό lockdown, γιατί η ανησυχία του αφορά και την οικονομία της πόλης, τις οικονομικές δραστηριότητες της πόλης. Έχει πληγεί ήδη σημαντικά από ναι, το πρώτο κύμα. Ναι, θα πληγεί και σημαντικότερα, αφού υπάρχουν κάποιοι αναγκέφαλοι και εξακολουθούν να κάνουν πάρτι. Θα κάνει αυτή την πρόταση στην κυβέρνηση, δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι θα σε ακουστεί, αλλά θα δώσει τη μάχη του για να αποφύγει τα χειρότερα στην οικονομία. Τώρα, φαίνεται ότι σήμερα θα έχουμε αποφάσεις και για τα πανεπιστήμια. Ναι. Με αφορμή αυτό το φοβερό περιστατικό που έγινε. Είναι αθλειότητα. Ναι. Έτσι, σε βάρος του Πρίτανη, του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Και αναρωτιέμαι, ποια κοινωνία μπορεί να ανέχεται να ανεχθεί αυτή την εικόνα. Mm. Την εικόνα ενός ακαδημαϊκού, ενός επικεφαλής, ενός ανωτάτου ιδρύματος, εκπαιδευτικού ιδρύματος, με την ταμπέλα μπροστά στο στήθος του. Να τη δούμε τη φωτογραφία, παρακαλούμε πάρα πολύ, με τον Πρίτανη. Ποια κοινωνία μπορεί να ανέχεται και ποια κοινωνία μπορεί να έχει αλλά σε αυτή την εικόνα. Ναι. Καταρχήν να σημειώσω ότι δεν είναι θέμα ιδιότητας του ανθρώπου αυτού. Δηλαδή και πριν ήταν, να μην ήταν, απλώς εκπαιδευτικός, δημοσιογράφος, οδηγός ταξί, οτιδήποτε, είναι βία, είναι αθλειότητα, δεν έχει να κάνει με τον τίτλο που έχει ο άνθρωπος αυτός. Είναι ακόμα χειρότερο ίσως το ότι αυτό συμβαίνει μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια, είναι ακόμα χειρότερο το ότι συμβαίνει από νέους ανθρώπους προφανώς. Και αυτή η αθλειότητα ελπίζουν πολύ, και εγώ μεταξύ αυτών, ότι θα λειτουργήσει ως ξυπνητήρι για κάποιους, αν όχι για όλους, για να δούμε πού πάει αυτή η ιστορία. Έτσι, που ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να φεύγει ατιμόρυτος με τέτοιου είδους αθλειότητες. Είναι ό,τι πιο εσχρό έχουμε αντικρίσει τα τελευταία χρόνια μέσα σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Ό,τι πιο εσχρό πραγματικά. Σοκάρει, πραγματικά. Σοκαριστικό. Προκαλεί οργή, αγανάκτηση, αποτροπιασμό, όλα αυτά τα συναισθήματα. Τη βλέπεις και την ξαναβλέπεις τη φωτογραφία και δεν μπορείς να το πιστέψεις ότι νέοι άνθρωποι, γιατί νεαροί ήταν, ναι. αυτοί που μπήκανε μέσα, βανδάλισαν τα πάντα. Δεν ξέρω αν είναι φοιτητές και κρέμασαν την ταμπέλα στον Πρίτανη. Μιλάμε για μια αθλειότητα και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να εντοπιστούν, να βρεθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Και χρειάζεται και η καταδίκη, ισχυρή καταδίκη. Όχι μόνο σε επίπεδο δικαστικών και αστυνομικών αρχών, αλλά και από το πολιτικό προσωπικό της χώρας, από το εκπαιδευτικό προσωπικό της χώρας. Χωρίς αστερίσκους. Χωρίς αστερίσκους και χωρίς ίσως ναι μεν αλλά. Ναι. Και επίσης εδώ φαίνεται και πόσο θρασίδηλοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Επιχείρηξη. Ναι, δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι κατάλαβαν ακριβώς όσοι το είπαν τι ήθελαν να πούν. Οι θρασίδηλοι, αυτοί οι άνθρωποι που κάνανε αυτή την ιστορία, δεν βγαίνουν ευθέως να υπερασπιστούν αν θεωρούν ότι είναι μια επαναστατική κίνηση. Κρύβονται. Mm-hmm. Ας βγουν ευθέως και να πούνε ότι εμείς το κάναμε. Ναι. Γιατί θεωρούμε Α, Β, Γ, Δ. Κρύβονται σαν να είναι κοινή κακοποίηση. Έτσι. Και αυτό ακυρώνει και το ιδεολογικό περίβλημα που παναβάλουν οι άνθρωποι αυτό. Αυτοί. Ναι, από την δράση προκάλεσε η κυρία Γκαρά, επειδή αναφέρθηκε σε αυτό, η οποία είπε ουσιαστικά ότι μας καλούν να γίνουμε καταδότες, ναι. Βάζοντας αυτή την επιχείρηξη των 100.000 ευρώ για όποιον δώσει πληροφορίες για τα άτομα αυτά. Βέβαια, είπε η ίδια, γιατί έκανε νέα ανάρτηση στο Facebook πάνω σε αυτό, ότι δεν ήταν αυτή η δήλωσή μου ακριβώς. Εγώ καταδικάζω αυτό που έγινε. Θεωρώ, ωστόσο, ότι η επιχείρηξη των 100.000 ευρώ, αυτό, με αυτό δεν συμφωνώ. Ναι. Με την επιχείρηξη. Και μόνο και όχι ότι δεν καταδικάζω το συμβάν. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν τη ρήμη του λόγου της. Δεν είναι η επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Όχι, έχουμε, η ανακοίνωση είναι ξεκάθαρη σαφής. Και ότι δεν υπηρετούνται οι ανάγκη για αλλαγές με βία. Αυτό ήταν μια πολύ ξεκάθαρη δήλωση του κόμματος Κομματικής Αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι η εν λόγω βουλευτής είτε δεν κατάλαβε ακριβώς τι ήθελε να πει εκείνη την ώρα, ή εν πάση περιπτώσει και η διευκρινιστική δήλωση δείχνει ότι εν πάση περιπτώσει το μαζεύει. Το βασικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι κρύβονται. Δεν υπάρχει κανένας ιδεολογικός μανδύας πίσω από αυτό το πράγμα. Δεν νιώθουν καν την ανάγκη να υπερασπιστούν τις πράξεις τους. Άρα, σαν κοινοί κακοποιοί, κρύβονται και περιμένουν να γλιτώσουν μέσα από την ανωνυμία τους. Σήμερα, λοιπόν, για να πάμε στο σήμερα. Τι περιμένουμε σήμερα. Σήμερα έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού μαζί με δύο υπουργούς, τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κ. Ξοχοίδη, και την Υπουργό Παιδείας, την κ. Νίκη Κεραμέως, και όλους τους Πριτάνες της χώρας.
Το μήνυμα που θα εκπέμψει ο Πρωθυπουργός σε πολιτικό επίπεδο είναι καμία ανοχή στη βία, ειδικά μέσα στα πανεπιστήμια. Σε πρακτικό επίπεδο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα καθιερωθεί κάρτα εισόδου στα πανεπιστήμια. Δηλαδή, θα ξέρουν ανά πάσα στιγμή ποιος είναι μέσα στο χώρο, στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ποιος δεν είναι, τι ώρα μπαίνουν, τι ώρα φεύγουν. Και αυτό είναι ένα μέτρο. Μην ακούσουμε πάλι περί δημοκρατικής ευαισθησίας. Είναι σωστό μέτρο να ξέρουν ότι όταν θα γίνουν κάποια επεισόδια, αν ποτέ ξαναγίνουν, ότι ο Παυλόπουλος και ο Σαραντάκος ήταν μέσα εκείνη την ώρα. Θα υπάρχει μια ηλεκτρονική κάρτα, όπως συμβαίνει σε πολλές εταιρείες, σε είχε πολλά κτίρια. Είχε ακουστεί στο παρελθόν και δεν είχε εφαρμοστεί, ναι, ακριβώς για τα προσωπικά δεδομένα, όπως λέγανε. Του δεν θέλω να ξέρουν πότε μπαίνω και πότε βγαίνω. Ωραία. Εσύ στη δουλειά σου, γιατί δεν είσαι λιγότερο ευαίσθητη, εσύ που ξέρει η εταιρεία. Ναι, η απάντηση σε αυτό είναι ότι πληρώνεσαι είτε είσαι στο δημόσιο υπάλληλο, άρα πρέπει να φαίνεται πότε μπαίνεις και πότε βγαίνεις για να πληρώνεσαι. Γιατί? Και στον ιδιωτικό τομέα για την ιδιωτική επιχείρηση. Αυτή τη στιγμή ο προϊόντα που μπορεί και πάλι να προκύψει και να συζητάμε. Η δημοκρατία θα κερδίσει και όλε. Ναι, ναι. Η διοίκηση της εταιρείας σου, εσένα, ξέρει ότι αυτή τη στιγμή είσαι εδώ. Όχι γιατί ναι, σε ναι, βλέπει, ναι, ναι, γιατί έχεις χτυπήσει κάρτα. Ναι. Εσύ είσαι πολίτης, αν θέλεις, άλλης κατηγορίας από τον αυτό που δουλεύει στο πανεπιστήμιο. Ναι. Δεν γίνεται έτσι. Πάντως, παιδιά, αν δεν επικρατούσε η κατάσταση που επικρατεί, αν δεν είχαμε φτάσει σε αυτά τα σημεία, δεν θα χρειαζόταν να συζητάμε για αυτά τα μέτρα. Είναι προφανές ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Φάνη. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει κανένα φρένο. Ναι. Είναι προφανές ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο και να πρέπει να λυθούμε. Επίσης, το δεύτερο. Αλλιώς, αν η πολιτεία αδρανήσει και το παρακολουθεί ως θεατής αυτό το πράγμα. Μαύριο θα έχουμε. Δεν έχει λόγο να λέει. Άρα, μας λέει ο Γιάννης. Κίνδυνο ζωής. Λοιπόν. Ανθρώπου. Λοιπόν. Αν αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, είχε πρόβλημα στην καρδιά του, θα μπορούσε να είχε μείνει. Ναι. Εκεί, ισχύει. Ισχύει. Λοιπόν. Μας λες λοιπόν κάρτα εισόδου. Κάρτα εισόδου είναι το ένα, το οποίο θα καθιερωθεί με απόφαση κυβέρνησης. Δεύτερον, θα υπάρξει είτε ιδιωτική, κατά πάσα πιθανότητα, ιδιωτική εταιρεία φύλαξης των πανεπιστημίων. Διότι η αστυνομία από ένα σημείο και μετά τι να πρωτοκάνει. Να κυνηγάει αυτούς που δεν φοράνε μάσκα, τους δολοφόνους, τους βιαστές. Τι να πρωτοκάνει, να είναι στα γήπεδα όταν είχαμε κόσμο. Μπορεί να υπάρξει λοιπόν ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης με ευθύνη και χρήματα των πανεπιστημίων, έχουν δικό τους προϋπολογισμό τα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Και το τρίτο, το οποίο εγώ το θεωρώ πολύ κρίσιμο, είναι να δοθεί το μήνυμα στους Πριτάνης να μην φοβούνται. Δηλαδή, μέχρι τώρα δύσκολο. Όλα αυτά τα προβλήματα. Ναι, αλλά πρόσεξε, όταν είσαι Πριτάνης, όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία να αναλάβεις το αξίωμα, έχεις και ευθύνες. Αν φοβάσαι, μην το κάνεις. Άσε από κάποιον που δεν φοβάται να το κάνει. Ναι. Εδώ υπάρχει. Πρίτανης Παρδακίνης. Μην το κάνεις. Όχι, όχι πολέμαχος. Είναι πολεμιζόνη. Ναι, αλλά ξέρεις όμως ότι θα έχεις και αυτά. Και η πολιτεία έχει δώσει τη δυνατότητα στους Πριτάνης να καλούν την αστυνομία. Με αφορμή την άσκηση ασύλου. Φοβάται τώρα ο άνθρωπος. Ναι, μην το κάνεις. Γιατί σου λέει θα έρθουν στο σπίτι μου μετά. Άσε να πάει άλλος. Πού δεν φοβάται. Διότι από μια άλλη μεριά δεν μπορεί να περιμένει και η πολιτεία τι να κάνει. Να έχει δύο δημιουργίες στον μάτι σε κάθε πανεπιστήμιο. Δεν γίνεται αυτό. Δεν το θέλουμε αυτό. Μπράβο, δεν το θέλουμε αυτό και δεν πρέπει να γίνει αυτό. Από την άλλη μεριά και ο Πριτάνης έχει την ευθύνη όταν βλέπει παράνομες πράξεις μέσα στο ίδρυμά του να παίρνει τηλέφωνο. Αν φοβάται ότι δεν πρέπει να πάρει τηλέφωνο γιατί θα του βρέσουν σπίτι όπως πολύ λογικά λες, ας αφήσει κάποιον άλλο να κάνει δουλειά. Θέλω να πω ότι από τη μία μεριά η πολιτεία δίνει τα όπλα στους Πριτάνης να αμυνθούν. Άμα δεν τα χρησιμοποιεί και ο Πρίτανης στα όπλα, τι να κάνει η πολιτεία άλλο. Ναι. Νομίζω ότι αυτά τα τρία είναι τα μηνύματα, πέραν του πολιτικού μηνύματος καταδίκης τέτοιων φαινομένων. Δεν φτάνει θα αυτό, είναι, πρέπει να λυθούν. Ακριβώς. Τα δύο μέτρα σου είπα είναι τα πρακτικά κάρτα εισόδου, φύλαξη χώρων, πανεπιστημιακών χώρων. Και το τρίτο, το μήνυμα της ασφάλειας του Πριτάνης, ότι κάνετε τη δουλειά σας, πάρετε τηλέφωνο την αστυνομία όταν βλέπετε παράνομες πράξεις να εξελίσσονται. Μάλιστα. Στο χώρο σας. Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν. Λοιπόν, τώρα, περιμένουμε να σας πω λίγο, επειδή έχω στα χέρια μου τώρα το χάρτη μέτρων υγειονομικής ασφάλειας για την προστασία από τη λίμωξη COVID, τι θα ανακοινωθεί δηλαδή. Βλέπω ότι και για γήπεδα ποδοσφαίρου, τα ανοιχτά, τα 5x5 κτλ. Έχουμε όλα τα στοιχεία. Αν να τα συγκεντρώσω μετά να σας τα δώσω, θα είναι ανοιχτά. Θα είναι ανοιχτά. Λοιπόν, ανοιχτά γήπεδα, καλαθοσφαίρης, πετοσφαίρης, χειροσφαίρηση, στάδια στίβου, όλες οι ανοιχτές εγκαταστάσεις, κολυμβητήρια κτλ. Ανοιχτά. Αλλά είναι ανάλογα με τετραγωνικά και άτομα. Επειδή μάλιστα είναι πολλά, γιατί είναι ανάλογα με τα τετραγωνικά και τα άτομα, θα τα κρατήσω παραδείγματος χάρη πισίνα. Λέει, ανοιχτό κολυμβητήριο, 50 επί 25, έως 10, έως 12 άτομα αναδιαδρομή ή 120 άτομα, παραδείγματος χάρη, συνολικά. Σας δίνω ένα παράδειγμα για το ποδόσφαιρο. Λοιπόν,
ως γενική αρχή. Για πες για το ποδόσφαιρο. Για το ποδόσφαιρο, ας πούμε. Ναι. Για τα 5x5 που είναι για τα μικρά παιδιά. Μάλιστα. 5x5, 25 άτομα κατανότατο όριο εντός του γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας. Ναι. Για 11x11 διαστάσεις, 80 άτομα κατανότατο όριο. Έτσι. Ναι. Και για 7x7. 40 άτομα κατανότατο όριο. Άρα μένουν ανοιχτές ή ανοιχτές δραστηριότητες. Αυτό θέλω. Ας βάλουμε δύο κεφάλαια για να το καταλάβουμε όλοι. Ναι, αυτό που είπαμε στην αρχή. Λοιπόν. Όλα τα, οι ανοιχτές εγκαταστάσεις, ναι, ναι, μένουν ανοιχτές υπό προϋποθέσεις. Ναι. Οι κλειστές εγκαταστάσεις κλείνουν και δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση, απλά κλείνουν. Εδώ θέλω μια διευκρίνηση όμως, ναι, γιατί εδώ βλέπω κλειστά κολυμβητήρια, ναι, διαστάσεις πισίνας 50x25, ναι, έως 10 άτομα με διαδρομή. Δηλαδή, για που έχει λες, και τα κλειστά κολυμβητήρια. Μιλάς για όλη τη χώρα, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Έχω και τα κλειστά κολυμβητήρια ανοιχτά. Ναι. Αλλά ανά άτομα, μέχρι 5 άτομα να διαδρομή σε διαστάσεις 25x15, παραδείγματος χάρη. Ναι, ναι. Όμως πολλά. Ναι. Δεν μπορώ να κάτσω να τα πω όλα αυτή τη στιγμή. Όχι. Άρα, βλέπω όμως άρα, τις ανοιχτές. Ο γενικός τίτλος, ναι, είναι ότι οι αθλητικές δραστηριότητες παραμένουν ανοιχτές υπό προϋποθέσεις. Τα ανοιχτά αυτό και υπό προϋποθέσεις. Και δηλαδή, να τις τώρα, με αυστηρότερους κανόνες. Κανένας. Όταν θα πηγαίνουν οι πολίτες εκεί, θα υπάρχει ενημέρωση στην πόρτα, mm-hmm, αν μπορούν και πώς μπορούν. Με ένα τηλέφωνο δηλαδή, ναι, στις ανοιχτές δραστηριότητες. Στις κλειστές δραστηριότητες, νομίζω δεν υπάρχει κανένα τηλέφωνο, νομίζω θα είναι κλειστά. Να δώσουμε άλλη μία πληροφορία για τη Θεσσαλονίκη. Τι έλεγες χθες? Φαίνεται ότι ελήφθησαν. Συγγνώμη, τι έλεγες πριν από λίγο, με συγχωρείς πολύ, ναι, για τη Θεσσαλονίκη, ναι, ότι πιθανότατα θα πάμε σε απαγόρευση κυκλοφορίας νωρίτερα, ναι, και απαγόρευση εξόδου από την πόλη. Από την πόλη. Φαίνεται ότι αποφασίστηκε αυτό που περιέγραφε ο Γιάννης ο Σαραντάκος, ναι, και είναι καλό το ότι μας στέλνουν πληροφορίες. Μας στέλνουν πληροφορίες όση ώρα συζητάμε και δίνουμε μεταφέρουμε τις πληροφορίες. Θα αποφασιστεί, θα ανακοινωθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ και απαγόρευση εξόδου. Ναι. Αυτές είναι οι αποφάσεις για τη Θεσσαλονίκη. Αυστηρότερα μέτρα από σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Και εγώ σου προβλέπω λοιπόν ότι αν το πράγμα συνεχιστεί θα πάει συνεχτό. Δεν είναι ο τίτλος. Ο τίτλος δεν νομίζω ότι αντιπώνει το ανοιχτές οι δραστηριότητες, ξαναλέω. Ανοιχτές οι δραστηριότητες υπό προϋποθέσεις. Στα ποια, στα ανοιχτά. Στα ανοιχτά γήπεδα. Στα κλειστά, ναι, ναι, είτε κλειστά. Ναι, ναι. Στα ανοιχτά, ναι, γήπεδα λοιπόν, είτε ανοιχτές δραστηριότητες. Και, ναι, για τα κλειστά κολυμβητήρια επίσης. Αυτό που έχω εγώ εδώ μπροστά μου, η πληροφορία που μόλις μου έστειλε, είναι ότι θα είναι ανοιχτά και αυτές όμως υπό προϋποθέσεις, με πολύ λιγότερα άτομα, αναδιαστάσεις της πισίνας, ναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ωραία, αυτά. Είναι σημαντικό το ότι μας έρχονται σημαντικές πληροφορίες. Αλλά πάντως, όποιος από αύριο... Ξεκαθαρίζουν λίγο την όποιος από αύριο, ας πούμε, έχει παιδιά που πάνε να παίξουν ποδόσφαιρο, να τηλεφωνεί, να ξέρει τι γίνεται και όταν φτάνει στην πόρτα, προφανώς ο επιχειρηματίας που έχει το γήπεδο οτιδήποτε, ναι, θα πρέπει να τον ενημερώνει. Άλλωστε, οι ακαδημίες αναφέρονται σε γενικές γραμματείες. Άρα λοιπόν θα δοθούν εντολές και οδηγίες συγκεκριμένες στη διάρκεια της ημέρας. Μάλιστα. Λοιπόν. Είναι σημαντικό να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί και η πληροφορία που μας στέλνουν ότι ανακοινώνεται από σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Το κλείσιμο από τις 9 και μετά, μέτρα, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε, πού πάμε. Λοιπόν. Πάμε τώρα. Μαρία Ζαχαράκη. Δεν πάμε στη Θεσσαλονίκη πάντως. Δημήτρη Φρέσκο. Πάμε στο Δημήτρη Φρέσκο. Να δούμε τι γίνεται στη Σάμο. Να δούμε τι γίνεται στο κιτ που είχαμε φωτιά από το πρωί. Καλημέρα και στη Μαρία τη Ζαχαράκη. Καλημέρα, Μαρία μας. Καλημέρα. Έλα, Δημήτρη. Να σας δώσω μια εικόνα πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Η φωτιά έχει σβήσει. Βλέπετε περίπου 100 συγκεντρωμένους είναι οι άνθρωποι που έχουν μείνει χωρίς στέγη από ό,τι φαίνεται ως αυτή την ώρα. Βεβαίως υπάρχουν διαβεβαιώσεις από τις αρχές και από την πυροσβεστική και από την Υπουργική Μετανάστευση και Ασύλου και την αστυνομία ότι έχουν βρεθεί ήδη χώροι εντός του ΚΕΤ και θα μεταφερθούν και θα παραμείνουν εκεί. Έχει βρεθεί δηλαδή χώρος στον οποίο θα φιλοξενηθούν. Θέλω όμως τόσο να πάω σε έναν άνθρωπο, ο οποίος μένει ακριβώς δίπλα στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης εδώ στα όρια της πόλης. Είναι ο κύριος Μανώλης Μαντάς. Αυτό ακριβώς πίσω του είναι το σπίτι του. Εφάπτεται με το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης. Και κάθε φορά που υπάρχουν τέτοια πράγματα, φωτιά δηλαδή, εκείνος νιώθει ότι απειλεί τη ζωή του. Και είναι και αληθές αυτό, γιατί η φωτιά είναι δίπλα σου. Ναι, γεια σας. Ονομάζομαι Μανώλης Μαντάς. Ήμουν δάσκαλος εικαστικών και από το 2003 παραμένω εδώ μόνιμα στο νησί. Πείτε μας τι έγινε λοιπόν, το βράδυ. Η κατάσταση αυτή ξεκίνησε από τις περίπου 4 παρατέταρτο. Ακούσαμε κάτι εκρήξεις.
Δεν ήξερα ακριβώς τι πράγμα είναι, γιατί έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες μικροεκρήξεις, αλλά αυτή τη φορά ήταν πολύ πιο δυνατές. Βγαίνουμε κάποια στιγμή απ' έξω και βλέπουμε πυρκαγιά. Είχαν αρπάξει εδώ πέρα αυτά τα καταλύματα που φτιάχνουν, τα οποία είναι από νάιλον και από έφλεκτες ύλες, με αποτέλεσμα να παίρνουν φωτιά τα γκαζάκια, οι μπουκάλες υγραερίου που έχουν μέσα. Συνεχόμενες εκρήξεις. Και φοβόσουν κιόλας να πας κοντά, με την έκρηξη φύγει κανένα θράσμα και σε σκοτώσει, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όπως είναι στο σημείο αυτό που είναι όλα αυτά τα παραδείγματα, είναι ακριβώς και δίπλα. Στο κτήμα που είναι το άλλο το ρέμα. Περικυκλωμένος, με λέγατε. Περικυκλωμένος. Λοιπόν, αν από το άλλο το ρέμα, από δίπλα δηλαδή, από το κτήμα μου, από την άλλη πλευρά, βάζανε τη φωτιά, με τον αέρα που είχε, σίγουρα ο πρώτος που θα κεγόταν θα ήμουν εγώ. Έχω επισημάνει πάρα πολλές φορές να μου και το έχω πει αυτό το πράγμα, παιδιά, δεν είναι η κατάσταση αυτή. Και για θέμα πυρασφάλειας, ο διάδρομος που είναι πίσω από το κιτ, που είναι μεταξύ κτήματός μου και κιτ, που είναι 7 μέτρα, πρέπει να είναι κενός. Στο τέλος, να πούμε, υπάρχουν σκηνές, οι οποίες είναι μέχρι κατά μήκος του κτήματος μέχρι επάνω. Του ρέματος μέχρι επάνω, με αποτέλεσμα να πετάνε φαλιά στρώματα, ό,τι βρούνε παράθυρα, ό,τι βρίσκουν τα πετάνε μέσα. Αν λοιπόν πάρουν φωτιά αυτά, δεν μασώνει κανένας και με τη βλάστηση αυτή την οποία υπάρχει. Και έχω πει, σας παρακαλώ πολύ, έκκληση, γιατί να περιμένω δηλαδή ανά πάσα στιγμή πότε θα καώ. Δεν ζητάω τίποτα άλλο σαν πολίτης, ούτε μιλάω πολιτικά, ούτε τίποτα. Για ποιο λόγο λοιπόν να έχω αυτό το άγχος και να βιώνω αυτή την κατάσταση και να τρέχω τη γυναίκα μου που έχει φοβία σε νοσοκομείο και αυτά. Δεν είναι κατάσταση, είναι απελπίσεις. Τελευταίο χρόνο θυμίζω έχουμε τουλάχιστον 5 πυρκαγιές στο συγκεκριμένο χώρο υποδοχής και ταυτοποίησης. Να σας πω ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να αγνοείται, δεν υπάρχει καμία δήλωση δηλαδή από τους ανθρώπους που εγκατέλειψαν και αποχώρησαν από το χώρο ότι υπάρχει αγνοούμενος. Ωστόσο, δυνάμεις της ΕΜΑΚ με τον ειδικό σχήλο έχουν μπει μέσα και αναζητούν κάποιον έρευνα στον χώρο. Πού θα μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί? Κάποιος δεν πρόλαβε να φύγει. Θα σας πω ότι υπάρχει ήδη χώρος μέσα στο υπάρχον κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης. Υπάρχουν δηλαδή θέσεις κενές, οι οποίες θα πληρωθούν με τους 100 αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν αυτές οι 100 θέσεις, ώστε άμεσα μέχρι το μεσημέρι θα έχουν οδηγηθεί εκεί και θα έχουν βρει στέκη και βεβαίως υπηρεσίες του μετανάστευσης και ασύλου και οι κυβερνητικές οργανώσεις που είναι εδώ και δραστηριοποιούνται, ήδη θα τους χορηγούν τα πρώτα είδη ρουχισμού και ενδεχομένως ό,τι χρειαστούν. Πάμε να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη το Φρέσκο για το ρεπορτάζ του από πολύ νωρίς το πρωί. Πάμε και στη Μαρία Τσαχαράκη. Σωστά. Τώρα πάμε στην Μαρία, εκεί όπου φαίνεται ότι τα νέα δεν είναι καλά. Μαρία, διαρκώς ώρα με την ώρα ακούμε μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων του φωνικού σεισμού. Τον 6,7 Ρίχτερ έχουν ξεπεράσει πλέον και τους 70. 79 τώρα. 79. Η κατάσταση γίνεται όταν ξεκίνησε, όταν αρχίσαμε την εκπομπή, ήμασταν στα 69 άτομα. 69 συνάνθρωποι μας που είχαν χάσει τη ζωή τους. Μέσα σε μια μισή ώρα περίπου μας λες 79. Βέβαια, είχαμε και δύο καλά νέα μέσα στη νύχτα και πριν από λίγα λεπτά. Πριν από λίγα λεπτά, πρώτα απ' όλα, διασώθηκε ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο διασώθηκε, είναι ζωντανό. Μετά από 65 ώρες, βγήκε, το έβγαλαν οι διασώστες, ζωντανό. Και επίσης, βγήκε ζωντανή μέσα στη νύχτα και μια 14χρονη κοπέλα από άλλο κτίριο, τα δύο παιδιά. Και αυτή μετά από 58 ώρες βγήκε ζωντανή. Ευτυχώς ακόμα. Γεννιέται η ελπίδα, ναι, έτσι. Αλλά δυστυχώς. Ναι, ακριβώς. Και για άλλους επιζώντες. Όσο περνάνε οι ώρες, τώρα είμαστε στο τρίτο 24ωρο ήδη, όσο περνούν οι ώρες, δυστυχώς περισσότεροι είναι οι νεκροί, ο αριθμός εκεί μεγαλώνει παρά όσοι σώζονται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο των διασωστών. Βλέπουν ότι περνάνε οι ώρες, παρόλο που είναι τουλάχιστον 5.000 διασώστες έχουν συγκεντρωθεί στη Σμύρνη και δουλεύουν ακατάπαυστα. 24 ώρα, βάρδιες και παραβάρδιες. Έβλεπα το Σαββατοκύριακο που βρισκόμουν εκεί τους διασώστες μαζί με τους συγγενείς να κοιμούνται κατά χαμακά, το περιμένοντας λίγο να ξαποστάνουν και μετά να ξανασηκωθούν να συνεχίσουν το έργο, γιατί φυσικά υπάρχουν άνθρωποι μέσα σε αυτά τα κτίρια. Είναι όμως πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι ενώ δεν έπεσαν τόσες πολλές πολυκατοικίες
αιτίες, δηλαδή για μια πόλη 4 εκατομμυρίων, 4-5 εκατομμυρίων, έπεσαν συνολικά 17 κτίρια. Βέβαια, γύρω στα 500 κτίρια έχουν υποστεί ρογμές, κάποια από αυτά, ένας μεγάλος αριθμός, δεν είναι κατοικήσιμα αυτά τα σπίτια, αλλά από τα σπίτια που έπεσαν και βγαίνουν οι άνθρωποι οι νεκροί ή οι ζωντανοί, ο αριθμός των νεκρών είναι αναλογικά μεγάλος, γιατί και στον προηγούμενο σεισμό που έζησε. Ναι, Μαρία. Ανατολικά από τη Σμύρνη. Ναι. Ναι, ναι, σε ακούμε. Μου είπες κάτι, Άκη. Όχι, όχι. Διακόπηκε ο ήχος σου για δευτερόλεπτα. Α, κατάλαβα. Έλα. Σε σχέση με το προηγούμενο σεισμό που ήταν πολύ πιο ανατολικά και εκεί τα κτίρια ήταν η κατάσταση των κτιρίων πολύ χειρότερη. Δεν έπεσαν καταρχάς τόσες πολλές πολυκατοικίες και εκεί είχαμε 40 νεκρούς περίπου ανέσυραν και αν θυμάμαι καλά και λιγότερους τραυματίες. Σε μία Σμύρνη που είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη, που είναι πολύ πιο σύγχρονη πόλη, που πολλά από τα κτίρια, ακόμη και αυτό το μεγάλο το κτίριο, η εννιόροφη πολυκατοικία που έπεσε και από εκεί έχουν δυστυχώς ανασυρθεί οι περισσότεροι νεκροί, σε τέτοια κτίρια τα οποία δεν ήταν, εντάξει, ήταν 40-50 χρονών η συγκεκριμένη πολυκατοικία, αλλά οι αρχές λένε ότι οι περισσότερες από αυτές είχαν ανακαινιστεί και είχαν μπει, είχαν και αυτές τις προδιαγραφές για τους σεισμούς. Παρ' όλα αυτά, επειδή και το έδαφος, όπως μας εξήγησε και ειδικός εκεί, γιατί τον ρώτησα για να κάνουμε λίγο σύγκριση και με την Ελλάδα, γιατί τόση καταστροφή λίγα χιλιόμετρα μακριά στη Σμύρνη και λιγότερη στην Ελλάδα. Μου εξήγησε πρώτα απ' όλα ότι το έδαφος στο συγκεκριμένο σημείο ήταν πολύ πιο μαλακό, αλλά πήρε και ένα κομμάτι από τα ντουβάρια των πολυκατοικιών που έπεσαν για να μου δείξει ότι δεν είναι τόσο συμπαγές, ότι έχουν γίνει πολλά κατασκευαστικά λάθη. Είναι προφανές αυτό, Μαρία, διότι δεν έπεσε όλη η Σμύρνη. Δεν έπεσε. Το έδαφος δεν φταίει. Είναι προφανές ότι πάει να καλύψουν τις αστοχίες που καταλήγουν και στην κυβέρνηση. Έτσι. Και ο πρόεδρος Ερντογάν δεν είχε να πει τίποτα για αυτό το πράγμα. Έτσι. Τώρα, Μαρία, την ίδια ώρα υπάρχουν πολλές καταγγελίες. Καταγγελίες σε ποιον? Και είναι εντυπωσιακές καταγγελίες τώρα προς το. Τώρα θα αρχίσει και μία πολεμική, αν δεν έχει ήδη αρχίσει. Δεν είναι προφανές. Μεταξύ Δημαρχίας και κράτους. Οι Έλληνες σεισμολόγοι πάντως ξεκαθάρισαν είναι της αντιπολίτευσης ότι η Σάμος και άντεξε γιατί τα κτίρια ήταν έτσι όπως έπρεπε να ήταν δομημένα. Και ό,τι έπεσε ήταν πολύ παλιό. Φυγήρα. Ακριβώς. Στη Σμύρνη το έδαφος δεν μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό. Τώρα, Μαρία μου, θέλω να. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Γιάννης και εσύ. Σε αυτό βλέπουμε ότι οι διασώστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με το χρόνο. Λένε ειδικοί, ακριβώς. Δοκιμάζονται και οι δικές τους οι αντοχές και μας έχει στείλει ένα συγκλονιστικό βίντεο που μετέβωσε ο Γιάννης Σαφάτ. Αρκετά συγκινητικό μετά από ατέλειωτες ώρες δουλειάς. Ένας διασώστης ο οποίος είδε να βγαίνει κάποιο πτώμα μέσα από τις πολυκατοικίες που δούλευε. Ο άνθρωπος δεν άντεξε, λύγησε μπροστά. Ήμασταν εκεί βλέποντας μια τέτοια κατάσταση να περνάουν οι ώρες και ουσιαστικά να μην μπορείς να κάνεις πολύ ουσιαστικά πράγματα. Πολύ περισσότερο αυτοί οι άνθρωποι. Καλά, εμείς έτσι κι αλλιώς μεταδίδουμε απλά το τι συμβαίνει. Ναι, ναι. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που στα χέρια τους ουσιαστικά κρίνονται ζωές, κάποια στιγμή εννοείται λυγίζουν και από την κούραση και από το και από τη φόρτιση. Πολλές δεν φορές είναι όταν δεν καταφέρουν αυτό να ανασύρουν ζωντανούς κάτω από τα συντρίμια. Δεν είναι ανέστητοι, έτσι, και δεν είναι απλά επαγγελματίες που κάνουν τη δουλειά τους, έτσι. Ευχαριστούμε, Μαρία. Πάντως η κατάσταση είναι στη Σμύρνη, είναι αρκετά σοβαρή. Έχω να πω, εντάξει, δεν έπεσε όλη η πόλη, μόνο κάποια κτίρια είπαμε, αλλά παρόλα αυτά επειδή είναι νεκροί είναι πάρα πολύ. Μια σύγχρονη πόλη, όλοι αναρωτιούνται τι έχει γίνει, όλοι αρχίζουν και παραπονιούνται για την κατάσταση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Γιάννη Σαντάρα. Καλημέρα για τα εθνικά δημοκρατικότητα. Νομίζω θα τα πούμε πολύ, θα έχουμε πολλά να πούμε την Τετάρτη για τα εθνικά. Με φόντο και τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αποτέλεσμα, βέβαια. Νομίζω ότι Ναύτεξ όλο αυτό το πράγμα θα το δούμε με νέο πρίσμα την Τετάρτη, παιδιά, όταν θα έχουμε τον νέο πλανητάρχη. Αν τον έχουμε. Γιατί ή όταν δεν θα έχουμε πλανητάρχη. Άμα δεν έχουμε και πλανητάρχη, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Το 20 θα
Θα κλείσει η περίεργα. Ναι. Λοιπόν, να δώσουμε το δώρο μας. Καλή δουλειά. Πρωτού φύγουμε. Από την Doma Group μέσω του Open 20.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο διαγωνισμό στον κατασκευαστικό χώρο που έγινε ποτέ. Για την ανακαίνιση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας με γνήσια 100% ελληνική ξυλία. Και μιλάμε για υπνοδωμάτια, για παιδικά δωμάτια, για κουζίνες, για τραπεζαρίες, για καφετέριες. Ό,τι επιλέξετε να πειράξετε εντός εισαγωγικών. Μέσω του 14999 το διεκδικείτε από την Domo Group το δώρο αξίας, το θυμητό. Να το υπενθυμίσουμε, αξίας 20.000 ευρώ. Διάλειμμα και επίσημα. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε στην Δήμητρα να δούμε τι γίνεται στο διαδίκτυο, ποια είναι τα πρώτα θέματα, αλλά και στα social media. Καλή σας μέρα και πάλι. Ξεκινάμε με τις ιστοσελίδες από το ethnos.gr. Κορονοϊός, ανακοινώνονται από ώρα σε ώρα τα μέτρα, ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων. Πρώτο θέμα, πιο κοντά το ολικό lockdown στη Θεσσαλονίκη μετά τα 1.288 κρούσματα σε 48 ώρες, έκτακτο σχέδιο για τα νοσοκομεία. Μας το είπε αυτό ο Γιάννης ο Σαραντάκος, ότι μάλλον πηγαίνουμε για ολικό lockdown. Ωστόσο, να πούμε ότι αυτό που είπες, μας έλεγες νωρίτερα. Η πληροφορία που έχουμε στην διάθεσή μας είναι ότι έχει λυθεί η απόφαση και θα ανακοινωθεί κατά πάσα πιθανότητα σήμερα ότι η πρώτη νέα παρέμβαση στη Θεσσαλονίκη θα είναι ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας ξεκινάει από τις 9 το βράδυ. Mm-hmm. Και θα απαγορεύεται και η έξοδος από τον νομό. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Σημαντικά. Ναι. Πάμε για στο... να δούμε. Έκτακτη επικαιρότητα στο ethnos.gr. Μάλιστα. Ναι. Πάμε να το δούμε. Στη Θεσσαλονίκη, απαγόρευση κυκλοφορίας και εξόδου μάλιστα. από την πόλη. Αυτό μάλιστα. που μόλις τώρα επανέλαβες εσύ, το είπαμε και νωρίτερα, έτσι. Ότι θα απαγορεύεται η έξοδος από την πόλη. Είναι ο πρώτος νομός όπου απαγορεύεται η έξοδος από την πόλη και απαγόρευση της κυκλοφορίας. Οι πρώτες πληροφορίες λένε από τις 9 το βράδυ. Και μετά. Ναι, ναι. Και βλέπουμε. Από τις 9 το βράδυ και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Και βλέπουμε γιατί σήμερα θα πάει ο κύριος Χιγίας πάνω, θα έχει έκτακτη σύσκεψη και για το υγειονομικό σύστημα, για τα νοσοκομεία, mm-hmm. να δούμε τι θα γίνει πάνω. Λοιπόν. Πάμε. Η εφημερίδα. Λοιπόν, η εφημερίδα. Στο επίπεδο 4-7 περιοχής κορονοϊός, ο νέος χάρτης υγειονομικής ασφάλειας, ποιες περιοχές άλλαξαν επίπεδο. Πάμε σε CNN.gr. Συνεχίζεται η αλματώδης αύξηση των κρουσμάτων. Αντίστροφη μέτρηση για το mini lockdown. Τελευταία ευκαιρία για τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, είδαμε ότι οι εξελίξεις τρέχουν. Hellas Journal. 76 νεκροί στη Σμύρνη. Αν δεν κάνω λάθος, 79 μας είπε η Μαρία Ζαχαράκη. Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων του σεισμού που χτύπησε το Αιγαίο. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για Θεσσαλονίκη. Προειδοποίηση για 3.000 κρούσματα ημερησίως στην Ελλάδα. Lifeo.gr, Red Sprites, ένα σπάνιο φυσικό φαινόμενο στον ουρανό της Ελλάδας. Είναι κόκκινη κεραυνή, μου εξηγούσε ο κλέαρχος όταν το ρωτούσα στο γραφείο. Πολύ εντυπωσιακό. Και Athens Voice, πλέον Σάμος, φωτιά στον καταβλισμό έξω από το κιτ καταστράφηκαν. Είναι το θέμα που παρακολουθούμε από νωρίς το πρωί. Σκηνές. Τώρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερα στο Twitter έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις η αστυνομική καταστολή στο Γαλάτσι, όπου φέρεται μάλιστα οι άνδρες των ΜΑΤ να όχι εγκλώβησαν, αλλά να... Να περιόρισαν τους αντιεξουσιαστές που είχαν συγκεντρωθεί σε μια καφετέρια όπου υπήρχε και ένα πεντάχρονο παιδί με την οικογένειά του και φέρεται να έχει τραυματιστεί με γκλοπ. Να δούμε κάποιες αναρτήσεις χαρακτηριστικές στο Twitter με το hashtag το οποίο κυριαρχεί Χρυσοχοίδη παρετήσου. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι τα επεισόδια εδώ που είχαμε. Επεισόδια. Έτσι, λέγαμε και νωρίτερα ότι είχαμε στο Γαλάτσι. Κατέφυγαν στην καφετέρια οι αντιεξουσιαστές. Ακολούθησαν σοβαρά επεισόδια με τους άνδρες των ΜΑΤ. Φαίνεται ότι μέσα. Προσπάθησαν να τους αποθήσουν και ήταν η οικογένεια με το παιδάκι μέσα, σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουμε. Ναι. Έρχονται και μηνύματα για αυτό το θέμα, ότι τραυματίστηκε πάνω στα επεισόδια στην προσπάθεια καταστολής των αντιεξουσιαστών ένα πεντάχρονο παιδί. Ναι. Αυτά είναι που μας έλεγε στα tweets που υπάρχουν. Ναι. Λογικά αύριο θα βγει ανακοίνωση του Χρυσοχοίδη που θα λέει πως το πεντάχρονο επιτέθηκε στους άνδρες των ΜΑΤ, οι οποίοι αναγκάστηκαν να αμυνθούν απέναντι στη δολοφονία
κοινωνική πρόθεση του νηπίου. Περνάμε στην επόμενη ανάρτηση. Για μια κυβέρνηση που η ανεξέλεγκτη καταστολή και η βία της αγγίζει ακόμη και πεντάχρονα παιδιά, δεν υπάρχει καμία μα καμία απολύτως δικαιολογία. Πρέπει να φύγει χθες. Τα hashtag τα βλέπετε. Ναι. Επόμενο. Αλλά να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει εκεί. Βέβαια. Έτσι για τα social media. Ακριβώς να διασταυρωθεί. Δεν έχουν την εικόνα τι και πώς έγινε. Προφανώς αν έχει χτυπηθεί από τα μάτια πεντάχρονο παιδί είναι πια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Το προηγούμενο tweet ήταν, αν μπορούμε να το ξαναδούμε. Δεν ξέρω αν ήταν το επίσημο tweet του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Είναι η τοποθέτηση που είχε κάνει ο κύριος Χρυσοχοίδης τον Ιανουάριο στις αρχές του έτους για τα παιδιά, όπου έλεγε ο κύριος Χρυσοχοίδης, αν μπορούμε να το δείξουμε. Όχι, δεν το έχουμε. Ωραία, πάμε παρακάτω. Εντάξει. Αύριο θα δοθεί στη δημοσιότητα βίντεο από τον Χρυσοχοίδη, από το οποίο θα προκύπτει ότι τα ΜΑΤ δέχτηκαν δολοφονική επίθεση από τις πιπίλες φωτιάς. Θέλουν λίγο να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις. Ηρωνικά, βέβαια, Χρυσοχοίδη, παρετήσου, δεν μπορούμε ούτε να γελάσουμε μαζί σου. Μάλιστα. Γράφω. Μάλιστα. Ναι. Πάντως, ο ίδιος ο κύριος Χρυσοχοίδης. Έχει κάνει tweet ο κύριος Χρυσοχοίδης. Μέχρι στιγμής όχι. Δεν έχει τοποθετηθεί πάνω στο θέμα. Αλλά έχει πει ότι δεν θα υπάρχει καμία ανοχή σε αυτούς που χτυπούν από την ελληνική αστυνομία ανέτεια και δει. Παιδιά. Ίσως θα μπορούσε να μας βοηθήσει κάποιος συνάδελφος από το αστυνομικό ρεπορτάζ ή η Μίνα Καλαμίτρου, αν μπορέσουμε να την έχουμε, αν έχει εικόνα Μίνα. Ακόμα, γιατί προφανώς διερευνάται η υπόθεση. Και λοιπόν, να κλείσω με τον Σον Κόνερι. Στο λίγο έτσι κάτι να πούμε και γι' αυτό. Πολλά θα έπρεπε να πούμε. Εμβληματικός ηθοποιός, ο πιο εμβληματικός James Bond. Τον έχετε ακούσει να απαγγέλει. Αυτό θέλω να σας δείξω. Έχει γίνει viral. Έτσι. Εδώ βλέπετε μια σπάνια φωτογραφία του από την επίσκεψή του στην Ακρόπολη το 2001 μαζί με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και τον Ζιλ Ντασέν, που είχε έρθει για μια έκθεση ζωγραφική στη συζύγου του, τη Μισελίν. Και φυσικά viral τις τελευταίες ώρες γίνεται η απαγγελία των στίχων του Κωνσταντίνου Καβάφη στα αγγλικά. Βέβαια, ας πάρουμε μια γεύση να δούμε το μεγαλείο του ηθοποιού αυτού. Την Ιθάκη. As you set out for Ithaca, hope that your journey is a long one, full of adventure, full of discovery. Lystragonians and Cyclops, angry Poseidon, do not be afraid of them. You'll never find things like that on your way. As long as you keep your thoughts raised high. As long as a rare sensation touches your spirit and your body. Lystragonians and Cyclops, wild Poseidon. You won't encounter them unless you bring them along inside your soul. Ένα απόσπασμα από το ποίημα Ιθάκη του Κωνσταντίνου Καβάφη. Ακόμη ένα τέλος εποχής. Φοβερός. Φοβερός. 90 ετών, τουλάχιστον πέθανε γαλήνια, όπως είπε και η σύζυγός του, στον ύπνο του. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, πάρα αυτό πολύ. Είναι το μόνο σίγουρο. Δήμητρα, ευχαριστούμε πάμε πολύ. Πάμε πολύ γρήγορα να δούμε την κάρτα με τις διευκρινήσεις που είχε ως πληροφόρηση και τη μεταδώσαμε πρώτη στην εκπομπή. Εδώ. Για τις ανοιχτές, για τις αθλητικές δραστηριότητες. Είναι ενώ η χώρα έχει μοιραστεί στα δύο, δηλαδή βλέπουμε είναι αυτά που θα ανακοινωθούν επίσημα σήμερα από την κυβέρνηση σε λίγες ώρες. Είναι οι περιοχές με το κίτρινο και κόκκινο χρωματισμό. Βλέπουμε για τα γήπεδα του ποδοσφαίρου υπάρχουν οι προδιαγραφές, δηλαδή γήπεδο για 11x11, 80 άτομα κατανότατο όριο, 7x7, 40 άτομα κατανότατο όριο και τα 5x5, 25 άτομα κατανότατο όριο. Εδώ είναι για τα στάδια του Στίβου, με συγχωρείς Σάκη. Βλέπουμε εδώ 150 για τις άτομα κατανότατο όριο. Τώρα, ορίστε. Μιλάμε για τις κίτρινες περιοχές. Είναι μόνο για αθλητισμό στο επίπεδο άλφα. Αυτό είναι οι κίτρινες περιοχές. Έτσι. Ναι, που βλέπουμε. Εδώ είναι ανοιχτά τα κολυμβητήρια. Στα ανοιχτά κολυμβητήρια οι διαστάσεις και εδώ είναι για τα κλειστά κολυμβητήρια οι διαστάσεις που επιτρέπονται. Ναι. Αυτές λοιπόν, είναι οι διευκρινήσεις που έχουμε. Στις περιοχές που είναι χρωματισμένες με κίτρινο, επιτρέπεται ο αθλητισμός στις ανοιχτές εγκαταστάσεις, ανοιχτά κολυμβητήρια, στα κλειστά κολυμβητήρια με πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις δεν θα κλείσουν, αλλά στις κίτρινες περιοχές. Λοιπόν, στις κόκκινες περιοχές μένει να διευκρινιστεί. Μάλιστα. Ακριβώς. Θα προσπαθήσουμε έως ότου ολοκληρωθεί η εκπομπή να έχουμε διευκρινήσεις και για το επίπεδο. Ωραία. Β. Λοιπόν, πάμε.
Πάμε να συναντήσουμε τώρα την κυρία Γιαμαρέλου, την κυρία Ελένη Γιαμαρέλου, ομότιμη καθηγήτρια παθολογίας, δημοξιολόγο και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας. Κυρία Γιαμαρέλου, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας. Κυρία Γιαμαρέλου, εδώ η αγωνία μεγαλώνει. Περισσότερο έχουμε ασχοληθεί με τη Θεσσαλονίκη, η αλήθεια είναι. Σήμερα, γιατί φαίνεται ότι το πρόβλημα εκεί είναι τεράστιο. Δεν ξέρω αν, επειδή μας έρχονται πληροφορίες ότι τελικώς θα προχωρήσει σε ολικό lockdown της πόλης η κυβέρνηση ή θα έχουμε νέα επιπλέον μέτρα. Εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει αυτό, ότι δηλαδή τα νούμερα που λαμβάνουμε από εκεί είναι τόσο ανησυχητικά? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι έχουν ξεπεράσει τα 500 κρούσματα την ημέρα σε έναν πληθυσμό του 1 εκατομμυρίου. Ενώ σκεφτείτε την Αθήνα που είμαστε 4,5 εκατομμύρια ή την Αττική που χτες είχαμε περίπου 300 κρούσματα. Επομένως η αναλογία τους είναι πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω, μ' ακούτε? Ναι, πολύ καλά. Προσεκτικά. Ναι, λίγο και εσείς να μιλάτε λίγο πιο δυνατά. Ωραία. Επομένως είμαστε στη φάση που πρέπει στο βορρά να γίνει ό,τι περισσότερο μπορεί για να μην βρεθούμε και εκτός συστήματος υγείας, να μην υπάρχουν κρεβάτια, να καταρρεύσουν όλα, να έχουμε πάρα πολλά κρούσματα, να μην ξέρουμε τι κάνουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι ακριβώς αυτή τη στιγμή είναι που πρέπει να εφαρμοστεί μεγαλύτερη αυστηρότητα στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, αυτά και εγώ τα άκουσα το πρωί, δεν έχει συζητηθεί στην Επιτροπή. Θα δούμε πώς είναι, αλλά νομίζω ότι είναι μέσα στο πλαίσιο της ορθολογικής. Ναι. Άρα λοιπόν, κυρία Γιαμαρέλου, φτάσαμε στο σημείο και θέλω να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι αργήσαμε να παρέμβουμε. Αν δηλαδή όλα αυτά μπορούσαν να είναι σε λιγότερη έκταση και ένταση, αν είχαν ληφθεί, αν είχαμε παρέμβει ως πολιτεία ένα μήνα πριν. Γιατί εδώ και καιρό σας ακούμε εσάς τους επιστήμονες να λέτε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, πρέπει να παρέμβουμε με μέτρα. Κοιτάξτε, ξέρετε ότι από τον Οκτώβριο, όταν άρχισε η καμπύλη να ανεβαίνει, αρχίσαν τα μέτρα να γίνονται πιο αυστηρά. Είδατε ότι φτιάξαμε τις ζώνες στην αρχή. Την πράσινη, την κίτρινη, την πορτοκαλιά, την κόκκινη, που στο καθένα υπήρχαν μέτρα αυστηρότητος. Δεν μπορείς από την αρχή να πεις τα κλείνω όλα και εφαρμόζω αυτά που αποφασίστηκαν τις τελευταίες 48 ώρες, διότι και ο πληθυσμός θα φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα ξέρει τι να κάνει. Θα αντιδράσει με παράξενο τρόπο. Λοιπόν, νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε αργήσει. Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι αυτά που αποφασίσαμε να εφαρμοστούν και αυτά που αφορούν τον κάθε πολίτη και είναι η προσωπική του ευθύνη αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο της προσωπικής ευθύνης. Αν δεν θέλουμε να βρεθούμε κι εμείς στη θέση της Θεσσαλονίκης ή όλη η χώρα μας να βρεθεί σε αυστηρότερο lockdown, τη μάσκα. Πιστέψτε με, έχω βαρεθεί να το λέω σε όλο τον κόσμο, να τονίζω ότι όχι μόνο στους κλειστούς αλλά και στους ανοιχτούς χώρους. Πολλοί λένε μα δεν θα συναντήσω κανέναν. Μα ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Ποτέ δεν ξέρεις ποιον θα συναντήσεις. Άρα φοράω τη μάσκα μου, αλλά τη φοράω σωστά. Βλέπετε τι βάζουν κάτω από τότε, τη μύτη. Κυρία Γιαμαρέλου, γιατί δεν βάλαμε τις μάσκες εδώ και ένα μήνα? Τι μας πείραζε, εφόσον δεν είχε κόστος? Δεν είχαμε τόσα. Κοιτάξτε, εδώ και ένα μήνα είχαμε πει μάσκα στους κλειστούς χώρους και στους εξωτερικούς χώρους, εκεί που υπάρχει συγχρονισμός. Σωστό ήταν αυτό. Αλλά τώρα που ο αριθμός των κρουσμάτων έχει αυξηθεί, δεν σημαίνει ότι όταν περπατάω μόνο στο δρόμο, μόνος μου, κινδυνεύω να πάθω κοροναϊό. Όχι. Αλλά δεν ξέρεις τι θα συμβεί παρακάτω. Επομένως είναι πρόληψη αυτή. Άλλωστε όλοι πολύ συχνά βρισκόμαστε σε χώρους που έχουν συγχρονισμό. Άρα φοράω σωστά τη μάσκα μου. Τη βάζω σωστά, τη βγάζω σωστά, δεν την αγγίζω μπροστά. Αλλά κρατάω και αποστάσεις. Μην νομίζουμε ότι όταν φοράω τη μάσκα καταργούνται οι αποστάσεις. Ναι. Το 1,5 με 2 μέτρα είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Αερίζουμε τα δωμάτια μας, πλένουμε τα χέρια μας. Αυτά τα 4 μέτρα πρέπει να μας γίνουν, να μας έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου. Να τα εφαρμόζουμε περιμένοντας τη στιγμή που θα έρθει το εμβόλιο. Γιατί είναι μια ελπίδα. Θα μπορούσε να μην υπάρχει αυτή η ελπίδα του εμβολίου. Και αυτό νομίζω είναι χάρισμα. Ναι. Για όταν έρθει. Το ρωτάμε σε όλους τους επιστήμονες δυστυχώς τις τελευταίες ημέρες. Επειδή στο πρώτο κύμα
Βλέπαμε τι γινόταν στις γειτονικές χώρες, στην Ιταλία, στην Ισπανία και λάβαμε τα μέτρα μας πολύ έγκαιρα. Κλείσαμε ουσιαστικά τη χώρα. Τώρα δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα να πάμε σε νέο κλείσιμο για να προφυλαχθούμε και βλέπουμε αύξηση των κρουσμάτων. Λένε αρκετοί ότι στην Ελλάδα θα γίνει ό,τι βλέπουμε να γίνεται τώρα στην Ιταλία και στην Ισπανία. Δηλαδή ότι είμαστε 2 εβδομάδες μετά, 3 εβδομάδες μετά εμείς. Το βλέπετε εσείς αυτό να συμβαίνει? Κοιτάξτε, δεν το νομίζω. Γιατί μην ξεχνάτε ότι και η προϊστορία των Ιταλών στη Βόρεια Ιταλία, στον Μπέργαμο, ήταν φοβερή σε αριθμούς. Το ίδιο και στην Ισπανία. Εμείς δεν αντιμετωπίσαμε τέτοιο πρόβλημα. Άρα είναι στο χέρι μας να το αποφύγουμε. Είναι σίγουρα πιο σκληρό το δεύτερο κύμα. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να γίνουμε πιο σκληροί στον εαυτό μας με την εφαρμογή των μέτρων. Και ξέρετε ότι αυτός ο ιός είναι παράξενος. Γιατί? Γιατί 30% είναι ασυμπτωματικός. Και δεν ξέρεις αν ο διπλανός σου που δεν έχει τίποτα μπορεί να το μεταδίδει σε όλο τον κόσμο. Ναι. Και είτε είσαι συμπτωματικός είτε ασυμπτωματικός, εξίσου μεταδίδεις τους γύρω σου. Ναι. Είδατε ότι τώρα κυκλοφορεί ένα καινούριο στέλεχος ιού στην Ευρώπη που ξεκίνησε από την Ισπανία τον περασμένο. Γιαμαρέλου. Ναι, θα σας πω αμέσως. Είναι ένα καινούριο στέλεχος που ξεκίνησε στο 40% του πληθυσμού στην Ισπανία, μετά μετακόμισε στην Ελβετία με το 80% του πληθυσμού και από εκεί και πέρα σχεδόν σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη, ακόμα και στο Χονγκ Κονγκ. Φοβόμαστε ότι μπορεί αυτό το στέλεχος να είναι πιο λιμογόνο. Όμως μελέτες που δημοσιεύθηκαν πάρα πολύ πρόσφατα αποδεικνύουν ότι έχει μια μεγαλύτερη τάση μετάδοσης. Μερικοί λένε ότι μπορεί να είναι 5 με 10 φορές πιο μεταδοτικό, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό είναι σχετικό, με την έννοια ότι όταν αυξάνονται τα κρούσματα είναι επόμενο να αυξάνει και αυτό, ή δεν ξέρουμε αν αυτό φταίει που αυξάνονται τα κρούσματα. Ναι. Αυτό δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει. Άρα βρισκόμαστε εκείνο που έχει ξεκαθαρίσει σε κάθε περίπτωση είναι ότι δεν είναι λιμογόνο. Ναι. Δεν είναι λιμογόνο και δεν το είναι. Καλύπτει το εμβόλιο αυτό. Μάλιστα. Του στέλεχου. Δεν είναι. Η χνηλάτιση δεν νομίζουμε ότι πλέον μπορεί να γίνει κανονικά με τόσα κρούσματα που έχουμε πλέον στη χώρα. Δεν έχει. Προς το παρόν δεν έχει βρεθεί. Αλλά εντάξει, μην ξεχνάτε ότι έρχεται και ο χειμώνας. Έρχονται όλα μαζί. Χειμώνα σημαίνει ότι στο υγρό περιβάλλον της μύτη μας ο ιός πολλαπλασιάζεται πολύ πιο εύκολα και μεταδίδεται. Άρα η μάσκα μου είναι και γι' αυτό, γιατί έρχεται χειμώνας, και για να προφυλαχτώ και από τη γρήπη και τους άλλους ιούς. Και ξέρετε ότι για το σύστημα υγείας είναι πολύ σημαντικό να ξέρω ότι θα απαλλαγώ από τη γρήπη, αφού οι μελέτες έχουν δείξει ότι εκτός από τον εμβολιασμό για τη γρήπη η μάσκα προφυλάσσει 100%. Μάλιστα. Κυρία Γιαμαρέλου, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλό κουράγιο σε όλους πολύ. Μας. Λοιπόν, καλημέρα. Πάμε να καλημερίσουμε. Ναι. Να σου πω κάτι. Τον κύριο Σταμπολίδη, ορίστε. Φαίνεται ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη θα είναι λίγο νωρίτερα. Μπορεί να είναι από τις 8. Από τις 8. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα. Για να δούμε. Θα ήταν καλό να έχουμε τον κύριο Ζεύα, αν θέλει να παρέμβει, τον κύριο Τζικώστα. Ναι, βλέπουμε τον κύριο Σταμπολίδη, τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταμπολίδη. Βλέπουμε τους συναδέλφους μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλημέρα. Τον Νίκο Βέρκο και τον Γιάννη τον Τζαπρούνη. Καλημέρα. Καλημέρα. Να ζητήσουμε λίγο την ανοχή σας. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Για να έχουμε καθόλου χρόνο, παιδιά. Λοιπόν, μην ξεχνάτε τον διαγωνισμό του Open, της Domo Group μέσω του Open για 20.000 ευρώ δώρο. Το μεγαλύτερο που έχει γίνει ποτέ στον κλάδο των κατασκευών. Για έπιπλα μπάνιου, κουζίνα, ντουλάπα, πέργολα, παιδικό δωμάτιο, ανακαίνιση σε εστιατόρια, καφετέριες, με γνήσια ελληνική ξυλία μέσω του 14-9-9-9. Πάμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και πάλι. Λοιπόν, πάμε στους καλεσμένους μας. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη Σταμπουλίδη, τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, και τους δύο συναδέλφους, τον Νίκο Τοσδέρκο από την Αυγή και το Κόκκινο και τον Γιάννη τον Τσαπρούνη. Καλώς τους. Κύριε Σταμπουλίδη, να ξεκινήσουμε από εσάς και να σας ρωτήσουμε ποια εκτιμάτε ότι θα είναι η ζημιά στην αγορά από τα νέα μέτρα. Καταρχήν, αυτή τη φορά έχουμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Έχουμε την εστίαση, η οποία έρχεται πιο προετοιμασμένη για να εξυπηρετήσει το κοινό με το delivery, όπως ξέρετε, και το take away, το οποίο στην πρώτη περίοδο ήταν μια
ψιλοξένη μέθοδος για τις επιχειρήσεις. Τώρα πλέον έχουν οργανωθεί όλοι πάνω σε αυτές τις υπηρεσίες. Και το δεύτερο είναι ότι έχουμε ανοιχτό το λιανεμπόριο και πολλές άλλες εμπορικές δραστηριότητες, οι οποίες θα συμβάλλουν στο να ανακόψουμε τη ζημιά που θα προκληθούν στα δημόσια έσοδα αλλά και για τις επιχειρήσεις όσον αφορά την τήρηση του πρωτόκολλου στην κόκκινη ζώνη, που είναι η αναστολή λειτουργίας της εστίασης για τους καθήμενους και για τους παρευρισκόμενους. Παρόλα αυτά, σίγουρα όλα αυτά δεν μπορούν να καλύψουν την κανονική λειτουργία των καταστημάτων. Το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς αυτό. Προφανώς. Γι' αυτό και ανακοινώσαμε μια σειρά από μέτρα ενίσχυσης, τα οποία θα μειώσουν το κόστος για τις επιχειρήσεις. Σε καμία περίπτωση, καμία ενίσχυση από το κράτος, σε καμία χώρα του κόσμου δεν ήρθε να καλύψει το εισόδημα το οποίο χάνεται. Άρα λοιπόν, θεωρούμε όμως ότι και με τις επιχειρήσεις να μπορούν να προσφέρουν νέες υπηρεσίες και με το κράτος αρρωγό στο κόστος, θα μειώσουμε τη ζημιά και για τις επιχειρήσεις, αλλά και όπως είπα πριν και με τις υπόλοιπες δραστηριότητες ανοιχτές, να κρατήσουμε μια σταθερή ροή στα δημόσια έσοδα. Ναι. Τι θα κάνετε με τις θέσεις εργασίας σε συνδυασμό με τα μέτρα? Είναι ξεκάθαρη η απόφαση. Καμία πώληση δεν μπορεί να είναι νόμιμη από τη στιγμή τη δημοσίευση τη υπουργική απόφαση, η οποία σήμερα θα δει το φως δημοσιότητα. Αυτά έχουν ήδη εξαγγελθεί, τα ξέρουν οι επιχειρήσεις. Όταν περάσουμε και επανέλθουμε όμως στην κανονικότητα, βάσει τη ζημία που θα έχει προκληθεί στις επιχειρήσεις αυτές, πώς θα διασφαλιστούν όλες αυτές οι θέσεις εργασίας? Γιατί αρκετοί, ξέρετε, κινδυνεύουν και με λουκέτο μετά αρκετές επιχειρήσεις, κυρίως στην περιφέρεια. Και στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό που λέτε έχει μια λογική, ωστόσο όπως καταλαβαίνετε σε μια ελεύθερη οικονομία θεωρούμε ότι θα λειτουργήσει ξανά η αναπτυξιακή, θα πάρει ξανά μπρος η αναπτυξιακή τροχιά της χώρας. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε... Θα αργήσει αυτό, κύριε Γραμματέα, θα αργήσει πολύ. Κοιτάξτε, προφανώς κανείς δεν σχεδίαζε να ζήσουμε αυτά τα γεγονότα φέτος. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω, και δεν μιλάω τώρα ως Γενικός Γραμματέας, μιλάω ως άνθρωπος ο οποίος έχει απόλυτη εικόνα τι συμβαίνει σήμερα στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται τα μέτρα. Θέλω να σας πω ότι ό,τι εργαλείο έχουμε είναι ενεργοποιημένο. Δεν υπάρχει κάποιο εργαλείο το οποίο αυτή τη στιγμή το έχει το κράτος και δεν το δίνει. Αντιθέτως, έχουμε την ίδια αγωνία, είμαστε μέρος αυτής της κατάστασης. Κράτος και επιχειρήσεις πηγαίνουν μαζί σε μια πορεία, ιδίως όταν πρόκειται για μια οικονομία η οποία πρέπει να αναπτυχθεί. Άρα μην έχει κανείς την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει κάτι το οποίο έχει το κράτος και δεν το δίνει. Αντιθέτως, δίνουμε όσα χρήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή για να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Γι' αυτό και σας λέω ξανά, επιλέχθηκε με απόφαση του Πρωθυπουργού το λιανεμπόριο να μείνει ανοιχτό και ας ελπίσουμε ότι αυτός ο συνδυασμός θα μειώσει το κόστος και για τις επιχειρήσεις και για το κράτος. Για πάμε και στον Άρη το Ζευγάρι, τι λες? Θα ήθελα να πω το εξής. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βεβαίως η υπόθεση της εστίασης είναι μια πάρα πολύ σημαντική υπόθεση και δεν είναι απλά ένας κλάδος του λιανεμπορίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής. Έχουμε, σύμφωνα με υπολογισμούς, 300.000 ανθρώπους να εργάζονται στον χώρο της εστίασης. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης μετά τον δημόσιο τομέα, αν μπορούμε να το βάλουμε έτσι. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι τα μέτρα τα οποία από ό,τι έχω ακούσει και από ό,τι έχω καταλάβει είναι τα ίδια με αυτά τα οποία ήταν στην προηγούμενη φάση και τα οποία κρίθηκαν ανεπαρκή όσον αφορά και τους εργαζόμενους, όσον αφορά και τις επιχειρήσεις. Νομίζω ότι δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός ότι πάμε πάλι σε μια τέτοιου είδους αντιμετώπιση του θέματος. Και αυτό θα λειτουργήσει προσθετικά. Εάν είχαμε δηλαδή στην προηγούμενη περίοδο με το πρώτο lockdown μια μείωση της απασχόλησης, μια μείωση του κλάδου του κύκλου εργασιών και έχουμε και ακόμα μία αυτή τη στιγμή με τα ίδια εργαλεία, τότε θα μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή και για κλείσιμο πάρα πολλών επιχειρήσεων και φυσικά για τεράστια απώλεια εισοδήματος, κυρίως για τους εργαζόμενους, διότι οι εργοδότες ως ένα βαθμό θα αποφύγουν εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών και το εργασιακό κόστος ή το λειτουργικό κόστος. Με αυτούς τους ανθρώπους τι θα γίνει? Θα παραμείνουν στα 534 ευρώ, τα οποία είναι μισθός κατώτερος και από τον χαμηλότερος και από τον κατώτατο μισθό? Είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι κρίσιμο. Κύριε Σταμπολίδη. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτή τη στιγμή, όπως και στο πρώτο κύμα της πανδημίας, τα μέτρα όχι μόνο απέδωσαν μάλιστα σε βαθμό που ελάχιστες θέσεις εργασίας χάθηκαν και τους τελευταίους μήνες από τον Αύγουστο και μετά είδαμε ξαφνικά να αναπτύσσονται και νέες θέσεις εργασίας. Άρα είχε ανακοπεί, μάλλον απέδωσαν τα μέτρα και ανέκοψαν την τάση για την ανεργία.
Τώρα, αυτή τη στιγμή, και θέλω να σας πω ότι δεν είναι το ίδιο ακριβώς το πακέτο, είναι λίγο πιο ενισχυμένο, αρκετά μάλλον πιο ενισχυμένο, καθότι ενισχύουμε τη ρευστότητα των επιχειρήσεων ακριβώς για αυτό τον λόγο, για να μπορέσουν να μείνουν ανοιχτές. Σας θυμίζω ότι οι επιστρεπτές προκαταβολές απέδωσαν το maximum στην ρευστότητα των επιχειρήσεων, ότι το ΤΕΠΗΧ 1, το ΤΕΠΗΧ 2 και το αγκιδιωτικά που εργαλεία που δώσαμε το Υπουργείο Ανάπτυξης επίσης ενίσχυσαν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και μάλιστα το. Η επιστρεπτέα όμως δεν αφορά τους μισθωτούς, έτσι δεν είναι, δεν αφορά τους εργαζόμενους. Δεν αφορά τους μισθωτούς, αφορά όμως αφορά τις επιχειρήσεις που, αυτούς που είναι... έχουν τους εργαζόμενους, ναι. Αυτό ακριβώς. Που λέει ο Άρης είναι ότι τα 534 δεν φτάνουν. Και τότε μιλάμε, τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν για ένα διάστημα 2-3 μηνών, αν θέλετε, κύριε Σταμπουλίδη. Τώρα έχουμε μπροστά μας άγνωστο πόσο. Έχουμε μπροστά μας έναν ολόκληρο χειμώνα. Δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί ο κορονοϊός. Δεν είμαστε μάντης κανείς από εμάς. Και οπότε... με συγχωρείτε να συμπληρώσω κάτι. Με συγχωρείτε. Στην Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ήρθε πάλι πρώτη στην ανεργία. Από εκεί που είχε δηλαδή καμφθεί η ανεργία, εκεί ήμασταν καμφθεί. Δεν είχε καμφθεί γιατί είχαμε στο 17%. Ναι. Καρφαλώσαμε πάλι κοντά στο 21%. Αυτό δεν μπορεί να πει κανένας ότι απέδωσαν λοιπόν τα μέτρα της προηγούμενης περίοδου. Όχι, η ίδια επιτροπή ήρθε και συμπλήρωσε πάνω στην ύφεση και έχουμε μια πολύ μεγάλη κατάσταση. Το ζητούμενο τώρα είναι, Νίκο, αυτό που έχουμε μπροστά μας τώρα, έτσι, πώς θα διαχειριστούμε, να μην κάνουμε και τα λάθη, αν θέλεις, και τις παραλήψεις που κάναμε στο πρώτο κύμα. Συμφωνώ. Που ήταν κάτι άγνωστο όχι μόνο για την Ελλάδα, για ολόκληρη την Ευρώπη. Συμφωνούμε. Ναι, κύριε Σταμπουλίδη. Κύριε Σταμπουλίδη, σας διακόψαμε. Έχει πέσει η γραμμή. Να πάμε στο σχόλιο στο Γιάννη Τζαπρούνη, που ο Γιάννης το οικονομικό ρεπορτάζ το... Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Πρέπει όμως να λέμε και τα πράγματα ακριβώς έτσι όπως είναι. Η Ελλάδα είναι πρώτη στην ανεργία από το 2010. Δεν βγήκε πρώτη στην ανεργία στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες. Αντιθέτως, μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία, από την στιγμή που ξεκίνησε η πανδημία, είχε τη μικρότερη μείωση, τη μικρότερη αύξηση ανεργίας, με επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτό, όταν τη μεγαλύτερη αύξηση στην ανεργία αυτούς τους μήνες της πανδημίας τους είχε η Ισπανία. Λοιπόν, αυτό σε σχέση με τα στοιχεία και το τι λέμε. Πάμε παρακάτω. Σίγουρα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και τόσο στη δημόσια υγεία όσο και στην οικονομία. Και θα πρέπει να έχουμε και κάτι άλλο στο μυαλό μας. Αυτό που λένε οι επιστήμονες είναι ότι δεν πρόκειται τώρα για ένα lockdown ενός μήνα ή 45 ημερών και τελειώσαμε. Ούτε θα έρθει το εμβόλιο και ξαφνικά θα βγούμε έξω όλες τις πλατείες να αγκαλιαστούμε. Πρέπει να βλέπουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Θα δοκιμαστούν όλες οι χώρες, όλη η Ευρώπη και η Ελλάδα με διαδοχικά lockdown, διαδοχικά. Κλεισίματα, ανοίγματα, κλεισίματα, ανοίγματα. Έτσι θα φτάσουμε. Και οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ακόμα και όταν βρεθεί το εμβόλιο, πάλι θα πρέπει να υπάρχουν περιοριστικά μέτρα όπως η μάσκα, τουλάχιστον ως το 2022. Μπορεί και μετά από το 2022. Ναι. Άρα είναι μια κατάσταση η οποία είναι μαραθώνιος τόσο στα μέτρα για την προστασία δημόσιας υγείας, όσο και στα μέτρα τα οικονομικά. Εντάξει, εδώ Γιάννη, θα πρέπει να Γιάννη, εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο μέγεθος. Ναι. Εάν λες ότι είναι μαραθώνιος, άρα λοιπόν πρέπει να πηγαίνουμε βήμα-βήμα να δούμε πόσο αντέχουμε. Το ερώτημα είναι αν βάζουμε μέτρα στο τραπέζι, τα οποία και λεφτά ξοδεύουν και αποτέλεσμα δεν φέρνουν. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή τα λεφτά που πέσανε στο τραπέζι, όπως είπε Σάκη, τουλάχιστον στο πρώτο κύμα της πανδημίας, από τα στοιχεία δείχνουν ότι ναι μεν υπήρξε μια μικρή αύξηση της ανεργίας, αλλά δεν υπήρξε καταστροφή, ούτε σε λουκέτα. Όταν βέβαια αυτό θα επαναληφθεί αρκετές φορές, θα έχουμε αρκετές φορές τέτοιου είδους lockdown, σίγουρα θα έχουμε λουκέτα και σίγουρα θα υπάρχει μείωση εισοδημάτων. Τώρα. Τα μέτρα είναι βοηθητικά και ενισχυτικά τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους εργαζομένους. Δεν καλύπτουν όλοι τη χασούρα, εννοείται. Προφανώς. Απλώς ο χρόνος και ο χειμώνας, αυτό λέμε και στον κύριο Σταμπουλίδη, Γιάννη, ο χρόνος και ο χειμώνας που έχουμε μπροστά μας και το άγνωστο είναι, πώς να το πω, θα καθορίσει πάρα πολλά από αυτά τα οποία συζητάμε. Και το ερώτημα, κύριε Σταμπουλίδη, για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας, είναι κατά πόσο μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Δηλαδή, εντάξει τώρα τα 534 και πάλι που δεν ζει η οικογένεια με τα 534 και το ξέρετε καλά. Από εδώ και πέρα, τι ετοιμάζουμε, τι έχουμε, τι εργαλεία έχουν απομείνει για να προετοιμαστούμε. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, η χώρα έχει ετοιμάσει ήδη τις προτάσεις για να μπορέσει να απορροφήσει κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θεωρούμε από το 2021 και μετά. Από το 2021 και μετά, αλλά
και αυτά έρχονται να καλύψουν τη ζημιά που η πανδημία θα αφήσει πίσω της. Αλλά έχει ένα κομμάτι μεγάλο, όπως ξέρετε, κύριε Παυλόπουλε, θα είναι και προσοβαρές. Οπότε θεωρούμε ότι αυτό γρήγορα θα ανακόψει τις όποιες τάσεις έχουμε για την ύφεση ή για την απώλεια θέσεων εργασίας που αναφέρθηκε πριν. Πάντως, αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι το πακέτο μέτρων το οποίο ανακοινώθηκε το Υπουργείο Οικονομικών, σύν το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία έμεσης ρευστότητας για τις ίδιες επιχειρήσεις. Ήδη πολλοί φόροι έχουν ανασταλεί ημερομηνίες για την πληρωμή τους, οπότε παίρνουν οι επιχειρήσεις ακόμα μεγαλύτερη ανάσα. Και πιστεύουμε ότι με την τήρηση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο τώρα, να τηρήσουμε τα μέτρα παρέγκλητα προκειμένου να ανακόψουμε γρήγορα την διασπορά του ιού στην κοινότητα. Μάλιστα. Άρα, εάν πετύχει αυτός ο μήνας, προφανώς δεν είναι σκοπό να κρατήσουμε την κοινωνία και την οικονομία κλειστή. Θέλουμε η οικονομία να αναπτύχθεται. Άρα, νομίζω ότι ένα μεγάλο στοίχημα αυτή την περίοδο είναι ακριβώς αυτό, να ανακόψουμε την εξέλιξη της νόσης. Καλημέρα, κύριε Σταπουλίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα πάμε στον Σπύρο Θεμελίδη. Είναι μαζί με τον κύριο Μιχάλη Κομαρά, προπονητή πρωτοποιητής Ακαδημίας Στίβου, να δούμε τι γίνεται, ποια είναι η εικόνα που έχουν. Γιατί η Αττική είναι στο κόκκινο, δεν είναι στη δεύτερη ζώνη. Δεν είναι στην κίτρινη. Άρα λοιπόν, θα πάνε τα παιδιά να γυμναστούν ή όχι, θα λειτουργήσουν οι ακαδημίες στον εξωτερικό χώρο. Ένα Σπύρο. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε στο ΑΚΑ και θέλω να σας δείξω την εικόνα πρώτα πριν δώσω αμέσως το ρεπορτάζ. Είμαστε σε ένα βοηθητικό γήπεδο του ΟΑΚΑ, εδώ με την βοήθεια του Νίκου του Παναγόπουλου, του καλού συναδέλφου, θα δείτε, όπου είναι ουσιαστικά η λειτουργία της πρότυπης Ακαδημίας Στίβου. Εδώ ο κ. Μιχάλης Τομαράς είναι ένας εκ των προπονητών, αλλά και άλλων ακαδημιών οι οποίοι κάνουν Στίβο σε αυτό το χώρο. Βλέπετε ότι αυτός ο χώρος είναι περίπου 11 στρέμματα και με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα τουλάχιστον 175 θα είναι οι αθλητές. Αν τώρα ανεβαίνει ο βαθμός, το επίπεδο που συζητάμε, δηλαδή είμαστε στο αυξημένο επίπεδο, σημαίνει ότι αυξημένο επίπεδο επικινδυνότητας, σημαίνει ότι εδώ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 75, ίσως και λιγότεροι. Ουσιαστικά δηλαδή ο κάθε ένας αθλητής, αν είναι 75, θα έχει περίπου 150 τετραγωνικά μέτρα δικά του. Περίπου δηλαδή ένα πολύ μεγάλο διαμέρισμα, να το δώσω έτσι για να κινείται. Τι γίνεται, από αύριο ουσιαστικά αλλάζουν τα πάντα σε ό,τι αφορά το ερασιτεχνικό, τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Και τι αλλάζει, κύριε Τομαρά, αυτό θέλουμε να μας για πείτε, να μας γιατί πει ο κύριος Τομαρά, εδώ Σπύρο. Είναι το μεγάλο θέμα, ναι. Βέβαια. Ναι. Καλημέρα σας, καταρχάς και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε. Να είστε καλά. Σε όλους τους προπονητές, αθλητές. Τι προβλέπετε, κύριε Τομαρά, κλείνετε? Κοίταξε να δείτε, δεν είναι τι προβλέπω εγώ. Όχι, τι προβλέπετε με ΑΙ, τι σας έχουν πει? Ναι, αυτό που προβλέπετε, καταρχάς, να πω καταρχάς ότι οι πληροφορίες οι οποίες δόθηκαν στην αρχή από τον Πρωθυπουργό μας την Παρασκευή, το Σάββατο, συγγνώμη, με το διάγγελμα, ήταν ότι κλείνουν τα γυμναστήρια. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, από εκεί και πέρα όλοι γνωρίζαμε ότι οι κλειστές εγκαταστάσεις, ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με κλειστή εγκατάσταση, κλείνει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όσοι είμαστε σε ανοιχτές εγκαταστάσεις, θεωρούσαμε ότι μπορούμε να γυμναστούμε και παράλληλα να κάνουμε και τη δουλειά μας. Ναι. Όμως το βράδυ ο κύριος Χαρδαλιάς είπε το ακριβώς αντίθετο. Mm-hmm. Βασικά, όχι το ακριβώς αντίθετο, συνέχισε, ακριβώς εξειδίκευσε, συνέχισε τέλος πάντων την απαγόρευση η οποία θα γίνεται και στις ανοιχτές εγκαταστάσεις. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρξε σωστή ενημέρωση. Έτσι, μέσα στο επιτελείο αυτό, λανθασμένα είπε. Κύριε Τομαρά, θα λειτουργείτε υπό προϋποθέσεις? Τι έχετε καταλάβει, τι σας έχουν πει? Αυτό σας εξηγώ. Ότι κλείνουν και οι ανοιχτές εγκαταστάσεις. Κλείνετε και εσείς λοιπόν, αυτό μας λέτε. Κλείνουν και οι ανοιχτές εγκαταστάσεις. Που να σας πω κάτι, πριν μία εβδομάδα δόθηκε το μέτρο, το οποίο σαφώς είναι από τα πιο σωστά μέτρα ενδεχομένως, να φοράμε όλη μάσκα σε εξωτερικό χώρο. Αυτό λοιπόν, ουσιαστικά εμείς οι προπονητές το τηρήσαμε, μπήκαμε στα γήπεδα με τις μάσκες, κάναμε τις προπονήσεις μας, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Με μάσκες κάνατε προπόνηση, όχι? Βεβαίως. Τηρούσαμε όλο το μέτρο. Δηλαδή τρέχεις στο Στίβο με μάσκα? Όχι. Οι προπονητές. Έτσι. Μάλιστα. Τα παιδιά, οι ενήλικες ήταν σαφώς χωρίς μάσκα. Τώρα, αυτό που άλλαξε από αύριο, για να το πούμε, να καταλάβουν ο κόσμος, οι τηλεθεατές, είναι ότι δεν θα υπάρχει προπονητής μέσα στο χώρο του Στίβου. Θα μπορεί κάποιος να κάνει, αν είναι γραμμένος σε ένα τεχνικό αθλητικό σωματείο, την εκγύμνασή του, αλλά μόνος του, ατομικά, χωρίς προπονητή. Αυτό δεν είναι?
Ακριβώς αυτό ουσιαστικά εμείς γινόμαστε πια επικίνδυνοι προπονητές, φορώντας τη μάσκα. Δηλαδή αυτό είναι τώρα το θέμα μας, ότι μέσα σε μια εβδομάδα γινόμαστε επικίνδυνοι και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κύριε Τωμαρά, έχετε μαθητές. Σπυρό, με συγχωρείς λίγο, γιατί θα δεν γίνεται έτσι. Κοιτάξτε, έχει μαθητές ο άνθρωπος, έχετε μαθητές. Παιδιά, ποδοσφαιριστές, αθλητές του Στίβου. Έχουμε παιδιά που κάνουν Στίβο. Παιδιά τα οποία κάνουν επίσης εκγύμναση για ομαδικά αθλήματα. Τους έχετε πει να μην έρθουν λοιπόν από αύριο. Τους έχετε ενημερώσει να μην έρθουν. Σήμερα, θα σας πω, σήμερα περιμένουμε τις διευκρινιστικές οδηγίες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Μάλιστα. Για να ξέρουμε αύριο πώς θα ενημερώσουμε το δικό μας τον κόσμο. Ωραία. Διότι καταλαβαίνετε. Αν θα λειτουργήσουν οι ακαδημίες ή αν δεν θα λειτουργήσουν. Αλλάζουν τα πράγματα. Μάλιστα. Ένα αναμονή και εσείς. Οι ακαδημίες λοιπόν δεν μπορούν να λειτουργήσουν σύμφωνα με τα δεδομένα που μας δίνουν. Για να δούμε τις διευκρινήσεις, αν θα σας βοηθήσουν. Κύριε Τωμαρά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Σπύρο τον Φρεμετίτη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πάμε ένα γρήγορο σχόλιο στον. Ωραία, εντάξει. Όχι, να ευχαριστήσω πολύ, πολύ και τον Άρη, τον Νίκο, τον Σδέρκο και τον Γιάννη τον Τζαπρούνη. Και να τους καλημερίσουμε. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Περιμένουμε τις διευκρινήσεις να δούμε τι θα γίνει με τις δραστηριότητες αθλητικές. Τι θα γίνει με τον αεραστεχνικό αθλητισμό. Πάμε στην Ελευθερία Σπυράκη τώρα για ένα άλλο θέμα που προέκυψε. Με αφορμή το διάδρομο που δημιουργήθηκε στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης για τα ΑΜΕΑ. Ξέσπασε και πολιτική αντιπαράθεση γύρω από αυτή την ιστορία. Βέβαια, οι άνθρωποι με τις ειδικές ανάγκες, η Ομοσπονδία τους απάντησαν κάπως διαφορετικά. Είπαν ότι διευκολύνεται η πρόσβασή τους. Έλα, Ελευθερία. Καλή σας ημέρα. Όντως πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει. Βασικά, έχει διχάσει, να πούμε την αλήθεια. Επίσης, χθες το Υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε ακόμα μία νέα ανακοίνωση ως απάντηση στα σχόλια τα οποία έχουν δεχθεί σχετικά με την κριτική, με την ενέργεια την κριτική την οποία έχει ασκηθεί. Λένε μάλιστα ότι η βελτίωση της επισκεψιμότητας του μνημείου του στον Ιερό Βράχο αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι με τα έργα αναβάθμισης καθίσταται για πρώτη φορά απολύτως και πλάνα από την τελική μορφή που θα έχει αυτό το εγχείρημα και όχι το γιαπί που είχε παρουσιαστεί αρχικώς με το πώς δηλαδή γινόταν η κατασκευή αυτών της ράμπας, η ειδική κατασκευή για να εξυπηρετεί τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Έτσι ακριβώς. Να σας πω ότι το τελικό αποτέλεσμα βέβαια μαζί με το ανεβατόριο, το οποίο περιμένουμε αυτό εδώ και αρκετούς μήνες. Αυτό το βασανισμένο ανεβατόριο. Τα αποκαλυπτήρια λοιπόν θα γίνουν στις 3 Δεκεμβρίου 2020. Αναμένουμε εμείς. Νομίζω, κυρία Κορίνα Θεοδωρακάκη, περιμένετε και εσείς τα αποτελέσματα. Ωστόσο, ανήκετε σε μια κατηγορία ανθρώπων η οποία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και σίγουρα είναι απαραίτητος να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να διευκολύνει την πρόσβασή σας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Πείτε μας όμως για ποιο λόγο διαφοροποιηθήκατε σε ό,τι αφορά το τσιμέντο το οποίο θα τοποθετηθεί στους νέους διαδρόμους, έτσι που, όχι τους νέους διαδρόμους, στους διαδρόμους που υπήρχαν αλλά λόγω παλαιότητας έχουν καταστραφεί ολίγων της. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κυρία Κουτροκόη. Καλημέρα, κύριε Παυλόπουλε. Ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε. Συμφωνείτε ή όχι, κυρία Θεοδωρακάκη? Να πω πρώτα ότι είμαι Γενική Γραμματέας της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων. Μάλιστα. Και να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι την όποια εικόνα έχουμε, την έχουμε από φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μίντια. Ναι. Το Υπουργείο Πολιτισμού, παρότι μας είχε διαβεβαιώσει ότι θα μας κρατά ενήμερους, δυστυχώς δεν μας έχει ενημερώσει για τίποτα. Mm-hmm. Άρα, αν και μας χρησιμοποιεί εντός ή εκτός εισαγωγικών, εμείς δεν έχουμε γνώση τι ακριβώς θα γίνει. Βλέποντας τις φωτογραφίες που είδατε κι εσείς, διαπιστώνουμε ότι γίνεται κάποια υπερμεγέθης και μεγάλη σε έκταση επέμβαση, παρέμβαση. Τώρα, επικεντρώθηκε το θέμα στο υλικό τις τελευταίες ημέρες. Τώρα, το αν το υλικό είναι τσιμέντο, αν είναι κουρασάνι, αν είναι απλό αμοχάλικο, δεν είναι κάτι που θα το κρίνουμε εμείς. Ναι. Εμείς ως Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων είχαμε ζητήσει για όλα τα μνημεία, διαχρονικά το ζητάμε από το Υπουργείο Πολιτισμού, για όλα τα μνημεία λοιπόν να δημιουργηθούν διάδρομοι πρόσβασης, οι οποίοι θα ήταν από ξύλο ή από όποιο άλλο σύγχρονο υλικό, θα τέργεζε περισσότερο με το χώρο. Mm-hmm. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, οι φωτογραφίες που βλέπουμε... Πάντως, κυρία Θεοδωρακάκη, ο κύριος Κορές, που είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος γύρω από την συντήρηση και από την... Ναι, ναι. Το γνωρίζετε καλά.
και από το τι πρέπει, τα ιταλικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην Ακρόπολη και για τη συντήρηση της Ακροπόλεως, του Ιερού Βράχου. Θέλω να πω ότι ο ίδιος υπερασπίστηκε την παρέμβαση αυτή, η οποία μάλιστα είναι προς όφελό σας. Επιτέλους δίνετε μια λύση στην ταλαιπωρία σας. Προς όφελός μας είναι, αρκεί να μην χρησιμοποιούμαστε εμείς για να γίνει ένα μεγαλύτερο έργο, το οποίο όπως παραδέχτηκε και το Υπουργείο σε δεύτερη ανακοίνωσή του, δεν γίνεται μόνο για την κίνηση των ΑΜΕΑ, αλλά και για την κίνηση μηχανημάτων για τις αναστηλώσεις και ίσως κάποιων άλλων οχημάτων που σύμφωνα με πληροφορίες που δεν μπορέσαμε να διασταυρώσουμε ακόμα, έχουν αγοραστεί για να κινούνται πάνω αυτοκινήτων τύπου golf, θα λέγαμε. Τώρα, και επειδή να όλα αυτά είναι πολύ τεχνικά. Όλα αυτά είναι πολύ τεχνικά. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε η Ντόρα, εγώ, εσείς, η Ελευθερία, αν με το προηγούμενο υλικό τα μηχανήματα που κινούνταν προκειμένου να βοηθήσουν στην αναστήλωση και τη συντήρηση των μνημείων έκαναν μεγαλύτερη ζημιά, αν με το σύγχρονο υλικό θα διευκολύνεται κατά πολύ η πρόσβαση και των μηχανημάτων και των ανθρώπων πάνω. Εγώ ξέρω αυτό μόνο ως απλός πολίτης. Ότι ένα αναβατόριο είχαμε και κάποια μέρα χρειάστηκε ένας πατέρας να πάει το παιδί του με τα κινητικά προβλήματα στην πλάτη για να το ανεβάσει με το σχολείο του να δει τον Ιερό Βράχο. Αυτό ήταν προσβολή. Μας προσέβαλε όλους το να συμβαίνει αυτή η ιστορία, έτσι δεν είναι? Θα συμφωνήσω μαζί σας. Το προηγούμενο αναβατόριο θα έλεγα ότι έχει μια αμαρτωλή ιστορία με την έννοια ότι κατασκευάστηκε το 2004 εσπευσμένα, θα λέγαμε. Δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε. Έμοιαζε με βιομηχανικού τύπου και η όλη κατασκευή είχε τεράστια προβλήματα γιατί, ας πούμε, εάν φύσαγε πολύ δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτό έπρεπε το να αλλάξει, αναβατόριο. Λοιπόν, για να δούμε αυτό τι ακριβώς έπρεπε. Συμφωνώ μαζί σας όμως αυτό που λέτε, ότι σε αυτό που θα κάνουμε δεν πρέπει να επικοινωνιακά να σας χρησιμοποιούν ως άλοθη, να δούμε τι θα κάνουν και να δούμε αν αυτό που θα κάνουν θα είναι το σωστό. Θα γνωμοδοτήσουν. Αυτό ακριβώς. Η ειδική. Καλημέρα, κύριε Θεοδωρακάκη. Καλημέρα. Το θέμα είναι. Ευχαριστούμε. Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα, σας παρακαλώ, αν γίνεται. Πολύ σύντομη, αν γίνεται. Θα ήθελα να πω ότι ακόμα και όπως θα γίνουν τα έργα που δεν τα έχουμε δει, δεν φτάνουν αυτά, έτσι. Εμείς μιλάμε για αλυσίδα προσβασιμότητας, δηλαδή για το πώς θα φτάσει ένας άνθρωπος από την Διονυσίου Αρεοπαγίτου μέχρι την είσοδο του αναβατηρίου. Βεβαίως. Εκεί λοιπόν. Εκεί θα τελειώσει η προσβασιμότητα, θα είναι πλήρης. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια προσβασιμότητα να ανέβουμε στο Βράχο και αυτές τις όποιες διαδρομές που θα κρίνουμε εκ των υστέρων, όταν ολοκληρωθούν, αφού δεν έχουμε γνώση. Κατανοητό, κυρία Θεοδωρακάκη, κατανοητό. Αλλά χρειάζεται αλυσίδα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στην Ευθερία της Πυριακή. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε. Λοιπόν, περιμένουμε, επιστρέφουμε. Περιμένουμε, επιστρέφουμε. Συζητούσαμε στο διάλειμμα ότι περιμένουμε τις διευκρινήσεις για τις αθλητικές δραστηριότητες. Σήμερα θα δοθούν οι τελικές διευκρινήσεις. Μας έλεγε ο κύριος Τομαράς για το τι θα γίνει με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Στις κόκκινες περιοχές, στις χίτνες, είδαμε τι ισχύει. Επίσης, σημαντικό είναι ότι οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για ολικό lockdown στη Θεσσαλονίκη, αυτό το περιμένουμε να δούμε αν θα συμβεί. Το σίγουρο είναι ότι νωρίτερα. Θα ανακοινωθεί νωρίτερα το κλείσιμο. Και η απαγόρευση της κυκλοφορίας. Ακριβώς, της κυκλοφορίας από τις 8 το βράδυ από τη φαίνεται. 8 ή 9, εκεί. 8 ή 9, μένει να δούμε τι θα γίνει. Πάμε. Καλημέρα στους προσκεκλημένους μας, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη από την Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα κύριε Κακλαμάνη, τον κύριο Γιώργο Βαρεμένο. Καλημέρα σας κύριε Βαρεμένε. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Καλημέρα κύριε Καραθανασόπουλε και στον κύριο Μάνο Στεφανίδη, τον καθηγητή θεατρικών σπουδών στο ΕΚΠΑ. Καλημέρα κύριε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε καθηγητά. Τώρα να ζητήσουμε το σχόλιο σας και να ξεκινήσουμε από εσάς κύριε Στεφανίδη για αυτό το φοβερό περιστατικό σε βάρος του Πρίτανη, του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Θα πω ένα αρνητικό και θα πω δύο θετικά. Ναι. Το γεγονός καθ' αυτό είναι αποτρόπαιο. Δηλαδή εκφράζει τη μεγαλύτερη μορφή χυδαιότητας, βίας μέσα στα πανεπιστήμια. Δηλαδή έχουμε φτάσει πια στο μη περαιτέρω. Το ευχάριστο που έχω να πω είναι ότι
επιτέλους έχει ενεργοποιηθεί αυτό που λέμε ευρύτερη κοινωνία. Δηλαδή αντιλαμβάνεται ότι δεν πάει άλλο. Ότι τα δημόσια πανεπιστήμια δεν μπορεί να είναι χώροι βίας, τραμπουκισμού και αλητείας. Από άτομα που δεν έχουν καμία σχέση με τα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Επίσης και η ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία σε πολλές περιπτώσεις έχει λίγο τηρήσει συγγύνη χθείως, φοβούμενη να εμπλακεί, να εκτεθεί κτλ. Mm-hmm. Είναι και αυτοί όλοι πια, ας πούμε, στις επάλξεις. Έτσι. Και το άλλο ευχάριστο που έχω να πω είναι ότι ενώ πριν από 2 χρόνια συνέβαιναν επίσης έκτροπα στο την Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου, ναι, τότε που εγώ τα είχα καταγγείλει παράλληλα με τον κύριο Συρίγο στο Πάντιο, ήδη η κατάσταση στο δικό μας πανεπιστήμιο, στο ΕΚΠΑ δηλαδή, είναι σαφώς πολύ βελτιωμένη. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στο μάτι ακριβώς του Κυκλώνα, δηλαδή πολύ κοντά στο Πολυτεχνείο, πολύ κοντά στο πεδίο του Άρεως, πολύ κοντά στα Εξάρχεια, παραμένει εκτεθειμένο. Και αυτό είναι ντροπή και για την επίσημη πολιτεία, αλλά και για την ακαδημαϊκή κοινότητα. Με την επικήρυξη συμφωνείτε? Να σας πω κάτι. Ναι. Αν δεν είναι απλώς για το Θεαθήνε, και αν, αν κάπως κάποιοι πρέπει να τρίξουν τα δόντια σε, κάπου, σε κάποιους, αν ως κοινωνία συμφωνήσουμε ότι αυτό ούτε αριστερά είναι, ούτε άκρα αριστερά, ούτε καν αναρχία. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν καν τους κλασικούς του αναρχισμού. Είναι απλώς ένας φαντασιακός μικρόκοσμος που αισθάνεται με εξαιρετική δύναμη, ειδονίζεται από τη δύναμη της βίας. Και όταν ειδικά την ασκεί σε ανθρώπους που είναι εντελώς αδύναμοι και να αν λοιπόν λέτε δεν είναι, δεν είναι επικοινωνιακό τέχνασμα, συμφωνείτε? Σας είπα ότι αν έχουμε αποτελέσματα, εγώ προσωπικά συμφωνώ. Πάντως, δηλαδή, κύριε καθηγητά, η αλήθεια είναι ότι πολιτεία να πάρει μέτρα. Επειδή το έχετε καταγγείλει και στο παρελθόν και επειδή έχουμε πάρα πολλά περιστατικά βίας στα πανεπιστήμια, έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε αυτή την φρικαλαιότητα, θα τη χαρακτηρίζα εγώ. Είναι φρικτό αυτό που είδαμε, όσο και αν το βλέπουμε δεν μπορούμε να το χωνέψουμε. Μα για είναι, να φτάσουμε είναι στο σημείο όλοι μαζί να καταδικάζουμε αυτή την αποτρόπαιη πράξη. Εμένα μου θυμίζει τις φωτογραφίες των Ναζί που κρεμούσαν στους Εβραίους «Ich bin Jude», «Είμαι Εβραίος», και τους διαπόμπευαν. Δηλαδή είναι πραγματικά αποτρόπαιο. Δηλαδή, σήμερα στην Αθήνα, στον 21ο αιώνα, σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, έλεος, ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο κάνουν, ξέρετε γιατί ας πούμε στοχοποιούν τον Πρίτανη? Γιατί ο Πρίτανης δεν εκπροσωπεί μια εξουσία. Εκπροσωπεί όμως μια ακαδημαϊκή αυθεντία. Εκπροσωπεί τη γνώση. Εκπροσωπεί την επιστήμη. Και αυτό είναι που συχαίνονται. Μάλιστα. Δηλαδή, απέναντι στο διάλογο, απέναντι στη σύγκρουση την πνευματική, έχουμε απλά τη γροθιά, τη βία, τον τραμπουκισμό. Είναι δυνατόν η νομική σχολή παλιότερα να είναι αποθήκη, ας πούμε, βομβών Μολότοφ και να μην επεμβαίνει κανένας? Για πάμε να πάρουμε τώρα ένα σχόλιο. Κύριε Κακλαμάνη, τι λέτε και τι απαντάτε και στην κριτική που έχει ασκηθεί για την επιλογή της επικήρυξης? Κύριε Παυλόπουλε, προσυπογράφω από την αρχή μέχρι το τέλος την τοποθέτηση του καθηγητή κ. Στεφανίδη. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Ακριβώς όπως τα είπε. Και τα είπε κατά εξαιρετικόν τρόπο. Θέλω να δώσω λίγο μεγαλύτερη μόνο έμφαση, γιατί υπήρξα πανεπιστημιακός, ότι δεν ήταν, κύριε καθηγητά μου, μικρό το ποσοστό των πανεπιστημιακών που τηρούσε συγγύη χθείως για διαφόρους λόγους, επικαλούμενο μάλιστα τότε ότι δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο. Τώρα το νομικό πλαίσιο υπάρχει και η συγγύη χθείως από την πανεπιστημιακή κοινότητα δεν μπορεί να συγχωρηθεί. Κατά τα άλλα, συμφωνώ από την αρχή μέχρι το τέλος όπως έθεσε τα θέματα ο κύριος Στεφανίδης, για να μην σας τρώω τηλεοπτικό χρόνο. Κύριε Παρεμένε, τι λέτε? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι πρόκειται περί αθλειότητας. Απερίγραπτης αθλειότητας, και δεν ξέρω τι στο μυαλό τους έχουν αυτοί οι άνθρωποι και τι ρόλο παίζουν. Να σας πω κάτι. Ο κύριος Χρυσοχοίδης διαφήμιζε ότι με το νέο νόμο περί κατάργησης του ασύλου θα είχε αντιμετωπιστεί, θα είχαν αντιμετωπιστεί παρόμοια περιστατικά. Κάτι τέτοιο προφανώς δεν συνέβη.
Τώρα θα μπορούσαμε να συζητάμε για σοβαρά πράγματα και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, αν θέλετε και η παιδεία, μετά από μια δεκαετή κρίση και μια πανδημία που μαστίζει τον τόπο. Και συζητάμε για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι σας λέω, δεν ξέρω τι ρόλο παίζουν πραγματικά. Δεν μπορεί ένας λογικός άνθρωπος να καταφύγει σε αυτή την ενέργεια και να θεωρεί ότι επικοινωνιακά του κάνει καλό αυτή η εικόνα, όποιο και αν είναι το πιστεύω του. Όποιο και αν είναι το πιστεύω του. Από εκεί και πέρα, εγώ σας είπα προηγουμένως, δεν καταλαβαίνω τη μετατροπή από την πλευρά του αρμόδιου Υπουργείου, ναι, του θέματος αυτού σε θέαμα. Γιατί, δηλαδή, γιατί είναι θέαμα. Θα σας πω. Ο αρμόδιος Υπουργός έχει ανάγκη την επιχείρηση να το συλλάβει. Ο ίδιος έχει πει σε όλους τους τόνους ότι είναι ικανός να εξαλείψει τη βία, όπως την έχει στο μυαλό του ο ίδιος τη βία βέβαια, θα έλεγα επιλεκτικά, γιατί όταν διέφυγε ο Χρυσαυγίτης Παπάς, δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός, τι να τους κάνουμε, να τους λιτσάρουμε? Όχι, να μην τους λιτσάρετε. Αν ήταν ο Ινδαρές ο σκηνοθέτης, να τον λιτσάρετε. Και έρχεται τώρα ο κύριος Χρυσογοήτης, αντί να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση, που γι' αυτό είναι εκεί, να δίνει εξήγηση στον ελληνικό λαό, έρχεται και λέει ότι έχω ανάγκη την επιχείρηση για να τον συλλάβω. Εγώ δεν το συλλαμβάνω αυτό, για να σας πω ειλικρινά. Τώρα, δεν υποβαθμίζω το μισό. Κύριε Βαρεμένε, δεν είναι το πρώτο περιστατικό βίας σε καθηγητή μέσα σε πανεπιστήμιο, και το Φλεβάρι του 2017 που είχε δεχθεί επίθεση ο κύριος Συρίγος μέσα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, εκείνοι οι γνωστοί άγνωστοι είχαν τότε βρεθεί, είχαν εντοπιστεί? Όλα αυτά τα χρόνια που δέχονται καθηγητές μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και δεν μιλώ για το ποια κυβέρνηση ήταν τότε, ή και πριν το 2015, ή και τώρα, γίνονται αυτές οι επιθέσεις. Θέλω να πω ότι πότε κάποια κυβέρνηση συνέλαβε γνωστούς αγνώστους μπαχαλάκηδες μέσα στο πανεπιστήμιο σε επιθέσεις κατά καθηγητών? Ακούστε να σας πω κάτι. Εσείς προφανώς θεωρείτε την εικόνα αυτή αντιπροσωπευτική το τι συμβαίνει στα πανεπιστήμια. Εγώ θεωρώ ότι είναι ντροπή, κύριε Βαρεμένε, αλλά εγώ δεν είμαι ούτε υπουργός ούτε βουλευτής. Θα σας πω. Προφανώς. Δεν είστε ούτε βουλευτής ούτε υπουργός, είστε δημοσιογράφος. Και εγώ σας λέω, δεν υποβαθμίζω σε καμιά περίπτωση την εικόνα αυτή. Είναι μια περίγραφη αθλειότητα. Από εκεί και πέρα, δεν συμφωνώ, λέω, με την επιχείρηση, με την εργαλειοποίηση. Όχι, να σας είπα. Γιατί την έχει ανάγκη την επιχείρηση. Μα δεν πρέπει να σταλεί και ένα μήνυμα μηδενικής ανοχής πλέον, κύριε Βαρεμένα, επειδή δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Είναι ένα περιστατικό ακραίο, το οποίο αθρίζεται και σε προηγούμενα και φανερώνει, αποκαλύπτει και την κλιμάκωση αυτής της ασυνοσίας ή της βίας ή του φασισμού ή όποιον τίτλο αλητείας, όποιον τίτλο βάλουμε, νομίζω ότι θα είναι αντιπροσωπευτικός. Δεν πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα μηδενικής ανοχής πλέον. Και αν συμφωνείτε με την κάρτα εισόδου-εξόδου, κύριε Βαρεμένε, για να μην σας διακόπτουμε συνέχεια, και αν συμφωνείτε με την κάρτα εισόδου-εξόδου από τα πανεπιστήμια. Τι εννοείτε? Αν συμφωνείτε με την κάρτα εισόδου. Σας είπα καθαρά, δεν υποβάθμισα σε καμιά περίπτωση την αθλειότητα αυτή. Έθεσε ορισμένα ερωτήματα για ανθρώπους που έχουν την πολυτέλεια να σκέπτονται. Και αν θέλετε και ακαδημαϊκοί να είναι, να μην προτάσουν την πολιτική τους θέση στην ακαδημαϊκή τους αφεντία. Αυτό λέω εγώ. Διαφωνούμε κάθετα με κάθε πράξη βίας, και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο. Ναι, αλλά δεν αρκεί κάποιος να διαφωνεί. Η πολιτεία έχει και την ευθύνη να αντιμετωπίζει, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, έχει την ευθύνη να το κάνει με επαγγελματισμό, κύριε Παυλόπουλε. Μάλιστα. Μισό λεπτό. Μάλιστα. Διαφωνώ με την εργαλειοποίηση. Μάλιστα. Πάμε και στον κύριο Καθανασόπουλο να τον ακούσουμε, γιατί δεν έχει μιλήσει. Κάθε φορά που επιχειρείται από την κυβέρνηση, κάθε φορά που η κυβέρνηση. Ναι. Κύριε Βαρεμένε, ένα λεπτό σας παρακαλούμε πολύ, γιατί ο κύριος Κακλαμάνης σας παραχώρησε χρόνο κάνοντας ένα λακωνικό σχόλιο. Να ακούσουμε και τον κύριο Καθανασόπουλο. Κύριε Καθανασόπουλε, τι λέτε? Η πράξη αυτή επιβεβαιώνει τον προβοκατόρικο ρόλο
αυτών των ομάδων, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τους φοιτητές, με το φοιτητικό κίνημα και τους αγώνες των φοιτητών. Αποτελούν, και επιβεβαιώθηκε πάρα πολύ σύντομα, τους καλύτερους χορηγούς της κυβερνητικής πολιτικής, της συκοφάντησης των αγώνων της νεολαίας και του λαού, της έντασης της καταστολής. Και από αυτή την άποψη είναι φανερό που ρίχνουν νερό, σε ποιο μήλο ρίχνουν. Ρίχνουν νερό στο μήλο της κυβερνητικής πολιτικής για να κλιμακώσει την αντιλαϊκή επίθεση απέναντι στους εργαζόμενους, στο λαό και στην νεολαία μας. Και ταυτόχρονα να συκοφαντήσει αυτό το κίνημα. Δεύτερον, δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ούτε συμπτωματικό, ότι όλα αυτά συνέβησαν λίγο πριν τον εορτασμό του Πολυτεχνείου. Αλλά τι λέτε, κύριε Καναφώσο, μπορεί να είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία? Κοιτάξτε, είναι φανερό. Τι υπονοείτε τώρα? Τόσες δεκαετίες, ναι, όλες αυτές οι ομάδες, ναι, λειτουργούν είτε κάτω από τη μύτη των κρατικών μηχανισμών και αξιοποιούνται από τους κρατικούς μηχανισμούς, ναι, για να μην μιλήσουμε γιατί κατά καιρούς έχει επιβεβαιωθεί η διασύνδεση που υπάρχει τέτοιων ομάδων, ναι, με τους μηχανισμούς καταστολής ή παρακρατικούς μηχανισμούς. Και δεν είναι τυχαίο ότι το κράτος και η αστυνομία είναι πάρα πολύ ικανή να συλλαμβάνει 14χρονους μαθητές, να τους κλείνει για 4 μέρες στη φυλακή και να μην μπορεί να συλλάβει ούτε έναν από αυτούς όλα αυτά τα χρόνια. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι τους αξιοποιεί η εκάστοτε κυβέρνηση για να υλοποιήσει τις πολιτικές, τις αντιλαϊκές, τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές και στον χώρο του Πανεπιστημίου. Ένα σχόλιο από τον κύριο Κακλαμάνη να το απαντήσει, παρακαλώ, πολύ. Και στα όσα είπε ο κύριος Βαρεμένος και ο κύριος Γανθανασόπουλος. Κοιτάξτε, είναι ελεύθεροι οι συνάδελφοι να εκφράσουν τις πάγιες απόψεις των κομμάτων τους. Ο κύριος Καλαθανασόπουλος με συνέπεια παρουσίασε τις πάγιες θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος. Στο πρώτο ίμιση των δηλώσεών του θα συμφωνήσω μαζί του, ότι οι τύποι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με την ευρύτερη αλλά και τη στενότερη έννοια που λέγεται πανεπιστημιακή κοινότητα και υγιές φοιτητικό κίνημα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα βέβαια το να λέει τώρα ότι είναι εμέσως χορηγή της κυβέρνησης, σε κάστοτε υποθέτω κυβέρνησης, και ότι αυτό έγινε διότι μετά από 15 μέρες θα έχουμε τους εορταγμούς για το Πολυτεχνείο, βεβαίως και με βρίσκει αντίθετο. Και μια και μιλάτε με πολιτικό βέβαια, εγώ σήμερα εδώ εκφράζω τη Νέα Δημοκρατία, δεν εκφράζω τον εαυτό μου, αλλά δεν πάω να είμαι και γιατρός. Εγώ βάζω από σήμερα όμως ως γιατρός κατά κύριο λόγο, αλλά και ως πολιτικός, και δεν φοβάμαι το τρολάρισμα που πιθανώς θα υποστώ από αύριο σε διάφορα site, ότι πρέπει ο φετινός εορτασμός του Πολυτεχνείου να γίνει με μεγάλο σεβασμό στη μνήμη του γεγονότος, αλλά και με μεγάλο σεβασμό στα υγειονομικά πρωτόκολλα. Θα είναι μεγάλη αμαρτία 15 μέρες που εφαρμογή σκληρών μέτρων που εξαγγέλθηκαν και αρχίζουν από αύριο να χαθούν εκείνο το τρίμερο. Εγώ το βάζω ως θέμα από σήμερα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Όλους. Καλημέρα και στον κύριο Στεφανίδη και στον κύριο Κραμάνη και τον κύριο Βαρεμένο και τον κύριο Καναφανασόπουλο. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε. Μην ξεχνάτε ότι σε λίγη ώρα περιμένουμε τις διευκρινήσεις για τις αθλητικές δραστηριότητες στον αεροτεχνικό αθλητισμό. Τι μπορεί να αλλάξει, διότι υπάρχει μεγάλη αγωνία στους γονείς και για τη γυμναστική των παιδιών στα σχολεία και για τις δραστηριότητες των παιδιών. Ναι. Ένα, δύο. Περιμένουμε την έκταση σύσκεψη του κυρίου Κικίλια στη Θεσσαλονίκη και για την ενίσχυση του υγειονομικού συστήματος των νοσοκομείων, αλλά και τις ανακοινώσεις για περαιτέρω μέτρα στη Θεσσαλονίκη, μιας και η κατάσταση εκεί έχει ξεφύγει από αυτήν. Εμείς, ραντεβού αύριο εδώ στις 6 ακριβώς. Μείνετε στο Open για όλα τα νέα και για το μεσημβρινό δελτίο. Νομίζω θα έχουμε πολλά. Θα έχουμε πολλά. Θα τα έχουμε όλα. Καλή σας ημέρα.